φίλες και φίλοι, τι κάνουμε, όλα καλά. Σήμερα νέο δροσιστικό επεισόδιο καλοκαιρινό, Course of Handy Group Tour, χειροπομπείτε το είπα εδώ, Bad Company Buffy. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει εδώ μέσα, μόλις δούμε, θα μας ρίξουν οι γκρινίτς. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσουμε το κουδούνι στο νέο μας το συλλέκτη. Να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Ανδρέα, ο Στέλης. Τι κάνετε, πού σαν γορίνα μου, καλά είσαι. Καλά, τρία μου, πώς είσαι, όλα καλά. Όμορφα. Λοιπόν, εδώ παιδιά, σήμερα έχουμε έρθει σε ένα νέο συλλέκτη, όπως είπαμε. Έχουμε πολύ πράγμα να δούμε. Χαμός, εδώ τρελές κονσόλες, τρελά κομπιούτερ, πολλοί τίτλοι. Γίνεται χαμούλης και πάμε να φύγουμε γρήγορα να σας γνωρίσουμε στους νέους μας συλλέκτες. Λοιπόν, όπως σας είπα, εδώ λοιπόν σήμερα με τον Ανδρέα και με τον γιο του τον Στέλιο. Γεια σας, παιδιά. Τα παιδιά τα γνώρισα σε σελίδες τις κλασικές της Retro. Έβλεπα καιρό τον Ανδρέα που ανέβαζε τρελά κομμάτια. Και το Στέλιο. Και το Στέλιο, πολύ δυνατές συλλογές. Θυμάμαι, έβλεπα κάποια επεισοδιάκια έτσι που ανέβαζε κάτι βιντεάκια που κάνατε unboxing, κάτι Retro unboxing. Και εκεί εμένα μου είχε τραβήξει την εντύπωση γιατί στις μέρες μας ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία ασχολείται μόνο με Fortnite. Και όταν έβλεπα να βγάζει κάτι Jaguar Games, κάτι Commodore, κάτι τέτοια, τρελάθηκα. Λέω, όπα, εδώ έχουμε τώρα κάτι ιδιαίτερο να δείξουμε στην ελληνική κοινότητα. Έστειλα στον Ανδρέα, δέχτηκε ο Ανδρέας και πίσω ο Ανδρέας μου παρακολουθεί το κανάλι. Πολύ ωραία. Έτσι. Και ήταν αναπόφευκτο να μην γυρίσουμε ένα επεισόδιο. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν τρομερά πράγματα, πολύ δυνατοί συλλέκτες και οι δύο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα δούμε όλοι παρέα τώρα και να τα κάνουμε το κλασικό το room tour, να παίξουμε, να κάνουμε τη συνέντευξη και να γουστάρετε όλοι και εμείς μαζί. Φύγαμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Από την αρχή. Θα πάμε από εδώ. Λοιπόν, να δείξω ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι κάτι γνήσιο, ξέρω εγώ, Nintendo, Sega και τέτοια. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό έχει μια ιστορία γιατί το κερδίσαμε με τα χαρτάκια. Έλα, ναι, εγώ τέλος πάντων το βρήκα μετά πολλά χρόνια, το ψάχνα. Γιατί δεν το είχα κερδίσει, δεν το είχα συμπληρώσει τα χαρτάκια. Είχα καταφέρει κάποια πράγματα, είχα συμπληρώσει. Είχα πάρει μια μπάλα, ας πούμε, με κάτι ποδοσφαιριστές. Το βρήκα καινούργιο όμως. Εντάξει, το βρήκα πολύ φτηνά. Εντάξει, το πήρα, δεν είναι μάρκα, ας πούμε. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Αλλά σε πολλούς κάτι θα θυμίσει, κάποιος δεν θα λέει τίποτα. Εμένα πραγματικά δεν το έχω. Είναι θυμάμαι. Από τα χαρτάκια αυτό. Είναι, το δίνανε δώρο. Δεν ξέρω αν κυκλοφορήσει να το πουλήσω, δεν το είχα δει πουθενά να το πουλάνε. Ούτε γιατί το είχα και αποθυμένο, γιατί ήταν σαν ασύρματο, έτσι σαν το Star Trek, ναι. Ας πούμε. Μόνο με τα χαρτάκια έχω θυμάμαι να το δίνανε, δεν ξέρω. Να κάτι που μάθαμε τώρα, ναι, το ναι, ναι, δεν το είχα. Το είχα αποθυμένο να το πάρω. Το βρήκα, δεν είχαν. Δηλαδή, δεν είναι Nintendo, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Ναι, πάνω από την μεγάλα. Εδώ έχουμε την τιμονιέρα, μια PlayStation τιμονιέρα. Madcats, κλασική. Έχουμε το 360 που είναι το Call of Duty. Μετά είναι με τον Ghost και τον Black Ops 2. Δυνατό. Έχουμε ένα Xbox One το απλό, το πρώτο το κουβούγλιο. Ένα PlayStation 4 το στέλνει εδώ. Έχουμε ένα VR που είναι Grand Turismo Sport η έκδοση. Μετά με τον Grand Turismo μέσα έδινε και κάποια παιχνίδια. Ναι. Ένα χειριστήριο του Xbox One, το Lunar White. Και αυτό ωραίο. Ένα PlayStation 4 Fortnite. Το έχουμε στο εξωτερικό αυτό. Τα ακουστικά μας εδώ τα Travel Beats. Ένα απλό DualShock. Ωραίο. Πάμε να περάσουμε να δούμε και κανένα άλλο καλύτερο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτω. Όπου θέλεις. Ωραία. Στέλνακο, κάτσε. Εσύ θα πιάσει το Sinclair να το βγάλεις, βγάλει το Sinclair λίγο. Oh. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα κομπιούτερ Sinclair, κουτάτο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κουτάτο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τα πάντα μέσα κομπλέ. Ένα Telstar Pong. Δυνατό. Ένα Toshiba Pong, αυτό είναι αρκετά σπάνιο, εντάξει δεν τα πολύ μαζεύουνε. Μέσα θα δείτε ένα Woodchain Atari κουτάτο, εξάκουμπο. Ναι, 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 και το παλιό. Τα PSP. Ένα άσπρο PSP έχουμε, ένα Piano Black, ένα Street, έχουμε και κάποια άλλα που δεν είναι χωρίς κουτιά, σε όλα τα χρώματα τα έχουμε. Και ένα που ήταν με το Phineas και Ferb, ήταν μαζί, Bundy. Αρκετά PSP, ναι, ήταν από τα αγαπημένα μας. Ναι, ναι. Εδώ έχω μια memory του Xbox. Κλειστή. Κλειστή 40 ευρώ. Έλα ρε φίλε. 40. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε άλλο Atari 2600 εδώ πέρα. PlayStation 3 μετά. PlayStation 3 μετά, ένα Sony PlayStation 3 60. Το 360 το arcade.
Αυτά είναι ασύρματα για το Saturn, αλλά δεν είναι γνήσια. Ναι, αλλά είναι, δεν τα έχω ανοίξει ποτέ. Okay. Εδώ είναι ένα καλό κομμάτι. Είναι ένα, το PSX. Είναι ένα PlayStation 2 που γράφει κιόλας. Ένα δύσκολο κομμάτι στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στην Ιαπωνία μόνο κυκλοφόρησε. Το Pocket Station. Δεν το ξαναδεί ποτέ άντρα. Εδώ τουλάχιστον. Ναι, είναι δύσκολο κομμάτι, πολύ δύσκολο κομμάτι. Εδώ έχουμε ένα Amstrad New και αυτό, δεν το έχει ανοιχτεί ποτέ. Έλα ρε φίλε. Κονσόλα 8-bit. Ναι, ναι. Ούτε καν έτσι τίποτα να ακούγεται ρεύμα. Δεν το έχω βάλει στο ρεύμα, όχι, όχι. Okay. Δεν το έχω βάλει. Πολλά δεν έχω βάλει στο ρεύμα, να δούμε κι άλλο. Ένα Lynx, που είναι για το Atari το Lynx, ναι. Είναι εκεί πάνω τώρα. Που με έσωσε, γλίτωσα τις μπαταρίες, παιδιά το πήρα πάρα πολύ φθηνά και το πήρα πρόσφατα, επειδή παίζω Lynx. Ναι. Στην κυριολεξία με έσωσε από μπαταρίες, δεν είναι μόνο το Game Gear που καίει πολύ, ναι, έτσι. Ποιο Lynx παίζει πιο πολύ, το 1 ή το 2, το μοντέλο. Θα σου δείξω τώρα, ωραία. Παίζω το 2, ναι. Και θα σου πω γιατί μπαίνει και βγαίνει πιο εύκολα η κασέτα. Okay. Το άλλο είναι ολόκληρη καλή. Το Jaguar, ούτε αυτό έχει πει στο ρεύμα, λίγο το κουτί είναι, αλλά δεν έχει πει στο ρεύμα το Jaguar. Αλλά είναι καινούριο. Καινούριο, ναι, καινούριο. Εδώ έχουμε το CD32 της Amiga με το sleeve. Όντως. Είναι με το sleeve. Δυνατό. Το video, FZ1. Εδώ πάμε σε πιο δύσκολα μηχανήματα. CD. Είναι το νέο Geo CD, το Z. Είναι το πιο γρήγορο από όλα, γιατί το νέο Geo είχε πρόβλημα με τα φορτώματα. Ναι. Μάλιστα οι αντίπαλοι το κοροϊδεύανε. Αυτό κάνει... Είπανε για το μισό χρόνο, δεν κάνει το μισό χρόνο, κάνει 30-40% ανάλογα το παιχνίδι πιο γρήγορα. Κατάλαβα. Δεν είναι όμως καρφί, θα το δούμε και ανοιχτό μετά. Ωραία. Εδώ έχουμε το ένα Microvision, από τις πρώτες κονσόλες που παίζανε με κασέτα ας πούμε, handheld. Εδώ πέρα έχω ένα AES, είναι, έχω δύο AES, ένα το έχω στο κουτί, ένα το έχω συνδεδεμένο μόνιμα να παίζει. Ωραία. Δεν βγαίνει ποτέ. Εδώ είναι το X, το Limited Edition. Πολύ δυνατό κομμάτι. Πολύ καλό κομμάτι. Πλέον αρχίζει και έχει ξεφεύγει στην τιμή. Ναι, ναι. Και αρχίζει και περνάει αρκετά πιο σπάνια κονσόλες, δηλαδή. Turbo Express, και αυτό πολύ καλό κομμάτι. Ναι. Κομπλέ και αυτό το έχω. Το 6 είναι new, έτσι. Δηλαδή, εγώ το άνοιξα. Α, όντως. Και ναι, δεν είχε με την ταινία, εγώ την έκοψα, το είχα βρει από στο. Φαίνεται και το κουτί, ότι. Ναι, εγώ το έβγαλα, το είχα κάνει και μια, έτσι, ένα βιντεάκι τέτοιες ομάδες. Ναι. Πέσω, είναι ωραίο, θα το δούμε κι αυτό. Ωραία. Εδώ πέρα εντάξει, αυτό είναι ένα mini σε το Commodore. Εδώ έχουμε δύο joystick που είναι για το mini. Ναι, ναι. Θα δείξω και ένα καλό θέλω. Α, να δείξω και κάτι άλλο, να δείξω όλοι μαζί μάλλον. Αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό new, το πήρα την Ιαπωνία, είναι το ασπρόμαυρο το Neo Geo Pocket. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένα Neo Geo Pocket, αλλά είναι ελληνικό. Α, από εδώ, ναι, δεν το έχω πάρει από εξωτερικό, το έχω πάρει από Ελλάδα, παιδιά. Βλέπετε εδώ, ναι. 33.900 έκανε. Ωραία που πάρει. Λοιπόν, ναι, γιατί ελληνικά, εντάξει, πόσα πουληθήκανε, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα... Πώς είναι πίσω να φτάρεις, παιδιά, λίγο. Εδώ έχω ένα mini. Έχω τα mini να σε... Τα βλέπω σαν συλλεκτικά, δηλαδή. Ναι. Πες το να δεις. Αυτό είναι Christmas edition. Το πήρα πολύ έξυπνα, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, ήμουν απευθύνος για τον εαυτό μου που το πήρα. Έχει ανέβει πάρα πολύ τιμή, δηλαδή κοντεύει να φτάσει το AES αυτό. Έλα, τόσο. Εντάξει, μπορεί να το βρεις και λιγότερο να ψάξεις, yeah. Αλλά άμα πας να το πάρεις αέρα, θα πληρώσει 300 στάρικα. Εγώ το πήρα όταν τελειώσαν τα Χριστούγεννα, yeah. Από μαγαζί με παιχνίδια στη Γερμανία. Το οποίο εντάξει, κατάλαβα ότι είναι κάτι που πέρασε τα Χριστούγεννα και πάρα το ξέρω εγώ, yeah. Και το πήρα. Δηλαδή αυτή είναι πολύ δύσκολα γίνονται αυτά, έτσι. Okay. Λοιπόν, και το πήρα είμαι περήφανο, δεν το έχω ανοίξει βέβαια, έτσι. Πιστεύω. Αλλά αυτό είχε και μια εξής μαγιά, είχε και τσαντάκι να το κάνεις δώρο. Νέο Γκέο, δεν το έχω βγάλει βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Δώρο, ας πούμε να το πας. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω άλλα δύο μίνι, το κλασικό αυτό εδώ και έχω και το Pacific. Έχουν διαφορετικά παιχνίδια αυτά μέσα. Αυτό έχει 40, το Christmas, ναι. Έχει 48 παιχνίδια, τα άλλα έχουν 40. Oh. Αυτά δεν έχουν ίδια παιχνίδια. Άλλα και αυτό, άλλα και αυτό. Είναι άλλη, δηλαδή το ένα Ευρώπη, το άλλο Αμερική. Όχι, είναι το Pacific, είναι Ιαπωνέζικο. Α, Ιαπωνέζικο. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρω, ωραίος. Ναι, είναι και τα τρία που έχω βγάλει. Αν δεν ήταν η κρίση, ίσως να είχα κι άλλο ένα, δεν λέω όνομα. Τώρα ένα καλό παλιμίνι. Ναι. Έχουν βγει και στο Samurai Showdown. Θέλω να πάρω τα τσιμπάνα, τώρα το ακύρωσα, ας πούμε. Εντάξει. Μαζί με κάποια άλλα. Θα περάσει και θα περάσει και θα γίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα. Πιστεύω το πιο δύσκολο κομμάτι σαν νέο CD. Είναι το front loader. Πολύ λίγα κομμάτια είχαν βγει αυτά, δεν είχαν έρθει στην Ευρώπη. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σπάνιο από αυτό. Ναι. Έτσι.
το έχω σε πάρα πολύ καλές με τα manual, είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Δηλαδή με τα manual το βρεις, δηλαδή απλά πληρώσεις. Εδώ έχουμε ένα νέο GeoCD, μπορεί να το έλα από εδώ τι μπορεί να το δεις. Το απλό, το νέο GeoCD. Ναι. Το απλό, εντάξει, δεν υπάρχει απλό, είναι, αυτό είναι new και αυτό δεν έχει ανοιχτεί. Okay. Έτσι, ένα Atari Lynx πάνω, ναι, ναι. Το πρώτο. Το πρώτο, ναι. Πες τα από εδώ. Πάμε εδώ, Xbox. Xbox One X, Gears of War 5 Editions. Δυνατός. Μετά έχουμε Xbox One, Call of Duty Advanced Warfare. Το τούβλο είναι αυτό, μεγάλο το... Ναι. Dreamcast. Dreamcast είναι Yukawa η έκδοση. Όποιος δεν βαρκέται, κάτσε τα βιντεάκια πώς προσπαθούσε το Dreamcast να πουλήσει. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι. Εμένα μας έρχεται κάποια ιστορία τα κομμάτια. Πώς προσπαθούσε η Sega να κάνει το Rise Up. Ναι. Έτσι, γιατί λέγανε ότι το PlayStation είναι άκουγε τα παιδιά αυτό και καλά είναι καλύτερο. Ναι, ναι. Ένα απλό κάτω Dreamcast ευρωπαϊκό. Ναι. Σαν τον Ιαπωνέζικο άσπρο. Δυνατό, δίπλα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Ναι. Δίπλα ένα Saturn, πάλι το δεύτερο μοντέλο. Το απλό, Mega Drive 2, το Time Crystal 4. Ναι, ωραία αυτό. Πάνω έχουμε ένα Xbox με... Ήταν μάτους, ναι. Μπράβο. Και Halo νομίζω. Και Halo είναι, ναι, μπράβο. Εντάξει, μην το βγάλω, αφού το ξέρεις. Όχι, δεν το βγάζω. Λοιπόν, Saturn 1 το πρώτο. Και αυτό είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, στο ρεύμα να έχει μπει δύο φορές. Ναι, ένα Xbox One S Battlefield 1. Έχει εδώ πέρα πίσω, άμα φαίνεται λίγο, μια κονσόλα Arcadia, είναι αρκετά παλιά, Arcadia 2001, ναι. Είναι 8-bit αυτή, δεν είναι τόσο γνωστή όσο τα NES και αυτά, έτσι, ναι. Αλλά όμως δεν πάει να είναι ένα μέρος της ιστορίας και αυτά. Σωστός. Το Ouya. Πάμε Sega μεριά λίγο. Ναι, πάμε λίγο Sega. Ouya. Ναι. Master System 2, Master System 3, το Combat. Game Gear, ένα ποντίκι για το Saturn. Και είμαστε σε μένα από πίσω. Είμαστε σε μένα, μην το βγάζω, ωραία, φαίνεται. Keyboard για Dreamcast. Ωραίο, πολύ καλό αυτό. Εδώ πάμε στα Virtual της Nintendo, 3D System. Άγατσα, αυτό ήταν τα γυαλιά... Τα γυαλιά 3D πριν το Virtual Boy. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, το 87 ας πούμε στο είναι. Super Famicom, ναι, ναι, στο Famicom αυτό. Α, όχι στο Famicom, όχι στο Super Famicom. Όχι στο Super, στο Famicom, ναι, ναι. Μου έχω τίποτα άλλο μέσα. Έχουμε ένα 2DS Pokémon, του Στέλιου. Ωραίος, Στέλιος. Παίζει Pokémon, ο Στέλιος. Τα έχω παίξει σχεδόν όλα. Ωραίος. Το Virtual Boy, και αυτός πολύ καλή κατάσταση είναι. Αμερικάνικο, ναι. Αμερικάνικο, ναι. Λοιπόν, Nintendo 64 Star Wars Racer Edition. Πες το. Nintendo 64 Donkey Kong 64 Park. Super Nintendo Payment System Starwing, σημερινό Star Fox. Ωραίος. Από κάτω έχουμε ένα 3DS XL Samus Edition. Ωραίο κομμάτι, πολύ μου άρεσε αυτή η έκδοση. Πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε, αλλά όταν πήγα να το πάρω δεν είχα καταλάβει ότι δεν έχει το παιχνίδι μέσα. Ναι. Και τον έπαιρνα τηλέφωνα, το πού είναι το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και μετά εντάξει. Και επειδή έχω ψωνίσει πολλά από αυτό το μαγαζί, ναι, από τότε με βλέπει μου κάνει έκπτωση. Φίλε μου λέει, εντάξει, δεν στο εξήγησα, αλλά εντάξει, ναι, παιδιά, δεν θα κάνω. Okay. Ένα Game Boy Tetris. Λασικό. Μέσα εδώ έχει κάτι... Έχει ένα GameCube. Ένα Game... Όχι, δεν είναι GameCube μέσα. Είναι ένα Game Boy Adapter's για το ρεύμα. Ένα άλλο που συνδέεται στο GameCube. Το Game Boy Advance. Ναι, από κάτω, ναι. Ένας κονδέκτορας Universal για το 64. Ένα extension για... Είσαι πιο άρεστο πράγμα που έχει πουληθεί ποτέ. Ναι. Καλό δύο extension για 64, ας πούμε. Εδώ έχουμε ένα, τα αγαπημένα μας κομμάτια. Και μου αρέσει αυτό, ε. Πολύ, παιδιά, το Wii U το έχω στηρίξει, ας πούμε. Μ' αρέσει πολύ. Είναι του Smash Bros. Edition. Ναι. Πίσω έχουμε ένα Wii Resort. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Ναι. Ωραία. Ρε Στέλιο, έλα εδώ. Μπες εσύ μέσα να βγάλεις και τα λάθη να τα ρίξεις. Τι καλά, πίσω να ρίξουμε. Λοιπόν, ρίξε το Metroid. Metroid θα μου στηρίξει. Είναι η έκδοση που σου έλεγα. Για 3DS. Ήταν η έκδοση που έλεγα. Μετά πηγαίνουμε στο Switch Lite. Pokémon Sword and Shield Edition. Δυνατό. Το Switch είναι. Πίσω έχω και δύο TV, τα δύο PS TV.
Το PSTV, να πω κάτι, εγώ το χρησιμοποίησα, είναι πολύ ωραίο. Πολλοί το πήραν, αλλά. Εγώ το πήρα πολύ φθηνά. Άρεσε δηλαδή. Είναι σαν να βάλει ένα βίντεο στην τηλεόραση. Βέβαια θέλει κάποια update και το πρόβλημα είναι η memory, γιατί πρέπει να βάλει μια μεγάλη memory. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βάλει ένα παιχνίδι από το Β και να θέλει και. Και άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Αυτή και τρία παιχνίδια μέσα να κατεβάσουμε. Εντάξει, παιχνίδια δεν μ' άρεσε. Ναι. Το TV, το ένα είναι καινούργιο, δεν το έχω ανοίξει, το άλλο το χρησιμοποιούμε. Ναι. Εμένα με έχει δηλαδή και το Killzone και, και το Resident Evil, δηλαδή. Και το Resident Evil το 2, ναι. Το Revelation, εκεί το τερμάτισα, στο Β, στο TV. Ωραία. Δεν πες ανομαλία, ναι. Λοιπόν, το Switch, εντάξει. Switch. Ωραία. Ωραία, σωστή. Δημοσθένιο, για δείξε και τα κάτω εδώ. Νιτεντίζουμε τώρα. Εδώ είναι Παμπιό Nintendo. Super NES. Και... Απλό, ναι, yeah. Ένα. Μα αυτό, άμα το δεις, είναι από το Μινιόν. Έλα, φιλέ. 38.900. Ένα Super 3 set που είναι με το Mario, yeah, το ποδοσφαιράκι και το Tetris. Ένα Super Nintendo Mini. Game Boy Advance. DS είναι με τα σκυλάκια δαλματίας, αυτού τη κόρη μου. Γιατί το έχουμε και κορίτσια γκέι μέσα. Είμαστε bad company. Η πιο κακιά λείπει. Βέβαια, ξέρεις. Η πιο κακιά. Και αυτή δεν μας τα έδωσε να τα δείξουμε. Okay. Λοιπόν, ένα DS. DSi, μπλε, ένα το Nintendo The Cube. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο πιο ιδιαίτερα και να πούμε. Εδώ είναι, να δείξω Sony. Εντάξει, το ναι. Mini. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Mini, PS1, PS2 σε κίτρινο, PS2 σε μπλε. Έτσι. Λοιπόν, PS2 ασημί, ναι. PS2 το Fat και το DualShock το κλασικό. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι κάποια κομπιουτεράκια, ξέρω, για τηλεόραση, το Navigator για το όπλο, wow. Το οποίο το έχω καινούριο. Μόνο το Killzone 3 έχω παίξει. Έχω κι άλλο ένα, ας πούμε, που το βάλα στο όπλο και μόνο το Killzone 3 έχω παίξει. Κατάλαβα. Δεν ξέρω να παίξει κι άλλο παιχνίδι κιόλας. Ναι. Με το Navigator δεν έχω δει. Ένα DualShock. Εδώ πέρα έχω ένα Stemco Pong, πολύ παλιό κομμάτι, να το δούμε και ανοιχτό, μαζί με όπλο, με light gun. Ναι, νομίζω το πήρε το μάτι μου. Ναι, είναι, το έχω σε πάρα πολύ κατάσταση, πριν από τα πιο παλιά πράγματα που έχω στη συλλογή μου. Το οποίο είναι 45 χρόνια πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, θα πω και κάτι για τα Pong, γιατί ξέρεις είναι και αδικημένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα Pong πάλι, ναι. Ιταλικό, αλλά είναι από το Μινιόν αυτό, παιδιά. Εντάξει, χτύπα εδώ, δεν φαίνεται καλά. Έλα. Είναι Μινιόν, είναι πάρα πολύ παλιό, βράβο, δεκαετία 70 αυτό. Ναι, φάνηκε. Έτσι, ναι. Γι' αυτό το είχα πάρει κιόλα, μόνο ήθελα την τιμή το πήρα, το σαν Pong δεν με ενδιαφέρε. Εδώ είναι ένα Pong πάλι. Αυτό είναι ανώνυμο Pong, γιατί Pong βγαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Τα Pong, επειδή ξεκινούν μερικοί λέει Μαϊμού Pong, δεν υπήρχε Μαϊμού Pong. Ούτε ας πω τι γινότανε. Αυτό είναι καινούργιο, παιδιά, δεν είχε ανοιχτεί. Είναι 45 χρόνια κομμάτι και δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πολύ ωραίο. Κοντεύει μισό αιώνα ζωή αυτό. Έλα. Ναι, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, έτσι φαίνεται, παιδιά, βλέπετε. Παμπάλαιο. Πολύ καλό. Λοιπόν, και ούτε πρόκειται να το ανοίξω ποτέ αυτό. Τα Pong, δεν υπήρχε Μαϊμού ή όχι. Ναι. Ήταν σαν το DVD τώρα, δηλαδή πάπα σε ένα DVD, Sony, Philips, ναι, έβγαινε από πολλές εταιρείες, έτσι. Ωραία. Ωραία, πολύ όμορφη αυτή η μεριά, με πολύ ιδιαίτερα και δυνατά κομμάτια. Εντάξει, καταπληκτικά όλα ένα προς ένα. Είδαμε και αυτά τα τρομερά τα Neo Geo X, εντάξει, αλλά όχι μόνο αυτό. Εντάξει, έχει φοβερά πράγματα. PSX εκεί, αυτό που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πολύ όμορφη αυτή η μεριά. Εντάξει, μη σου χαλάσουμε το Jenga τώρα εδώ. Δύσκολα, δεν χαλάσουμε. Οπότε αυτά τα είδαμε όλα αυτά τα καλούδια, τα τρομερά. Πάμε, γιατί δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε να σας δείξουμε πιο πολλά καλούδια τώρα. Φύγαμε, Στέλιο, πάμε. Εδώ είναι το CDZ, το νέο Geo. Είδαμε και το κουτί του πριν. Είπαμε είναι το πιο γρήγορο αυτό από όλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το X. Μοιάζει, βλέπετε, με το AS. Δεν ανοίγει αυτό. Ανοίγει αυτό όμως. Ξέρετε, μπορεί και τα λέγαμε. Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Ωραία, θα το δούμε να παίζει κιόλας. Δεν το ανοίγω μέχρι τέλειο. Ναι. Εδώ. Όχι! Δεν πειράζει, για την εκπομπή, για την εκπομπή. Ναι, ωραίο. Έτσι ωραίο. Ξεκινάει το πρόγραμμα, αυτό μπαίνει, παίζεις ή hardcake. Ναι. Ή να το βάλεις στην τηλεόραση στο high definition. Ναι. Παίζει και στο σήμα, ας πούμε, το RGB, αλλά δεν παίζει τόσο καλά. Στο high definition ναι. Παίζει καλά και είχε κάνει και ένα update κιόλα, άμα βάλει μια κασέτα μέσα και είναι εδώ το μενού. Αυτά World είναι. Heroes, Recount, εδώ διάφορα, ναμ, το αγαπημένο παιχνίδι είναι αυτό, να ξέρετε. Ναι. Ναι, πολύ πιστολή. Εγώ είμαι το shooter γενικά. Ωραίος. Θα δούμε και μετά. King of Monster, εδώ διάφορα, ας πούμε. Fatal Fury, Dutch, τα ξυλίκια. Εδώ ναι, διάφορα έχει. Metal Slug. Τα έτσι, ναι, να έχει 20 παιχνίδια και
αυτή η εκδόση που έχω έχει και μια κασέτα δώρο των Ninja Masters, το οποίο είναι το χειρότερο παιχνίδι, παιδιά. Ο Ninja Masters δεν μ' άρεσε. Εντάξει, ο καθένα την προτίμησή του. Να κλείσουμε το καγκούρι. Πολύ ωραίο το κομμάτι. Εκεί. Και κλείσε. Λοιπόν, Turbo Express. Το έχω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φοβερό κομμάτι γι' αυτό. Πλέον έχει ξεφύγει και σε τιμή και σε όλα. Ναι. Το έχουμε τέλειο με τα καπάκια, το κομπλέ. Έχουμε και το κουτί, του manual, τα πάντα. Πολύ ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το front load των Neo Geo, ναι. Το CD. Και αυτό πολύ καλό κομμάτι, γι' αυτό το έχω σάψει η κατάσταση. Εντάξει, ξέρεις, έχει πολλά χρόνια που πουληθεί και λίγα, δεν μπορεί να τα βρει κουτιά. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε εδώ. Εδώ πέρα τέλος πάντων έχουμε Ρανί 64, χρυσό, jungle, το μόγ, το μπλε, το πίκατσου. Έχω και κάτι μαύρα, ξέρω εγώ, μέσα κάπου. Turbograph, το core, το PC Engine και το CD. Αυτό έχει και ένα από πίσω που μπαίνουν και συνδέονται, δεν το έχω. Ναι. Θα το είχα πάρει, δεν γινόταν το να το πάρω λόγω του κοροναϊού και το βρήκα σε τσάμπα τιμή, ήταν από τα... Ναι. Τέλος πάντων δεν είναι και πολύ ακριβό. Και αυτό είναι το ευρωπαϊκό το Turbograph. Εντάξει, φαίνεται καλά εδώ. Ξελάει να το συμπλώσει. Το ευρωπαϊκό το PAL. Πολύ δύσκολο το PAL. Δηλαδή αυτό τα βρίσκεις. Ναι. Αυτό είναι μπέρδεμα. Α, όντως είναι πιο δύσκολο. PAL, πόσο απολυθήκα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην Ελλάδα. Ναι, πολύ λίγα. Δε, μα, και Ελλάδα. Καλά, δεν τα ξέρει. Εντάξει, για να το βρει, αν το. Ναι. Δηλαδή εμένα σαν μικρός δεν με άγγιξε ποτέ αυτό. Έχει ωραία παιχνίδια. Πιστεύω ότι είναι στην κουλτούρα μα. Δηλαδή εντάξει, έχει πολύ κάτι shooters, έχει πολύ ωραία Salamander, ξέρω εγώ. Και το Splatterhouse το πρώτο. Ναι, εκεί, έχει βγει και το Mini, το Turbograph, το οποίο έχει πάει σε όλο τον κόσμο, σαν την Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το πάρω από το Amazon τώρα, 100 ευρώ το έχει. Προσπαθώ να το πάρω από το Amazon και μου λέει δεν έχει βγει ακόμα και δεν κάτι. Κατάλαβα. Ξέρω εγώ, κάτι παλαβά. Τέλος πάντων, τα άλλα έχουν βγει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι Ιαπωνέζικα. Λοιπόν, FZ10, το Gold Star, το 3DO. Το τρίτο μοντέλο. Εντάξει, το καλύτερο είναι αυτό, έτσι. Και εγώ αυτό έχω. Αυτό το καλύτερο πιστεύω. Δεν έχω κουτί όμως, έθελα ένα κουτί όπως ακούω. Δημάσαι ότι είναι στέλιο, στέλιο το δώσουμε κουτί. Στέλιο ένα κουτί για το FZ10 μου. Ναι, λέει, όπο, 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 δεν τα λες αυτά. Λοιπόν, Telefever, 8-bit, δύσκολο κομμάτι, αρκετά σπάνιο. Έχω μόνο δύο παιχνίδια από αυτό, γιατί θα δούμε και παιχνίδια αργότερα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σπάνιο όσο λένε ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι είναι εντάξει, σε κάποιες φορές. Εντάξει, ξέρω εγώ, νομίζω υπερβάλλουνε, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα. Όχι, αλλά το έχω δει στο eBay και 500 ευρώ, ας πούμε. Okay. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω. Ναι, ναι. Αν αξίζει τόσο, ας πούμε. Ναι, ναι. Σε Κασά του Γκρι. Ωραίο. Το Ιαπωνέζικο το πρώτο μοντέλο. Ναι. Το Philips το βίντεο, το G7000 είναι. Το Odyssey το 2 ας πούμε. Ναι, ναι. Και σε αυτό έχω αρκετή καλή συλλογή σε παιχνίδια. Θα τα δούμε αργότερα. Λοιπόν. Σε Sega Genesis 3. Έτσι. Εγώ παιδιά αυτή την κονσόλα λειτουργώ. Ναι, γιατί παίζει είναι ρίτζο. Είναι και πολύ μικρή. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται την κουμούτσα. Απλά έτσι. Όταν συνδέεται με CD και 32 έτσι. Έτσι αλλιώς ναι. Αυτά δεν πολύ παίζω. Έτσι. Εντάξει. Το ασιατικό το. Πες τα Νίκο, άντε το ξέρεις. Εδώ είναι τα αγαπημένα μου. Το αμερικάνικο, το Genesis το 1, τρελό κομμάτι κι αυτό. Και το ιαπωνέζικο, το Mega Drive. Έχω και το κλασικό. Ναι. Απλά δεν το έβγαλα. Εντάξει, όχι. Να δούμε, το άλλο είναι πολύ κοινό, ας πούμε. Μ' αρέσει που είναι και στις ζελατίνες, που είναι προστατεύουν οι ζελατίνες. Τις ζελατίνες τις αλλάζω, έτσι. Αυτό για πες λίγο στα παιδιά. Γιατί ξέρεις, έχω δει κάποια παιδιά που χρησιμοποιούν. Ναι. Επειδή και εγώ ήμουν ζελατίνας, να πρέπει ό,τι και να βάλεις ζελατινούχο και τέτοια, πρέπει κάποια στιγμή να τα αλλάζεις, γιατί ναι. Μπορεί να μου χρειάσει. Ναι. Θέλει να παίρνει λίγο αέρα μέσα. Βέβαια, κάποια στιγμή είναι να τα αφήσει κάποιες μέρες, γιατί μπορεί να πας και να βρεις μέσα. Εντάξει. Ναι, να πλακέτες να σκάσουν και όλα μέσα. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Τα ειδικά οι πλακέτες, αλλά μπορεί και να μου χρειάσει έτσι. Γιατί μπορεί να σου χαλάσει ένα πράγμα και να μην σε νοιάζει να παίξει. Απλά να το έχει να το βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα σου μου χαλάσει και ένα Mega Drive, δεν έχω τρία. Αλλά σκέψω να πάθει αυτό. Αλλά η μούχλα είναι θέμα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραίο. CDI. Εντάξει. Για μένα το χειρότερο. Δεν έχει κανένα δύο παιχνίδια μου. Έχει το Max Magic είναι να μ' αρέσει. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί βγάλω σαν μοντέλα αυτό, ας πούμε. Δεν παίζει να έχει η κονσόλα σε περισσότερα μοντέλα. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω. Για το πρώτο μοντέλο δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ ένα πάρω γιατί είναι από τις τρεις τελευταίες που μου λείπουν κονσόλες. Το έχω και σαν βίντεο, Ναι, εγώ αυτό εγώ τα βρήκα αυτά και δεν τα πήρα. Και τα πήγα και κούτα δεν τα. Τσάμπα χώρο. Αυτό δεν το μάθες, είναι το παιδικό μου. Α, το έχεις, Το δικό μου το έχω, δεν έχω το κουτί όμως, εντάξει. Τι να πούμε για εντάξει, φίλε, τρελά όταν το είχα πάρει. Είχαν έρθει όλοι που είχαν ατάρει και τέτοια και λέγανε τι γραφικά είναι αυτά, ρε φίλε. Ναι, και τέτοια. Ναι, ναι. Άλλο ένα Master System 3, το έχουμε διπλό, είναι
Αν είναι κλειστό, το έχω διπλό, ναι, το 3. Το είχα πάρει χωρίς κουτί και μετά το βρήκαμε κουτί και εντάξει, έμεινα αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να το ανταλλάξω με κάτι άλλο. Ναι. Εδώ έχουμε Atari. Τα τρία μοντέλα του Mini. Ναι. Το Rainbow, το Black, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα δείξουμε και τα Atari. Αυτό είναι το παιδικό μου. Αυτό έχω και μια ιστορία να πω. Για πες τη μας, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έρχεται ο πατέρας μια φορά. Βασικά έχουμε πάει σε μια γιορτή και είχε το άλλο παιδί Atari. Ναι. Έπαιξα και τρελάθηκα εγώ. Εντάξει, αφού σκέψω είχε κορίτσια μέσα, είχα κάτω στο Atari, ας πούμε. Εντάξει, λέω. ο πατέρας μου είδε ότι μ' άρεσε. Εντάξει, κατέβασε λίγο τα μούτρα, πάει και μου το φέρει το Atari. Όμως ο πατέρας μου είχε ξέρει το Atari, που λέγανε το Atari. Και μου φέρει το Atari, το γνήσιο Atari. Ναι, το οποίο δεν είχε παιχνίδια όμως. Ήταν κυκλώνη τότε που. Ναι, το παιδί είχε κλώνο μέσα με 150 παιχνίδια. Και εγώ του λέω, όχι, το άλλο είχε 150 παιχνίδια, μα ή παιχνίδι. Και τελικά μετά πολλά, μετά πάλι δεύτερη γκρίνια, πήγε μου πει την κασέτα με 32 παιχνίδια. Που είχε μέσα, γιατί δεν είχε παιχνίδια μέσα. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ τα Wood Chain, αυτό είναι το εξάκουμπο με το ξύλο. Ναι, πολύ ωραία κομμάτια. Και το τετράκουμπο. Ναι. Έτσι. Συν ένα το έχω κουτάτο κάτω. Εντάξει, το κουτάτο δεν το ανοίγω, ας πούμε. Ναι. Είναι σχεδόν καινούργιο και το κουτάτο. Έχει. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι The Tower of the No Power. Έτσι. Μέγα CD2, το 32 H και το Mega Drive το 2, το δεύτερο μοντέλο. Αμερικάνικο Super Nintendo. Το Disk System για το Famicom. Το Famicom το δείξαμε εκεί πέρα. Ήταν στα πλάγια, ναι. Δεν ναι. Το δείξαμε. Μπορεί να μην το. Είχα πει να το βγάλω, να το κάνω το πύργο, δεν πρόλαβα. Εντάξει. Εδώ πέρα βλέπουμε τον ανταγωνιστή του Atari, το Coleco Vision. Ναι. Πιο άρχοντη η κονσόλα, εντάξει, εγώ δεν ήξερα όταν είμαι πιτσιρικά. Ήξερα ότι υπήρχε, δεν την είχα δει να την έχει κανένα. Πιο αρχοντική, έπαιζε και του Atari. Α, ναι, τα παιχνίδια, ναι. Από εδώ. Ναι. Μέταλλο, δηλαδή εντάξει, κάναν και άλλες κονσόλες τότε. Τα 70, εντάξει, ξύλο, ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι, ήταν άλλο. Πάμε από εδώ, εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ καλές κάρτες, δεν είναι αυτό. Παίζει όμως, παιδιά. Τα joystick, ας πούμε. Μια χαρά το βλέπω. Δεν σου δίνει τον Jaguar. Ναι, θα πάρει τηλέφωνο, ας πούμε. Από τότε. Και πρόξε, joystick τηλέφωνο, για τον Jaguar είχε μόνο τα νούμερα. Αυτό είναι και τα. Κομπλέ. Ωραία, πάμε τότε στο επόμενο κομμάτι. Εδώ έχουμε το Pong που είχαμε δει τη Stemco πριν το κουτί μαζί με το όπλο, το Light Gun. Έτσι εντάξει, αυτό μπαίνει εδώ, βιδώνει τώρα, αλλά είναι για ολόκληρη. Κοίτα εδώ πράγματα. Λοιπόν, εδώ ένα Audio Sonic. Δύσκολο για αυτό να το βρεις. Μαζί με κασέτα και αυτό Pong και το Interdome 2400. Ναι. Ωραία. Ωραία. Είμαστε σε ένα. Το άλλο που είδαμε στο κουτί είναι με Alex Kidd. Αυτό είναι με Hang On και, ναι, και Safari. Λοιπόν, εδώ πάμε να δούμε τους υπολογιστές που έχω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, δεν τους έβγαλα όλους τους υπολογιστές γιατί θέλουν για καθάρισμα πολύ στα πλήκτρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Texas Instrument. Έχω και παιχνίδια για αυτόν κάποια κομματάκια. Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, εδώ πάμε Atari ST, ο αντίπαλος Amiga. Κασετόφωνο, έχουμε και κασετόφωνο Atari. Δυνατός. Έχω και πιο καλά, πιστεύω, πιο δυνατά κομμάτια από αυτό. Αυτό είναι πολύ. Εντάξει, καλή, αλλά έχω και καλύτερους. Θα σας δείξω. Καλύτερους, εντάξει. Ναι. Πιο συλλεκτικούς ή καλύτερους. Ναι, ναι. MSX Philips. Το πρώτο. Εδώ. MSX το 2, αυτό παιδιά δεν σηκώνεται. Είναι ναι, ναι. 50 κιλά, α πούμε. Ολόκληρο πράγμα. Α, είναι. Λίγο, αυτό ναι, ανοίξουμε λίγο εδώ πέρα από κράτα αυτά. Έχει, παίρνει δύο δισκέτες και δύο υποδοχές από εδώ για cartridge. Α, ναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ το πλάι. Ναι, ναι, φάνηκε. Ωραία. Ναι, ναι. Εδώ πέρα. Αυτό ψάχνω να βρω πληκτρολόγιο για αυτό, άμα το βρω. Α, ψάχνω να το βρω. Αυτό είναι το πρώτο μου μηχάνημα που έπαιξα εγώ video games. Εγώ από αυτό είναι το πρώτο μηχάνημα που παίζα και φάγα ξύλο. Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Πόσο πάει, Αντρέα, περίπου ένα τέτοιο. Δεν ξέρω μετά. Γιατί με του υπολογιστέ του έχω, αλλά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή ιδιαίτερα, απλά μου άρεσε να του έχω. Επειδή ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν είναι. Πιστεύω με οθόνη κανένα κατοστάρικο. Γιατί μην μπορεί να είναι 30 ανάλογα γιατί δεν είναι. Χαμηλό, οκ. Amstrad 464. Amiga ο 600. Και αυτό ωραίο. Εδώ είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο κομμάτι, εντάξει, έχει κυτρινήσει. Είπα κάποια στιγμή να το φτιάξω, εντάξει. Ναι, είναι δύσκολο με Retro Brights. Εγώ είπα να το δώσω κανένα επαγγελματία, ναι. Γιατί εγώ δεν πρόκειται πολύ για το καταφέρω. Να κάτω να τα λύσω, θα τα κουμπιά ένα-ένα ναι, και ναι. Πάει περίπτωση, εντάξει. Commodore 128. Πολύ είναι καλύτερο. Μετά τον 64, ναι, το... Ναι. Το 64 υπάρχει, τώρα τον έβγαλε, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω και ένα πιο γκλαμουράτο, ας πούμε, μηχάνημα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα σπέκτουμ, τα σπέκτουμ, ας πούμε, τα δύο εδώ. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα κείμενο,
δεν μπο... κάποια στιγμή να το ανεβάσω σε κάποια ομάδα. Γιατί πρέπει να πάω στο πατρίκο να ψάξω ένα περιοδικό που ένα είναι που έχει στείλει γράμμα. Ναι. Και τα χώνει γιατί έχουν βγει οι κονσόλες με τα υπεργραφικά, αλλά αυτό προτιμάει το Spectrum του. Okay. Σε κάποια ομάδα απαντήσει. Λοιπόν, η κονσόλα με τα υπεργραφικά είναι αυτή εδώ. Ναι. Σκεφτείτε τώρα. Τι λέμε, ναι, τότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Apple, το καμάρι μου από του υπολογιστέ. Έχω και την οθόνη. Τη... που είναι σαν λάπτοπ. Ναι, δεν την έχω ξαναδεί την οθόνη. Ναι, είναι, ναι. Έχω... είναι δύσκολη αυτή, γιατί την άλλη την βρίσκει. Ναι. Πιο εύκολα. Πολύ ωραία. Σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα είναι και τον ψάχνουν πολύ αυτό πλέον, γιατί με την Apple τώρα έχουν όλοι. Ναι, ναι. Μια τρέλα και εντάξει. Όχι, πολύ ωραία κομμάτι. Πολύ ωραία και συλλογή σου εδώ με τα κομμάτια. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα χούτα μπορούμε. Oh, εντάξει, άμα θες ένα άνοιγμα μόνο ό,τι θες. Εκεί που είναι κάτι που πάει, ασχολείς. Δεν πειράζει, άστα τότε. Ωραία, άντου. Να μπλέγω. Ο ξυγαλεσάρις. Ωραίος. Και πρέπει να έχω και μια Amiga 500 από εδώ και μέσα έχω κάτι Sinclair. Σε στέλνω, βγαίνει η Amiga. Έχει γίνει η Amiga. Για να δούμε. Για όλα την Amiga. Και η Amiga 500. Αυτή εδώ. Αυτά είναι, κομμάτια του παρελθόντος. Ναι, λείπουνε κάτι εδώ, εντάξει. Δεν ασχολούμαι πολύ με τους υπολογιστές, απλά θέλω να τους έχω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να τους έχω, απλά δεν με νοιάζει και... Ωραίος, ωραίος. Και τώρα αφού είδαμε και αυτή τη συλλογή του Ανδρέα, πάμε να ξεκινήσουμε τίτλους. Ανδρέα, στέλιο. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, αυτά. Πάμε, πάμε. Και φύγαμε λίγο. Εδώ πέρα έχουμε μια τιμονιέρα για το Xbox 360 και με δεκάλια. Πολύ μεγάλη, ωραία. Πολύ καλό κομμάτι. Ναι. Μετά έχουμε μιονιέρα για PlayStation. Έτσι. Through Master είναι για μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Για μηχανόβιους τώρα. Για το PS2 θα ήταν αυτή. Για και το 1 και το 2 και με μια μόντα παίζει και στο 4. Έχω παίξει Tourist Trophy στο PS2 με αυτό. Εγώ πήγα να... έχω ένα τέτοιο που μπαίνει στο 4. Ναι. Και το έχω συνδέεις. Σαν ένα καρτοράκι. Όντως. Αλλά τρώω σαβούρες, δεν μπορώ να το η κόρη μου, δηλαδή η κόρη μου δίνει καλύτερα από μένα. Και την τιμονιέρα. Ο Άσος είναι στον οδηγητή εδώ πέρα, είναι μικρή. Και τον εξομοιωτή για το Sony. Το κλασικό, ναι. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία, πες τα αριστερά, ρίξε μια. Μετά εδώ πέρα έχουμε VR για PlayStation 4. Ωραίο. Αυτό που συμβαίνει το VR με το Wii U. Ναι. Το επόμενο κομμάτι της συλλογής. Όντως. Ναι. Ωραίος. Πολύ πιο μακριά, ξέρω. Αυτό είχε περισσότερη φαντασία από ό,τι βάλανε σε αυτό. Γιατί μου άρεσε τα μπλέτα που όταν ναι. Είχε πιο απλά controls από αυτό και ναι. Με βόλευε γενικά. Ναι, ωραίο. PlayStation 4. Το Pro. Ναι. Δεν το Pro. Δεν α, ναι, ναι, είναι, το είναι το απλό. Προ δεν το απλό. Ναι. Πρέπει να πέσει τιμή. Τώρα θέλετε το PS5 να πούμε. Ναι, γιατί δεν το πήραμε. Εντάξει. Έτσι και αλλιώς ξέρεις τι γίνεται. Εμείς επειδή παίζουμε πάρα πολύ. Παίζουμε, είμαστε και δηλαδή με τις κονσόλες. Ναι. Έχεις λογαριασμό, δεν ξέρω στο πρώτο πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν θα πω στα παιχνίδια πρέπει να κάνω 4 μέρες. Ναι. Εγώ, εντάξει, εγώ εκτός από αυτή τη συλλογή τη retail έχουμε και μια ψηφιακή συλλογή κοντά τα 14 ας πούμε. Δηλαδή και πολλά παιχνίδια. Εγώ, εντάξει, θα τα πούμε και αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι φίλος, δηλαδή και στο Switch ας πούμε. Έχει πολλά digital. Κοίταξε, εδώ σου το πρόβλημα μαζί. Δηλαδή, μπορεί να κουβαλάω και 20 παιχνίδια μαζί, α πούμε. Εντάξει. Στο λεωφορείο τα χάνει για πλάκα, έτσι. Δηλαδή, δεν το συζητάω. Ναι, είναι και μικρά. Δηλαδή, του Β έχω χάσει memory, που ξέρει πόσο δύσκολε είναι του memory. Άλλασα τι memory, γιατί ήταν μικρέ, πάει 4. Εντάξει, που το νέο δύο, αυτό το έχουμε μόνοι μα συνδεμένο εδώ να παίζουμε. Έτσι. Παίζουμε το NAM. Διαμάντη. Το Dreamcast. Dreamcast, το. Το ευρωπαϊκό. Και καθαρό κιόλα, λευκό. Καλή κατάσταση. Έχω αλλάξει. Για μην χαλάσουνε, τα έχω καμπάντζα και να μην χαλάσει το τρίπλα. Καλάκα! Xbox One, Gears of War 5 Edition. Ωραία, Ελίς. Δείξε και τα κάτω. Για πάμε. Θα πάμε από εδώ. Xbox 360. Αυτό το μαύρο είναι το πρώτο που είχα πάρει το Xbox. Το είχαμε πάρει μαζί με τα Graphic Photo. Ναι. Βέβαια, αλλά τα κουτιά τα πέταξα εδώ. Βραχή είχαμε σε αυτήν. Άσπρο, Resident Evil Edition. Το άσπρο είναι με high definition. Γιατί υπάρχει και χωρίς high definition. Ήταν για το SCART. Που παίζει, δεν έχει βγάλει τα λαμπάκια. Με component. Με component που ήταν. Ναι, ναι. Το κόκκινο που είναι Resident Evil Edition. Ωραίο. Μετά το άλλο εδώ πέρα. Το επόμενο θέλω. Είναι... Halo Reach είναι το άλλο. Ναι. Ναι, ναι όντως, ναι. Ναι. Gate 7. Δεν το πιάνουμε οπαδικά, ασχετά που πήγε ο Ολυμπιακός πρώτος. Το πήγαμε σύμφωνα με τη βαθμολογία, ας πούμε. Σωστό, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, έχω και τις άλλες ομάδες. Βασικά, τις Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι από μέσα. Ναι, λοιπόν. Είχαν κυκλοφορήσει τότε για τις ομάδες που γίνανε. Δεν ξέρω, νομίζω ήταν με sleeve.
Πώς ήταν, λοιπόν, το Super Slim, είναι και τα άλλα μέσα, άμα δεις, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, έχω και ένα με τη Λάρα, νομίζω που είναι έτσι, και πρέπει να έχω και ένα με Gran Turismo. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα άλλα είναι με τα σλιβάκια πάνω. Ένα άσπρο PlayStation 3. Ωραίο και αυτό το άσπρο. Αυτό είναι Ιαπωνίας. Το μπλε. Το μπλε. Και το ασημί. Υπάρχει και μαύρο, το έχω στο κουτί. GameCube. Ωραίος. Μπλε, ασημί, μαύρο μέσα. Και πρέπει... και το μαύρο. Εγώ το μαύρο έχω από τότε. Όλα τα έχω, όλα τα. Και έχω και μέσα και ένα PlayStation 3. Που είναι που παίζει και τα 1 και τα 2 και τα όλα. Το πρώτο, το πρώτο μοντέλο, ναι. Το οποίο είναι το παίζει αυτό κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά τα περισσότερα είναι χαλασμένα αυτό, πλέον. Αυτό εδώ είναι, έχει επιβιώσει από πολύ, πολύ μεγάλη μάχη. Είναι το πρώτο που χαλάγανε και παίζει. Δηλαδή είναι εντάξει να το δύσκολο. Λοιπόν. Ένα super scope βλέπω πίσω. Α, ναι, τα όπλα, ναι. Το scope, το light gun της Sega. Ναι. Τα άλλα είναι εδώ τα... τη Sony. Ναι. Με το... εδώ κομπλέ. Αυτά παίζουν και στο 4, να ξέρετε, ναι, στο VR. Είναι κάποια παιχνίδια. Ωραία. Εντάξει, είναι κάτι άλλο εδώ, κάτι Dreamcast χειριστήρια. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία εδώ. Και αφού είδαμε αυτά τα κομμάτια και κονσόλες, κουτιά κτλ, πάμε σε απέναντι τώρα μεριά να δούμε ένα τελευταίο κομμάτι με controllers κτλ, ώστε να αφήσουμε μετά τους τίτλους. Φύγαμε. Εδώ έχουμε κάποια joystick arcade. Κάποια τα έχετε δει, κάποια μπορεί και να μην τα έχουν δει ο κόσμος, έτσι. Εδώ το κλασικό το Mega Drive. Ναι. Του Master System. Ένα ποντίκι για το Dreamcast. Το του PlayStation το arcade. Αυτό είναι για το Super NES arcade. Ναι. Του Sega Saturn. Sinclair. Και τα δύο τα ντούκια που λέγαμε, τα σιδερένια. Αυτό είναι το ελληνικό. Καλπάκης. Καλπάκης, μπράβο. Ωραία. Να πω και κάτι εδώ. Επειδή έχω παίξει πολύ στα arcade, στα ουφάβικα, ας πούμε, είμαστε και λίγο αλυτάκια, ας πούμε. Από ένα σημείο και μετά το joystick φεύγει από το δεξί χέρι, ίσως γιατί μπήκαν και περισσότερα κουμπιά, και πάει στο αριστερό. Βλέπετε εδώ, δηλαδή, μια γενιά το έχει στο δεξί, άλλη γενιά το έχει στο αριστερό. Ισχύει και στις καμπύλες. Επειδή, ναι, αν έπεσες Street Fighter, ας πούμε, 2, σε μια καμπίνα με αριστερό μοχλό, με έναν που παίζει δεξί και ήταν καλό, θα τρώσει ο Σαρκούδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει ειδική και στο αριστερό, ας πούμε. Ναι, έτσι. Όλα, βλέπετε εδώ ότι τα πιο παλιά είναι όλα στο δεξί. Στο δεξί, ναι. Εντάξει, αυτό είναι αμφίδρομο, ας πούμε. Ναι. Πάμε να δούμε κανένα παιχνιδάκι. Για πάμε, δείξει ωραία πράγματα εδώ. Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε εδώ να δούμε. Να ξεκινήσουμε να... τα S. Τα S. Διαβάστε τα. Όχι, εντάξει. Τα περισσότερα είναι με ξύλο. Έχω και κάποια πολεμικά, ας πούμε, γιατί αυτά παίζω εγώ και κάνα racing. Ναι. Λοιπόν, να τα βγάλω να δείξω. Αν θες να σταθείς σε πίσω, ναι, γιατί από πίσω έχουμε και κάποια άλλα ακόμα. Δεν ξέρω, τα βγάλω όλα τώρα. Για εδώ πέρα είναι για το... φεύγεις. Κάτσε, φτάσου που πας. Καλά, παιδιά. Ωραία. Δεν μπορώ να πεδείξω από εδώ. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ψηλά. Εδώ πέρα αυτά είναι για το βιντεοπάκ, το Philips. Έτσι, με τα manual κομπλέ. Έχω καμιά 25αριά από αυτά. Ναι. Παιδιά, εμένα με μάγκεψε το κουτί αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Ευρωπαϊκό, ας πούμε, πράγμα. Δεν είναι χαρτόκουτο, ξέρω εγώ, σαβούρα. Ας πάρουμε τα λεφτά και όσα βγάλουμε και. Όντως φαίνεται ωραία. Μια λίρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα παιχνίδι τώρα 40 χρονών, ας πούμε, έτσι. Ναι. Και κοιτάτε τώρα πώς είναι με τα manual. Το έχει αρκετά κομμάτια. Λοιπόν, παιδιά, έχω παίξει με αυτήν την κονσόλα. Την πήρα και λειτουργούσε. Πολύ καλό παιχνίδι. Το μπιλιάρδο, παιδιά, δεν το βρίσκω τώρα. Έχω κάτι με μέλισσε εδώ. Το μπιλιάρδο είναι φοβερό κομμάτι. Τώρα δεν μπορώ να το βρω, είναι από κάτω εδώ. Okay. Εντάξει, πάντως όποιος έχει τέτοιο και θέλει να παίξει, ας παίξει το μπιλιάρδο, είναι φοβερό, παιδιά, έχει φοβερή φυσική, ας πούμε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχει εδώ διάφορα. Έξω και αυτό. Διαστημικό, ας πούμε, shooter. Ναι. Έτσι. Έχω αρκετά εδώ, έτσι μου κάνει ακόμα. Εδώ. Αυτό. Έχει και φοβερά εξώφυλλα, δηλαδή. Κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ τώρα τον εξωγήινο. Έτσι, με τα μαθηματικά που θα τον κερδίσει αυτό, ναι. Δεν θα κέρδισα ποτέ. Λοιπόν, όχι δεν κέρδισα, ας πούμε, εντάξει. Κάτι έχει σκαμπάζα. Λοιπόν, τα 32 key εδώ που έχουμε. Ωραίος. Κάτσα βάλουμε τα S. Ναι. Βάλε τα S εδώ. Τα 32 key που έχουμε. Κάποια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τα Ιαπωνέζικα. Δεν τα έχω ανοίξει. Το τι μου το έχω διπλό. Ναι. Λοιπόν. Να δείξουμε τα
Μέσα λοιπόν αυτή εδώ είναι, αυτό είναι πολύ ένα από τα αγαπημένα κομμάτια, είναι για Atari. Είναι double ender cassette της Honox, δεν τα ξέρουν πολλοί, αλλά κάποιες είναι αρκετά ακριβές. Έτσι δεν είναι βέβαια S, έτσι στα παιχνίδια, αλλά okay. είναι ακριβές. Yeah. Είναι για το 2600, είναι η κασέτα διπλή, μπαίνει και από τη μία και από την άλλη. Έλα. Είναι, εντάξει, ναι, κάποια στιγμή σου μάζεψω και τα άλλα, έχει καμιά δεκαριά νομίζω. Okay. Λοιπόν, ωραίο κομμάτι. Όταν νομίζω ότι είσαι μεγάλος, πάντα υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος. MVS. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τρία παιχνιδάκια για αυτά. King of Fighters. Ναι, King of Fighters, το Puzzle Bubble και το ποδοσφαιράκι. Ναι. Εδώ πέρα είναι κάποια για Game Boy, Game Boy Advance κτλ. Αυτό είναι για το Wonders One, mm-hmm. το μοναδικό που έχω παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, για βγάλουμε αυτά. Εδώ έχω τη Λάρα για PC που είναι όλα τα Λάρα, είναι το Christmas Trilogy. Α, το θυμάμαι. Είναι αυτό. Η Λάρα με Άγιο Βασιλάκι. Ναι, ναι. Έτσι, εδώ έχω τα Atari από πίσω, τα Χήμα. Είναι αρκετά παιχνίδια και τα ColecoVision έχω. Να σας δείξω και ένα που είναι από το Texas, Texas Instrument. Texas, ναι, ναι. Έχω τρία παιχνίδια τον Ακουτάτο, ή τέσσερα παιχνίδια έχω νομίζω και τον Ακουτάτο. Εδώ διάφορα, τι λέει, έχουμε έναν έναν αυτούς τώρα, εντάξει. Εντάξει, ό,τι θες εσύ να σταθείς. Εντάξει, το πιο καλό είναι αυτό. Πού τα έχω τα άλλα. Το πιο καλό είναι αυτό. Γράφει φώτο, ας πούμε. Εντάξει, Dragon Ball είναι για το Στέλιο τα είχα πάρει. Super Mario κτλ. Ναι. Εδώ έχω το Κουτάτο και το Texas. Ωραίο. Πίτφορ, ξέρω εγώ, έχω τα Zelda κι αυτά. Εμένα τα Zelda, εντάξει, έχει πολλούς, πολλούς οπαδούς τα Zelda κι αυτά. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει, τα παίζω. Αλλά δεν είναι και ιδιαίτερη φάση, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Ξέρω, ώρες όλου φαινόντουσαν και... Εντάξει, τα έχω παίξει. Το τελευταίο το Switch, επειδή ωραίο. Το... πολύ ωραίο είναι, αλλά εγώ πάθα το εξής, γιατί είπες και παιδιά με καταλάβει. Πήγα και βρήκα το save μετά, τρεις ώρες πιο μετά, ας πούμε, εντάξει. Ο Στέλιος, το έχεις τερματίσει, Στέλιο. Ναι, το είχα τερματίσει, αλλά η σταματήνα γύρισε το save πίσω. Εντάξει, λοιπόν. TurboGraf εδώ παιχνίδι αμερικάνικο, θα δούμε και άλλα που έχω. Το Tailspin, αυτό κάπου ξέφυγε τώρα, εδώ έχω κι άλλα. Μέσα στα TurboGraf, δεν πειράζει, το λέει. Εδώ έχω για Nintendo 64. Ναι. Το Smash Bros παίζουμε πολύ. Τα Donkey, το Mario Party και αυτά παίξαμε πολύ εμείς για με παρέα. Μας αρέσει τα Mario Party. Ναι. Και ίσως και ένας λόγος που μας αρέσει το Wii U είναι επειδή έχει πολλά party παιχνίδια και εμείς. Και σαν οικογένεια μπορούμε να μαζί μου και τέσσερις εδώ για να παίξουμε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Εδώ σαν έχει χιλιάδες κάποια καινούρια. Ναι. Τα αποφεύγω να τα μαζεύω γιατί ακόμα και καινούριο να το βρεις είναι δύσκολο να το κρατήσεις, έτσι. Και εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι, δηλαδή να κάτσω να ψηρίσω και ναι, το ένα και το άλλο να τα χαϊδεύω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή μπορεί εδώ να το κάνω και ένα έτσι και να φύγει κάτω. Ναι. Έχει και άλλα από μέσα, εδώ έχω κάτι Jaguar καινούρια. Έχει και άλλα 64 μέσα, εντάξει. Εδώ έχω και PC κάτω, ξέρω κάποια. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τον ποσοστό. Όταν δεν έχουμε χώρο, θα κάνουμε διπλό σύνδεσμο. Κάτι ενδιαφέρον, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Έπρεπε να φτάσω και εδώ στο ταβάνι. Δεν γίνεται. Είναι τα προβλήματά μας αυτά. Λοιπόν, εδώ έχει NES, κάποια κουτάτα NES μέσα. Ναι. Εδώ να σας δείξω κάτι που δεν. Εγώ προσπαθώ να δείξω κάτι που δεν βλέπουν συχνά ο κόσμος, ας πούμε. Εδώ είναι Supervision παιχνίδια καινούρια. Κοίτα εδώ. Έχουμε τίποτα άλλο μέσα. Α, κάτσε να σας δείξω κάτι άλλο. Που μπορεί να διαφέρει. Ναι, εντάξει, αυτά δεν τα βλέπεις συνέχεια καινούργια. Ναι, εννοείται. Τα Supervision τώρα εντάξει, δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, αλλά το χάνε πολύ γιατί ήταν φτηνό, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο να τα βρεις τώρα πλέον τα παιχνίδια. Εντάξει και έτσι. Μα όλα τα βλέπεις. Και τον 64, ας πούμε. Θα μας δείξω το Roadster, είναι. Που το έχω καινούριο. Το είχα πάρει. Αυτά είναι καινούργια όλα. Ναι. Αυτό 17.900 λέει, εγώ το είχα πάρει 5 ευρώ. Ναι, ναι. Στο τέλος που τα μαζεύανε. Και εγώ είχα πάρει το software σε. Ναι, δηλαδή εντάξει. Ναι. Και αυτά είναι όλα καινούρια τα έχω, τα κλειστά δεν τα έχω ανοίξει. 28.900 αυτό. Ναι. Α, το Roadster ας πούμε είναι και μια. Δηλαδή, άμα διάβασες αυτό για αυτό το παιχνίδι, 67.200 που είχε, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν πούλησε, ας πούμε. Εντάξει, έβγαινε όλο με 67.200 στη Sony και έπαιρνε μια βιβλιοθήκη, ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα NES, α δείξω και τα Pong. Εδώ κάποια κομμάτια κασέτες από Pong, Motorcycle, ξέρω εγώ, εδώ, Submarine και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Έχω και μια συλλεκτική μέσα από computer που είναι Gold Call of Duty, αυτό δεν το βγάλα καθόλου, δεν ξέρω να φτιάξω. Και κάποια χήμα ακόμα Supervision, αν μπορεί να τα δείξει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάποια άλλα εκεί, τέλος πάντων, μέσα μέσα. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω... Το Mist για CD, βλέπω. Δεν έχω όμως CD. Α, εντάξει, αυτά δεν είναι Game, τα CD, τα... Neo Geo CD, ναι. Τα Neo Geo. TurboGraf, πάλι και αυτό. Τα TurboGraf δεν ξέρω, το έχω σκορπίσει.
TurboGraf Super Volley είναι για το αμερικάνικο, για το Express αυτό. Ναι. Atari, Atari Lynx, Neo Geo Pocket. Εδώ πέρα έχω κάποια για Jaguar, το ναι. Kasumi Ninja, Club Drive, White Merkel Jab. Δεν το έχω όλο αυτό, έχει κι άλλο ένα... Δεν το έχω βρει. Ναι. Dragon, το ναι. Το Bruce Lee. Αυτό το θέλω, μα είναι ωραίο παιχνίδι. Ωραίο είναι, το Soccer το έχουμε κλειστό. Το Doom, εδώ έχω κάποια Super NES. FIFA ξέρω εγώ, Striker, εδώ έχουμε τα Street Fighter, ναι. Τα Donkey Kong, τα Super Mario, εδώ το Super Mario το, με τον Yoshi, Tetris και Dr. Mario. Εγώ γενικά Super NES δεν έπαιξα, ναι. Δηλαδή είχα Sega. Α, έτσι. Όχι, ξέρεις τι γινόταν, ήταν και μια κατάσταση ρε παιδί μου τότε, δεν μπορούσα να τα έχεις όλα. Καλά, εννοείται. Δηλαδή τώρα πας σε πτώσεις, ξέρω, στο ίντερνετ, μπορεί να βρεις και δεύτερο, ναι, και μια δεύτερη κονσόλα, να την πάρεις φτηνά. Τότε... Ναι, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και το Smash Bros εδώ, είναι και αμήν του Στέλιου εδώ η έκδοση. Ωραία. Πολύ καλό κομμάτι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε εδώ να δούμε και κάτι άλλο. Εμένα πει πολύ με τραβάνε αυτά. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα χήμα μας εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ να δείξουμε κάποια για computer, για Sinclair. Super Warrior Boy. Αυτό που είχα πει και πριν που μιλάγαμε, αυτά με κάνει να τα μαζέψω, γιατί τα κουτιά τους είναι πολύ καλά, παρόλο που είναι πιο παλιά από τα Nintendo, έτσι. Είναι καλή, χοντρή κατασκευή. Βλέπει χοντρή κατασκευή, ρε παιδί μου, εντάξει. Τέλος πάντων, όχι ότι μας έχουμε Nintendo, έτσι, έχουμε κοντά τα 400 παιχνίδια, ας πούμε, Nintendo, ξέρω πόσα έχουμε, όλα μαζί με τα βάλεις. Σας δείξω και μετά και άλλα από εκεί. Double Dragon 2. Αυτά είναι για Spectrum. Untouchable, το Perezo Thunderbolt. Εδώ έχω και κάτι αποδείξεις από το Minion, εδώ δεν τις έχω. Ναι. Αν θα τις δείξουμε αυτές. Πόσο κάνουν οι κασέτες τότε. Έλα. Και Λαμπρόπουλο. Wow. Είναι... Αυτά είναι από σένα τότε. Ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω για τα κομπιούτερ. Το ένα είχα μαζί με τον ξαδερφό μου ένα κομπιούτερ. Ναι. Και μάλιστα θέλαμε να φτιάξουμε και δικό μας παιχνίδι, ας πούμε. Έγραφα σενάρια, ιστορία. Ήταν αλλιώς τότε. Δεν είχαμε να ασχοληθούμε, ήταν όπως είναι τώρα. Λοιπόν, εδώ να πούμε. Α, το μεγαλύτερο τρολ παιχνίδι όλων των εποχών. Για πες μας. Peter Shilton's Handball Maradona. Όποιος θυμάται το 1986, Αγγλία-Αργεντινή στο ποδόσφαιρο, βάλε τον κόλλο Maradona με το χέρι. Οι Άγγλοι βγάλανε παιχνίδι μετά ότι ο Maradona έκανε handball. Και μάλιστα δίνανε και δύο εισιτήρια για το Wembley για έναν αγώνα που δεν έγινε. Ναι. Ο αγώνας έγινε μετά από 20 μέρες, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Ναι, έχει, δηλαδή όταν το είδα αυτό το παιχνίδι, παιδιά, κόψα πέθανα από τα γέλια. Όποιος ασχολείται με ποδόσφαιρο να το ξέρει. Δηλαδή είναι επικό τρολ των Άγγλων, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, το είχε πάλι με το χέρι, δεν ξέρω ποιο έχει. Το κάνει καλά, το βγάλαμε παιχνίδι. Πίτερ Σίλτον ήταν ο τερματοφύλακας μες στην Αγγλία. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Εδώ έχουμε κάποια άλλα. Rainbow Island. Εδώ Rainbow Island. Εδώ πέρα το Penguin. Αυτό με πώς θα το βγάλω, είναι ωραίο, κάτσε το. Τέλος πάντων, έχει και άλλες κασέτες εδώ από για Spectrum και το Jack το 2, πολύ ωραίο παιχνίδι. Όχι, δεν με παιδεύει σιγά. Χαρά μου είναι. Έχω πολλά μέσα. Εδώ είναι για να φτιάξεις τσιπάκι. Αν καταφέρεις να φτιάξεις. Ναι. Λοιπόν. Θα σε κάτσω λίγο. Εδώ. Εδώ πέρα είναι ο Ντέιλι Τόμψον. Όποιος ασχολείται με Στίβο θα τον ξέρει. Afterburner. Έτσι. Πολύ ωραίο. Και τα κουτί τώρα εδώ. Ναι, φαίνεται. 50 πολύ... χρόνια, 40 πόσο είναι. Πολύ καλό. Robocop. Ναι. Εδώ. Κοίτα εξώφυλλο ρε φίλε, αλλά εντάξει δεν ξέρω. Τρελαίνομαι να το βλέπω. Όχι, είναι φοβερά αυτά. Batman. Ναι, η Όσια τότε είχε φτιάξει όλα τα Batman. Κοίτα εδώ, ωραίο τώρα, έτσι, ομορφιά. Ναι. Τα Bullet Ghost. Yes, Gold, ωραίο. Ωραίο, και αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ θα του ρίξει μια. Α, σου δείξω και κάποια παιχνίδια. Αυτά εδώ είναι για το Telefever τα παιχνίδια. Ναι. Δύσκολα, δε, τα βρήκα δύο. Δύο έχω καταφέρει να βρω, δεν βρει άλλα. Ναι. Δεν έχω ψάξει ιδιαίτερα, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν πέφτουν και στα χέρια μου, πέφτουν τα λάβω τα παράθυρα, α πούμε. Λοιπόν, Friday 13, δεν ξέρω αν τα παίρνει μέσα. Ναι. Εδώ έχει κάποια καλά. Εδώ έχω κάποια Sabotter, κάτι. Εδώ άμα τα δείχνει, δεν ξέρω πού είναι. Ναι, εδώ Sabotter, War Machine. Ωραία παιχνιδάκια, διασκεδάσαμε τότε Jetpack. Τώρα δεν μου κάνει καρδιά να τα παίξω αυτά. Περισσότερε κασέτε να ξέρει, δύο που μαγνητίζονται. Ναι, έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλα και τα CD. Ναι. Και τα CD. Disc Rod ξεκινάει. Όλα, όλα. Ναι, βέβαια, όλα. Οι περισσότερε που είχα βάλει κάποια δόση παίζανε. Όχι όλε όμω. Ναι. Δηλαδή το 80% έπεσε. Που τις έχω προσέξει πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χήμα εδώ λίγο. Αυτό είναι για το ίντερνετ 4000. Το μηχάνημα το είχαμε, το πουλήσαμε και μας έμεινε μια κασέτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα για Famicom κάποια Ιαπωνέζικα. Dragon Quest
Κάποια εδώ τα είχαμε πάρει τη Γερμανία αυτά πολύ φθηνά, σε μια προσφορά. Ένα ευρώ τη μία. Ωραία, ναι. Μπράβο, και μη σου πω την πήρα και φθηνότερα από ένα ευρώ, γιατί είχε κάποια έκπτωση. Λοιπόν. Εννοείται, θα πήρε πάντα το σιγά. Φύγω, μα δεν μπορεί να πα του γρού να ψωνίσει. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Εδώ είναι πάλι η Rogue Trophy, Saboteur 2, εντάξει. Αυτό το είχαν κάνει και τώρα. Κάπου το είχαν ξαναφτιάξει νομίζω. Switch, κάτι το είχα δει. Το κάνανε. Ναι, δεν πειράζει, δεν το είχα δει. Όχι, ωραίο είναι, ωραίο το Switch. Εμένα το Switch, α πούμε την αλήθεια, τα πούμε μετά για το Switch. Εντάξει, το περίμενα καλύτερο. Γιατί εγώ στην αρχή το Switch για να το πάρω, το πήρα σχεδόν αμέσως. Ναι. Επειδή από το Wii U δεν ξέρω, εντάξει. Το Wii U, αλλά ναι. Μετά τι γίνεται, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια εγώ τα έχω από το Wii U και τα έχω τερματίσει. Δεν πάω να παίξω τον Donkey ξανά, ας πούμε, μετά από 3 χρόνια. Το έχω τερματίσει, το κάνω. Ναι. Έχει παιχνίδια, δηλαδή τώρα το ένα το Lite, το έχω γεμίσει όλα beat 'em up. Και δηλαδή, πάω, ξέρω εγώ, κάπου και ναι. Το έχω και παίζω beat 'em up. Δηλαδή τα έχω ψηφιακά. Σαν φορητό δεν υπάρχει, έτσι, καμία σχέση με το βίντεο, δεν είχε memory, ταύτινη memory. Δεν... Yeah. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα χήματα Mega Drive, έχει αρκετά Mega Drive πίσω, ας πούμε έχω 60, ξέρω πόσα είναι, αν και είμαστε σύστομα μαζί. Terminator, Jurassic Park, Kid Hamilton, Pinocchio, Bruce Lee. Ωραία. Έχει εδώ κι άλλα εδώ, έτσι. Virtual Racing. Street of Rage 2, ξέρω τι σας αρέσει αυτά. Ναι, λοιπόν, εδώ έχει Master System πίσω, άλλη μια στίβα. Εδώ έχω και άλλα χήμα Master System. Ναι. Ghoul and Ghost, Master of Darkness, Double Dragon. Ωραία. Monopoly, ξέρω εγώ, παίζαμε πολύ με αυτό. Ξέρεις, Power Strike 2. Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί έχει ξεφύγει τόσο. Εγώ το έχω διπλό. Δηλαδή το έχω με κουτί, το έχω και χήμα. Ναι. Σαν το The Beast. Έχουν λόγο που φύγει, είναι σπάνιο, έτσι. Είναι σπάνιο. Εγώ σκέψη το είχα μικρό δανεικό από συμμαθητή. Να σου πω τι γίνεται, είναι κάποια πράγματα, είναι κάποια πράγματα που στην Ελλάδα υπάρχουν και έξω δεν υπάρχουν. Όπως το Jaguar, ας πούμε. Ναι. Το Jaguar στην Ελλάδα το βρίσκεις. Ναι. Και το Master System 3 το βρίσκεις. Στην Αγγλία δεν το βρίσκεις. Γιατί είχαν κάποιο τα είχε φέρει εδώ. Τα Alex Kidd εδώ, High Tech World, το Miracle World και αυτό έχει ξεφύγει. Και αυτό έχει ξεφύγει. Waterboy. Waterboy απλό. Εδώ έχουμε τα χήματα Jaguar, Hoover Strike, Ski Snowboarding, Dino Dudes, Burnout, το ποδοσφαιράκι γιατί το έχω κλειστό και το έχω πάρει ανοιχτό για να παίζω και το... Ναι, το κλασικό. Το πρασινό φατσά. Where didn't to fly. Δεν θέλω να μάθω ρε φίλε, άσε μια από εδώ, δεν θα μάθω άλλα πράγματα. Φτάνει αυτά που ξέρω. Λοιπόν, εδώ να δούμε λίγα N64 τι μπορούμε να πιάσουμε. Έχει εδώ δύο στίβες πάλι εδώ. Χρυσή, αυστραλέζικη. Trilogy. Ναι. Doom 64. San Francisco. San Francisco Rush. Εδώ έχει κάτι Pokémon, κάτι ο Mario, το Mario Kart, Duke Nukem, ναι. Mortal Kombat 4, Castlevania. Castlevania, ωραίο και αυτό πολύ. Τα έχω χήμα αυτά. Εντάξει, σιγά. Εδώ δεν ξέρω, θα πιάσω από την άλλη στίβα γιατί όλα πρέπει να βγουν. Ζήνα. Ποιο δεν αρέσει, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, να κοιτάξω. Εδώ κάποια άλλα. Ναι. Τέλος πάντων, έχει αρκετά εδώ. Πολύ, πολύ μεγάλη. Ακόμα πολύ. Έχω Mario Golf Ιαπωνέζικο, Wake, Forsaken. Ναι. Mario 64. Τέλος πάντων, έχω αρκετά. Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να δείξουμε κιόλα. Πάρα πολύ. Όχι, μην τα λέω. Και Master System έχω. Master System λέω. Super NES έχουμε αρκετά. Ναι. Super Metroid πρώτο. Super Metroid, Power Rangers, Starwing, Street Fighter, εντάξει το αγαπημένο μου είναι αυτό, Mortal Kombat 2. Ναι, πολύ ωραίο. Εδώ έχω και κάτι αμερικάνικα, εδώ. Mario Kart, Tetris, αυτό είναι το Star Wars, κάποια εδώ, Pac-Man. Και αμερικάνικα βλέπω. Έχω και αμερικάνικα, έχω και άλλη μια στίβα πίσω τώρα. το Battletoads, The Ultimate. Πολύ καλό. Το Goofy, το Mortal Kombat εδώ είναι ωραίο. Final Fight 2. Zelda. Κομματάρες, εντάξει. Ναι, έχω τα καλύτερα, απλά ξεστή. Όχι, έχω. Όταν λέω δεν έχω παίξει Super NES, τα καλά τα έχω παίξει. Ρε παιδί μου, έχω ασχοληθεί όσο ασχολούμουν να παίξω και τις μούφες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχει κανένα άλλο ακόμα. Καλή στίβα εδώ. Monopoly. Monopoly παίζα πολύ εγώ. Όντως. Ο Lion King, να το βάλει τα κλάματα. Yeah. Εντάξει τώρα, αυτό εδώ, ποιος θα το διαβάσει, διάβασε τώρα εσύ λίγο. Λοιπόν, NES. Ναι, NES. Ω, Snow Brothers, εντάξει. Snow Brothers, έχω και το καλό ωραίο. Κομματάρα, έτσι πρώτο. Λοιπόν, αυτό... Ναι, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει.
χρειάζεται. Παζλάκια αυτά. Αυτά είναι αμερικανικά. Αυτό είναι για το χέρι. Είναι αμερικα... για το... Α, για το χέρι. Είναι το παιχνίδι που παίζει με το glove. Θα το δούμε το glove, δεν το είδαμε. Τα προσπεράσαμε αυτά. Ναι. Ξεχάσαμε τη βιτρίνα. Α, το μάλτι τα πολλά εδώ μαζί. Αυτό, αυτό παίζει να είναι και από, τη... από το κουτί που είχα. Από το κουτί, το... μπράβο. Με τα τρία. Να το βγάλει, γιατί αυτό βολεύει, είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Παίζει, τα παίζει όλα. Με τα τρία. Με ταινίες παίζω ακόμα. Σωστό. Metroid. Εντάξει, τι να πούμε τώρα εδώ. Εδώ. Indiana Jones. Ιδιαίτερο. Αυτό δεν είναι. Είναι άλλη τέντζεν. Δεν είναι. Παίζει στο ενιαίο. Δεν ξέρω αν τη διαφημίσει. Αλλά από εκεί μόνο ήταν Indiana Jones που δεν γουστάρα, το πήρα. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει γνήσιο ή όχι. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Ούτε και εγώ το είχα δει. Εγώ το είχα δει και α πούμε είναι άλλη. Δεν το πήρα και στην αυτό. Μπορεί να μην είναι. Από Ελλάδα το πήρα. Δεν το πήρα και το πήρα από μαγαζί. Ναι. Ναι, δηλαδή φτηνά σε σχέση με τα άλλα, α πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει την τιμή του αυτό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο κάνει, ούτε το ψάξα. Αν το ξέρει. Ήταν η Indiana Jones, δεν το είχα ξαναδεί, είναι ο τσίμπα. Αν το ξέρει κανένα φίλο που βλέπει το πράγμα. Δεν το ξέρω. Είναι ωραίο παιχνίδι, δεν ξέρω ιστορία, δεν ξέρω. Batman, Return of the Joker, παιχνιδάρα, το 1, Castlevania, Zelda Χρυσό, Dr. Mario, Kirby, Pac-Man, Σκοματάρε, Super Mario 3 εννοείται, Probotector. Πολύ δυνατό. Είναι και τα δύο. Ναι, και το Rise of the Robots. Raiga, Terminator, Judgment Day. Εδώ κάτι άλλο. Steel Cage, Cats, Iron Zord, Kung Fu. Kung Fu είναι αυτό που τερματίζεται σε ένα λεπτό. Dream Master, πολύ καλό. Skate of Dying, ένα άλλο παιχνιδάρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, πολύ καλά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε όλα. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο exclusive. Αυτά πρέπει να είναι καμιά σαρανταριά και τα χήμα. Πόσα είναι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κάποια σαρανταριά πέσει. Χωρί τα κουτάτα, όλοι κάτι που δεν τα ξέρω, δεν πειράζει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τίποτα ιδιαίτερο. Έχω και ατάρι που κάτω πίσω εδώ τώρα, δεν τα βγάζω. Τώρα. Εντάξει, ο κόσμο καταλαβαίνει ότι. Κουράστηκα, εγώ είμαι και μικρά κάποια ηλικία. Πολύ όμορφη συλλογή. Πολύ όμορφη. Πάμε να δούμε τίποτα άλλο. Να δώσουμε μπάλα στο Στέλιο τώρα σε λίγο. Ναι, να δείξουμε το Στέλιο, να ξεκουραστεί και εγώ να πίνει μια μπύρα. Έγινε, πάμε. Πίτσα. Λοιπόν, και εδώ τώρα ο Στέλιο θα μα δείξει αυτό εδώ το κομμάτι τη συλλογή που είναι αρκετά μεγάλο όπω βλέπετε. Ωραία. Οπότε πάμε Στελάρα, για δείξε μα. Εδώ πέρα το PlayStation 2 Pavli Ray Titli. Το πιο ωραίο που έχω παίξει είναι αυτό, iToy Play. Μου άρεσε πάρα πολύ με την κάμερα. Α, με το iToy, ναι. Ναι. Μου δημιούργησε πάρα πολύ καλέ αναμνήσει για PlayStation 2 και αυτά. Ωραία. Ναι. Μετά από εδώ πέρα έχω παίξει Dynasty Warriors και Samurai Warriors. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Πες για το ποιες είναι το αγαπημένο μου, το 3. Αγαπημένο μου παιχνίδι. Silent Hill Origins και Silent Hill 4 The Room είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Σου αρέσουν τα Silent Hill, τα έχεις τερματίσει μόνος. Όχι, βλέπω το βλέπω. Έχει και το... Και πολύ Resident Evil παίζω. Ωραίος κι εγώ. Μετά God of War, παιχνιδάρα. Σου αρέσει αυτή η σειρά γενικά? Ναι. Το έχεις παιδίσει όλα τα μηχανήματα, ας πούμε? Έχω παίξει πάρα πολύ στο PSP. Οκ, okay, το Chains of Olympus και το Ghost of Sparta. Ghost of Sparta, έτσι. Μετά Dragon Ball στη διπλανή πάνω πάνω. Αυτά πρέπει να τα αναλύσεις τα Dragon Ball. Ναι, καταλάβει. Σου αρέσει. Αυτό... Μου άρεσε λίγο γιατί δεν έχει πάρα πολύ καλό gameplay, ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο. Ναι. Budokai Tenkaichi 3 και Budokai Tenkaichi. Μια χαρά ήτανε. Για PlayStation 2 ήταν το καλύτερο που έχω παίξει. Age of Empires μου άρεσε εμένα πίσω. Mortal Kombat Armageddon, το πιο ωραίο Mortal Kombat που έχω παίξει. Είναι ελεκτρικά. Ωραία είναι και τα Sonic, τα Omega Collection και το Games. Ναι. Το ναι. Games είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία και σπάνια παιχνίδια. Για κάποια παιχνίδια που δεν κυκλοφόρησαν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παίξανε πολύ λίγο, ας πούμε. Δεν ξέρει καλά, στέλνει. Soul Calibur 3. Πάρα πολύ ωραία. Σου αρέσουν τα beat'em up γενικά? Βλέπω, εντάξει, πολύ καλή τίτλη γενικά, μεγάλη πίεση. Παρόλο που είναι πολλά, είναι διαλεγμένα δηλαδή, εντάξει, είναι όλα πιστεύω για αφρόκρεμα. Εντάξει, λείπουνε για κάτι που θέλουμε να πάρουμε στο 2, αλλά δεν διαζόμαστε, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή τα μπαζ, ας πούμε, έχουμε ρίξει πολύ γέλιο σαν οικογένεια, γιατί παίζουμε και σαν οικογένεια. Έχει πλάκα με τα 4. Έχω σχεδόν όλα τα μπαζ και έχω και τα μπαζεράκια για να το δούμε και στο 3, έχω και του 2, βέβαια δεν τα έδειξα γιατί είναι πίσω από τα 64. Αυτό εδώ πέρα, το παιχνιδάκι άμα μπορεί να δείξεις, Red Dead Revolver, είναι ο πρόγονος το πρώτο, έτσι. Του Dimension. Εδώ πέρα πρέπει να έχω και το Shadow of the Colossus. Εδώ άμα το δείξεις τώρα εδώ. Ναι. Πολύ καλό. Πες μας για τα Graphic Photo που είναι αγαπημένα σου. Graphic Photo, πάρα πολύ ωραία, όλα τα Graphic Photo.
όλα εδώ. Vice City, Stories, Liberty City Stories. Πολύ τίτλοι, πολύ καλή τίτλοι όλοι. Final Fantasy. Final Fantasy, γενικά είναι μεγάλη σειρά. Ναι, είναι και πολύ. Δεν τα έχω παίξει όλα. Είναι και μεγάλη. Δεν έχω απορροφή, ας πούμε, που κάτι που λένε από και το 7 και το 8, τα έχω όλα. Ναι. Εμένα πολύ μου άρεσε, και θα σου πω γιατί μου άρεσε το Final Fantasy, το 12 αυτό εδώ. Ναι. Και πολύ μάλλον στα Final Fantasy, παιδιά, εισαγωγές. Δεν ξέρω, μπορώ να κάτσω να τη βάλω να δω την εισαγωγή να το κλείσω. Είχανε πολύ ωραία, δηλαδή, ναι, εντάξει. Ναι. Είχαν ωραίες αγωγές. Τρία να πούμε, τρία. Ναι. Έλα, μίξε. Έλα, να δείξω και ένα ωραίο. Για να... Σε ένα αμερικάνικο, βέβαια. Bloody Roar 3. Εργαλείο. Εδώ κάμερα μάνα θα μας πει, άμα... ναι. Έτσι. Μετράει. Που είναι beat'em up άκιας. Από PlayStation 1. Και εγώ εκεί έχω, αλλά... στο 1. Ναι, εντάξει, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Έλεξε πολύ νωρίς όμως. Να σας δείξω και κάτι άλλο εδώ, πριν φύγω από το 2, να το κλείσουμε. Ναι. Εντάξει, τα Castlevania και αυτά τα ξέρει ο κόσμος τα περισσότερα. Έχει βγάλει πολύ ωραίες σειρές. Ναι. Μία σειρά, κάτσε που έχω πολύ ωραία, που μου αρέσει, που είναι παιχνίδια δύσκολα, δεν τη βλέπω κιόλας. Πώς είναι από κάτω εδώ. Τα Metal Gear, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα δείξαμε. Έχω και τα Metal Gear, είναι και τα Substance. Και τα Snake Eater. Και το Snake Eater, αυτό είναι και καινούριο, είναι και new. Το έχω πρέπει να το έχω και ανοιχτό. Sons of the Living. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε και τα graphic photos, όλα ό,τι έχει βγει. Ναι, δεν ξέρω αν λείπει κάτι. Αν λείπει κάτι, μας το πούνε να το πάρουμε. Λοιπόν. Predator. Ναι. Ωραία. Resident Evil Outbreak, αυτό είναι. Έχουμε και το 2. Ναι. Κάπου υπάρχει και το 2 το Outbreak. Εγώ το μόνο Resident που δεν έχω είναι το Dead Dame 2, το Code Veronica. Εγώ έχω πει να το Resident Evil θα ολοκληρωθώ σαν παίχτης όταν τον 2 τερματίσω το Tiger. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω μια συλλογή από την Television, αλλά δεν τη βλέπω. Κάπου την έχω βάλει εδώ να τη δείξω. Τώρα πρέπει να τα κατεβάσω όλα εδώ. Εδώ δεν είναι σίγουρα. Τέλος πάντων, άμα τη βρω. Μετά... ναι, έχω ωραία παιχνίδια εδώ. Δεν έχω, δηλαδή. Εντάξει, έχω και κανένα δύο ποδοσφαίρα και γιατί παίζαμε. Έτσι, δεν σου λέω ότι δεν παίζανε ποδοσφαίρα και μπιλιάρδο παίζανε, ας πούμε. Που είναι το X-Men, ας πούμε, το Yakuza, βέβαια, Mafia, όλα. Metal Arms, έχει εδώ διάφορα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτό δώσω στον Νίκο. Μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, τώρα, παιδιά. Αυτό είναι δώρο από εμάς γιατί ξέρουμε ότι είσαι με τις μηχανές. Παιδιά, το παιχνίδι του τζουμπάκι μου στα μάτια μου δεν το ευχαριστώ βλέπω, πάρα πολύ. Τι να πω, αυτό τώρα... ξέρουμε ότι είσαι με τις μηχανές να προσέχεις. Σου κάναμε δώρο να παίζεις εκεί. Ευχαριστώ. Έχουμε και τον Νταβίντσι, παιδιά, εδώ. Θα το κάνω και tribute στο επόμενο επεισόδιο παραλαβές. Σας έχω φέρει και εγώ κάτι, αλλά είναι πιο απλό, είναι έτσι πιο συμβολικό το δικό μου. Δεν πειράζει. Φτιάσατε προεκπλήξεως. Θα δώσουμε και του Γιάννη τώρα την απεκλήτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το βρω. Το είχα βάλει κιόλας για να το δείξει κιόλας, δεν μπορώ να το βρω. Και είναι και steelbook κιόλας. Ναι, είναι... τώρα... ελπίζω να σας αρέσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλά παιχνίδια είναι και αυτά. Το Baroque είναι δύσκολο. Έτσι. Το Oni. Αυτά εδώ πέρα, εντάξει, κάτι πλάτινο που έχουμε βάλει. Εντάξει. Κάτσε να δείξουμε και εδώ πέρα το 3, αλλά στείλω δείξε το 3. Για πάμε 3 να δούμε. Κάμα το βράδυ. PlayStation 3. Να το, συγγνώμη, αυτό εδώ είναι. Δηλαδή είναι television παιχνίδια, εντάξει, σαν το Atari είναι. Συλλογή, Ναι, είναι δύσκολο ρε παιδιά, δεν έχουν, δηλαδή television δεν παίξαμε. Ναι. Και ούτε είναι πολύ δύσκολο να κάνει μια συλλογή television εδώ που τα λέμε, αλλά δώσει και λεφτά και δεν αξίζει. Μπορεί εντάξει και πολλά χρόνια. Εκεί θα τα δεις πως είναι τα παιχνίδια, όχι θα παίξεις ας πούμε τρελαθείς. Καλά, ναι, ναι. Είναι, εμένα, μ' άρεσε πολύ αυτή η συλλογή, γιατί εντάξει, η television δεν έχω κιόλας, καθόλου δεν έχω. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε το 3, αλλά στελάμε μέσα. Τα God of War, God of War 3, God of War Ascension και God of War Collection. Ωραία. Για σου, πάρα πολύ ωραίο, είναι για το πιστόλι του PlayStation. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο, παιχνίδι να το βρεις, το Prison Break. Ήμουν τυχερό, το πήρα πολύ φθηνά. Όντως. Είναι, δεν είναι παιχνίδι, είναι βλακία, αλλά είναι εντάξει, δυσκολάκι να το βρει. Γιατί το 3 δεν έχει και πολλά δύσκολα πλέον, έτσι, εντάξει. Ναι. Αλλά κάποια θα είναι δύσκολα στο μέλλον. Ωραία, τίτλοι. Ναι, βλέπω. Ναι. Εδώ είναι κάποια πλάτη που έχουμε. Εντάξει, εμάς εδώ πέρα το 3, όπως και το 2, δεν είναι ότι σα συλλεκτικά, είναι ότι μα αρέσουν να παίζουμε με αυτά, έτσι. Ναι, εγώ 3 παίζω ακόμα. Ναι. Εντάξει, με ένα παιχνίδι μου αρέσουν τα τσάρτα, α πούμε, τα Call of Duty όλα. Αυτά που έχουμε 2 και 3 φορές εδώ τα Call of Duty, επειδή είναι και το αγαπημένο μας παιχνίδι, είναι γιατί επειδή έχουμε 2-3 κονσόλες PlayStation, παίζουμε online και παίζουμε στην ίδια ομάδα με άλλους, ας πούμε. Και έχουμε. Και παίζει και με τις φίλες μου. Ναι. Ωραία. Το καλύτερο πράγμα είναι να μην παίξετε με το στοιχείο αυτό, παιδιά. Χάσουμε όλοι. Πάρα πολύ καλή. Ωραία. Δύναμη. Το κλειζόν αυτό παίζει και με το όπλο. Τα έχω και εγώ στο ίδιο, οπότε σε κάνω στο PlayStation Ad να δούμε να με κεράσει λίγο.
Λοιπόν. Μην ξέρετε, Ελλάδα δεν ξέρετε. Ωραία παιχνίδια βλέπω γενικά. Πολύ καλά όλα. Dragon Ball. Ultimate Tekken Ichi. Βερσιλίνη. Και αυτά εδώ είναι. Xenoverse, Raging Blast. Αυτά είναι. Raging Blast 2. Αυτά λίγο δύσκολα να τα βρει. Πάρα σε αυτές τις εκδόσεις, ας πούμε, δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι, υπάρχει έτσι. Ναι. Είναι δύσκολα, είναι... δεν είσαι κουτί, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ναι. Εδώ πέρα παίξαμε πάρα πολύ. Είναι... Μπάς, ναι. Πιστεύω, παιδιά, πιστεύω ότι εκεί που διασκεδάσαμε περισσότερο, ναι. Γιατί σου, παίζουμε πάρτι πολλά εμείς, έτσι, ναι, γι' αυτό και το Wii U μας άρεσε. Ναι. Πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια, είναι δηλαδή για το 3, έτσι. Απίστευτο διασκεδάσαμε. Δηλαδή, ναι, όντως. Εντάξει. Να το πάρεις, λέει, είναι να με παρέα. Αυτό έχει το καλό ότι μπορεί να βάλεις και 8 άτομα να παίξει. Αλλά κάθε κουτί μπορεί να 4 να βάλεις δεύτερο στικάκι. Να πάρεις 2 σετ. Δεν μπορεί να πάρεις δηλαδή μόνο τα μπαζεράκια. Είναι παιδιά, όποιος δεν το έχει, δηλαδή χάνει να παίξει με παρέα. Ωραία, λοιπόν, εδώ τα είδαμε. Και PS3 βλέπω, δηλαδή πολύ μεγάλη συλλογή. Ναι, είναι περίπου 200 τίτλοι. Πιστεύω, χωρίς να τους μετρήσω, κοντά μου, νομίζω παραπάνω από 200 είναι. Εδώ πρέπει να 250. Ναι. Συνολικά η συλλογή μας είναι γύρω στις 3-4.000 game όλα μαζί κυμαίνεται. Πολύ δυνατό. Δεν τα έχω βγάλει όλα τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα που δεν είναι και το σκάλι τίτλοι. Εντάξει, εντάξει, δεν έχει ναι. σημασία, αλλά... όλα μαζί, έτσι. Μιλάμε unbox, box, όλα μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίος. PSV μετά βλέπω. Α, παίξουμε και αυτά. Ναι, ναι. Τη συστήμα, ναι, ναι. Συστήμα. Ναι. Ρώσικες πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, εδώ το Tommy Tronics, ο τέννις, πανάρχια και αυτά, αυτό το είχαμε δείξει και στο επεισόδιο του Γιάννη. Το είχε σε καλύτερο ο Γιάννης από μένα. Ναι. Θέλω και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν ξέρω, αυτά το πήρα, δεν το είδα. Πρέπει να είναι με το βυθό αυτό. Ναι, έλα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κάποια έργα, τα οποία δεν τα έχω ανοίξει, είναι καινούρια. Εντάξει, Ράμπο, Ρόκι. Όλοι οι Αντρίλα, ο Νέιντις, ο MacGyver, ο Εξολοδερφής 2, το Resident Evil, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό κάτι σπουδαίο. Πονικόπλο, πολύ γέλιο με τον Μελ Γκίμπσον. Ο υπότης ασφάλτου. Αυτό ήταν το δεύτερο, το remake, νομίζω ή όχι. Όχι, ήταν DVD. Αυτό είναι ο υπότης ασφάλτου. Α, ο πρώτος, ο πρώτος. Είναι το κανονικό. Γιατί εγώ έχω το DVD case του δεύτερου. Η Desi, η Dukes. Λοιπόν, δεν το έχω ανοίξει, αυτό είναι η δεύτερη σεζόν. Εδώ, The Thunderbirds. Εδώ είναι ένα έργο, μια και έχω και Godfather, κλειστά και αυτά, και έχω και τον Godfather στις βιντεοκάσετες στη συλλεκτική εδώ. Ω, δυνατό. Είναι καινούργιες, δεν έχει παίξει ποτέ, εντάξει. Πολύ καλύτερο. Τέσσερις κάσετες εδώ είναι, λοιπόν, δείξε τα βιντεοκάσετα. Για πάμε. PSV, Mortal Kombat, το αγαπημένο μου στο PSV, είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Ναι. Ναι. Μετά... Τα Lego σου αρέσαν γενικά, σαν σειρά. Τα Lego, ναι, έτσι και έτσι. Batman, έχω παίξει, τα έχω παίξει όλα τα Lego, αλλά κάποια ήταν έτσι και έτσι. Οκ, okay, εμένα μου άρεσε πολύ το Batman, πάντως και το Jurassic Park. Εμένα το Jurassic Park. Έτσι. Uncharted, σου άρεσε αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Και σε εκδρομές. Παίζουμε και αρπέτειες, δεν νομίζω. Και σε εκδρομές ήταν. Ναι, ναι. Σύντροφός μου. Ωραίο. Αυτό είναι, αυτά εδώ να πω ότι. Επειδή το έχω διπλό το Uncharted, αυτό είναι που παίζουμε. Αυτό το βρήκα κλειστό τελείως καινούργιο, το πήρα, δεν το άνοιξα. Αυτά εδώ είναι sealed, δεν τα έχω ανοίξει. Okay. Είναι για κάποια καλά, το Tukiden, Dynasty Warriors αυτά, το Final Fantasy, δεν τα έχω ανοίξει αυτά. Ναι. Τα άλλα τα έχουμε τόσο μελιώσει εδώ. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι μια σειρά που είχε, ναι. Που δίνει τη memory card με 16 GB. Τα Lego δεν με διαφέραν καθόλου, αλλά με διέφερε η κάρτα, γιατί μπορούσα να βρω κάρτα. Βλέπει και τις κάρτες. Πολλές τεσσάρες και μάλιστα χάνα και για πλάκα, είναι τόσο μικρές. Επειδή ναι. Το Vita εγώ το παίρνω μαζί. Δεν θέλω μια φορητή κονσόλα να έχω, τώρα έχω το έχω αντικαταστήσει με το Switch. Ναι. Όχι, ωραία, ωραία συλλογή κι αυτή. Εντάξει, αυτά... έχω στο Β, ναι. Ό,τι παιχνίδι ΑΑ έχει το έχω. Αλλά τα έχω ψηφιακά, δηλαδή έχω πολύ μεγάλη. Εντάξει, κάτω πλάσ που έχω πάρει, έχω πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Ναι. Αλλά όλα, δηλαδή και το ρε. Και το πώς το λένε, μωρέ, τα δύο, ένα με τους Ninja που είναι. Το Scroll. Όχι, σαν για τα. Όχι, όχι, έχει κάποια καλά παιχνίδια τα οποία τα έχω ψηφιακά. Μάλλον να τα βγάλουμε. Αν είναι παλιά σε remaster. Όχι, 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 να τα δούμε. Αν είναι, να δούμε και την ψηφιακή μου. Ninja Gaiden είναι αυτό. Δεν είναι Ninja Gaiden, είναι κάπως αλλιώς. Είναι Μουρομάσι. Α, το The Ninja και το. Α, οκ. Μουρομάσι, κάπως έτσι είναι και το καλύτερο παιχνίδι που σε έχω πει σε τέτοια πράγματα. Ωραίος. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε και αυτά. Θα σου δείξει, πε τα φίλια σε Ελλάδα. Luigi Mansion πρόσφατο, σου αρέσει, Στέλιο. Ναι, έχω παίξει. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε. Το Zelda. Το Zelda, το πιο αγαπημένο μου Zelda που όντως, ωραία, εντάξει. Μου άρεσε που μπορούσα να βάλω και τα Amiibo και να πετάξω και άλλους χαρακτήρες. Δηλαδή τον Lico Link που είχε από το Twilight Princess. Ναι.
Το Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey το τερμάτισα εγώ. Το τερμάτισα και εγώ. Ναι, λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκευαστικό. Παιδιά, ας πω κάτι. Ωραίο ήταν, αλλά είναι σύντομα αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, παίρνει 210 χρόνια. Το Mario Odyssey το παίξει μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, εγώ στην καραντίνα το τερμάτισα. Μπαμπά. Τα μάτια μου πήρε. Λοιπόν, παιδιά, το καλύτερο παιχνίδι για μένα για το Switch και επειδή είμαι και λάθη σειρά στην Nintendo και είναι και το καλύτερο παιχνίδι για μένα τη Nintendo είναι αυτά. Επειδή είμαστε πολύ στρατηγικοί, παιδιά δεν υπάρχουν τα παιχνίδια, έτσι, εντάξει. Δεν υπάρχει το παιχνίδι. Ναι. Θα δούμε και κάποια άλλα Fire Emblem μέσα μετά. Εντάξει, απίστευτο έτσι. Πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή το έχω τερματίσει και στο hard, χωρίς να. Γιατί έχει να το τερματίσει και να. Άμα σκοτωθεί να τον παίρνει πίσω. Ναι. Over death που λέμε, ή να τέλειω, να χάνεται. Αλλά μετά έγινε ένα update και έχει πάει και στο. Και πιο δύσκολο ακόμα. Άλλο, ναι. Το έχω ξεκινήσει λίγο, έχω παίξει κανένα δύο πίστες στο πιο δύσκολο. Θα κάτσω να το τερματίσω και στο. Τελείως insane, ας πούμε. Λοιπόν, δείξε και τα 4 εκεί. Πάμε για PS4. PS4 ήταν ένα πολύ δύο πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλύτερο, δεν πάει καλύτερο παιχνίδι. Μόνο που στο online είναι πανεύκολη να τη σκοτώσει. Εντάξει, πιο δύσκολο στο Xbox από ότι στο 4. Κάνε φωτό. Καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή στο Xbox παίζει κόντρα, στο 4 μπαίνει και νομίζω ότι. Δηλαδή εντάξει, εγώ δίδω τα 9 που έχω παίξει αρκετά και με πολύ καλού παίχτε. Ναι. Νομίζω ότι εκεί παίζουν παιδάκια, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, αυτό. Τόσο πολύ, είναι, εντάξει, όχι ότι δεν είναι και καλό παίχτη στο 4, αλλά ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, από το Xbox νομίζω ότι. Είναι τον έχω χάρτη, αλλά τον νορμάλ, α πούμε έτσι. Τόσο δυσκολία. Εντάξει, το Xbox επειδή έχει πιο λίγου παίχτε τώρα από το 4. Ναι, ισχύει στην Ελλάδα. Είναι, έτσι, όχι στην Ελλάδα, γενικά και έξω. Είναι, ναι, ό,τι μπει είναι παιχταράδε τώρα μέσα, έτσι, όλη η δύναμη. Το Uncharted 4 έχουμε εδώ. Συλλεκτική, ωραία. Συλλεκτική. Είχαμε πάρει μαζί με το. Το πρώτο μα παιχνίδι. Ναι, το πρώτο παιχνίδι. Α, ναι. Τα Call of Duty βλέπω όλα κάτω. Payday 2. Στάνταρ να πούμε. Λοιπόν, επειδή και για το VR παίζει το 4, εγώ θα βάλω και αυτό εδώ. Ξέρω ότι σας άρεσε τα Resident. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτό το έχω τερματίσει το VR, ναι. Τα έχω τερματίσει και τα όλα, εκτός από το End of Joy. Δεν έχω κάτι ασχοληθεί. Το DLC. Δεν υπάρχει το παιχνίδι στο VR. Έχεις παίξει το VR. Στο VR όχι. Λοιπόν, εκεί έχεις δει πως κόβει το πριόνι το χέρι, με το λισοπριόνιο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπουκέτο να στον αέρα, ας πούμε. Όποιος δεν έχει, δηλαδή δεν έχει παίξει το VR και δεν φοβάται, γιατί είναι. Είναι κλασικό παιχνίδι, δεν σε άλλο. Να κάτσω να το παίξω εγώ το τερμάτισα το VR, δεν με πείραξε καθόλου. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα που εντάξει δεν εκπλήσωμαι με τα. Πώς το λένε, με τα games πλέον, μετά από τόσα games. Ναι. Την άκουσα, ξέρω. Ήταν δυνατό. Ναι. Παιδιά, ναι, εντάξει, σου λέω. Μια... Σαν να μου κόβει το χέρι, να βγαίνει από το πριόνι, έβαλα το χέρι έτσι, να πω και μπουκέτονα. Δηλαδή, λε και κάτι σάρια, α πούμε. Λοιπόν. Τα δείξαμε όλα εδώ. Ναι, έχουμε κανένα άλλο να δείξουμε εδώ που μα άρεσε. Τα Call of Duty ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Call of Duty, το V. Ναι. Το λένε το Grand Theft Auto. Εντάξει, ένα παιχνίδι. Destiny, σου άρεσε το Destiny. Εντάξει, μου άρεσε. Όχι, έτσι. Εντάξει. Είμαι Αρτονα Αφέντη, μα έκανε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που παίξαμε πολύ εδώ, αλλά πάντα τρώω ξύλο, είναι το Dragon Ball Xenoverse. Θα παίξουμε και μετά, ο Στέλιος δηλαδή θα παίξει. Ναι. Έχουμε άλλη DLC σε αυτό. Έχουμε, εντάξει, δώσει τα DLC. Θα κάνει pre-order. Εντάξει, είναι για κάποια άλλα εδώ που παίζουμε. Αυτό εδώ πέρα το Dead or Alive και αυτό έχουμε παίξει πολύ. Το Street Fighter το 5 κάπου είναι και αυτό εδώ εχωμένο. Okay. Εντάξει, γενικά έχουμε παίξει πολύ. Ακόμα και Just Dance έχουμε παίξει τα παιδιά εδώ πέρα. Που, εντάξει, ναι. Γίνεται χαμός. Ας πούμε, έρχονται κάτι φίλοι τους παίζουν, έρχεται η κόρη μου. Ρίχνουμε χώρο κάργα με αυτά. Ρίχνουμε μάλλον, δεν ρίχνουμε. Πίσω εδώ είναι από το χέρι που θα δούμε σε λίγο το Nintendo. Το έχω χώσει πίσω η βάση. Α, ναι. Από το Bad Glove τώρα δεν βγαίνει εκεί πέρα. Είναι από πίσω. Δεν πειράζει, λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ. Και πάμε να τελειώσουμε και εδώ αυτό το μαγάκι. Ωραία. Λοιπόν, τα πλαίσια είναι να τα έχω εδώ σε δύο συγκέρες, γιατί είναι και αυτά αρκετά κομμάτια. Είναι κάπου τα 180 τα κουτάτα, έχω και χύμα αρκετά. Φτάνω κοντά τα 300 κομμάτια στο πλαίσιο 1. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα, εδώ έχω βάλει κάτι απλάτινο. Πολύ καλά. Εντάξει, Mortal Kombat Trilogy, Tekken 2, Tekken 3, τα Resident, κάποια Grand Turismo. Το Grand Turismo είχα δει πλάκα όταν το είδα. Ναι. Μεγάλη πλάκα, παιδιά, το Grand Turismo το 1. Δηλαδή, το πλαίσιο στην πρώτη επαφή που ήταν με το πλαίσιο, το βλέπα σε βιτρίνες και το χάζευα. Βλέπαμε, αν θυμάμαι στα Χανιά, είχαν. Πώς το λένε, μωρέ, με το. Τέλος πάντων, θυμάμαι το παιχνίδι. Που είναι με. Θα το δούμε μετά, το έχω. Τέλος πάντων. Αλλά μόλις είδα τον Grand Turismo, μου φέρνει ένα παιδί το PlayStation να παίξουμε σπίτι. Μια άλλη μέρα πήγα ένα PlayStation. Δηλαδή, εντάξει, το Grand Turismo ήταν επιτυχία. Ναι. Ας πούμε. Εδώ και άλλα λίγα Platinum. Τα Grand Turismo πάλι γράφει φώτο. Τα Top Rider, Spyro, Cool Border και Crash Bash. Εδώ έχω βάλει κάποια Platinum. Εδώ είναι τώρα. Κάποιοι άλλοι τίτλοι. Worms, Metal Honor, το Final Fantasy το 7, το Driver, Broken Sword, Tekken. Τα τρία τα το Driver. Όλα παιχνιδάρες είναι εδώ, ναι.
Εδώ είναι και κάποια που είναι κλειστά, δεν τα έχω ανοίξει. Ναι. Δεν τραβιέται καλά, κάπου έχει μαγκώσει. Εντάξει, είναι ωραία, κλειστά αυτά τελείως, δεν έχουν. Δεν τα έχω ανοίξει, είναι στη ζελατίνα. Να δείξουμε μια λυσιδιέρα, να δείξουμε από εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε από εδώ. Έλα, να δείξουμε από εδώ. Έτσι. Το καλά. Λοιπόν, εδώ ένα παιχνίδι, εντάξει, πολύ καλό και δύσκολο. Ναι, D. Ναι, εντάξει. Siphon filter. Στον αμερικάνικο. Metal Gear Solid, Riven, όλα αυτά είναι τα πιο μεγάλα κουτιά, ας πούμε, τα διπλά. Ναι. Εδώ Red Rebel, πώς το λένε, Rebel Assault, το Mickey Mouse, το Wing Commander, Tekken 2, Grand Turismo εδώ τα Rally, τα Colin McRae, τα Driver, Street Fighter, Wanted, Pac-Man, εδώ Broken Sword, Tenku, Resident Evil 1, το Director Cut, Resident Evil 2, Siphon Filter 2, Croc και κάποια άλλα πλάτινου. Πίσω εδώ θα δούμε και άλλα εδώ παιχνίδια. Heart of Dark, Bomberman, Shaolin, Warhammer, δεν τα βλέπω και όλα εδώ. Πολύ πράγμα. Εδώ έχω είναι πολύ πράγμα και άλλη μια στίβα από πίσω τώρα εδώ. Έχει κάποια... Τριπλή στίβα. Ναι, τριπλή, Final Fantasy 8 μέσα, Heart of Darkness. Εδώ παίρνουμε μάτι, ξέρω, Adidas, ξέρω εγώ, Soccer και διάφορα άλλα. Τα περισσότερα είναι με manual, το 95%. Μπορεί κάποιο να μου έχει ξεφύγει τώρα, εντάξει, κάποια στιγμή να το βρω. Εδώ είναι κάποια με 3DO που έχω. Να κατηλήσουμε αυτό το ράφι. FIFA International Soccer, Star Blade, Return Fire. Εδώ είναι... Αυτό είναι λίγο σπάσμενο, το White Commander. Και εδώ πέρα έχω και κάποια χήμα 3DO, αλλά είναι καλά και πρέπει να τα δείξουμε. Samurai Showdown για 3DO. Πολύ καλή. Και Need for Speed. Είναι, τότε, έχει μέσα και κάποια άλλα 3DO, κάποια χαρτόκουτα. Ναι. Το Madden, ξέρω εγώ ποιο είναι. Πάλι ότι δεν ξέρω τι είναι. Game Gear είναι καλό. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε και τα άλλα το ένα, να τελειώσουμε το ένα. Πάμε. Εδώ, έχουμε... εδώ είναι πιο καλή τίτλη λίγο, έτσι. Το αγαπημένο μου παιχνίδι για το 1, αυτό κόντεψα από κρυοπαγήματα γιατί δεν είχα memory card στο ψυχικό. Δεν ήθελα να χάσω το τέτοιο, έκατσα όλο το πρωί, είχα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα να παίζω. Ναι. Έφτασα μέχρι να το τερματίσω, δεν είχα memory να το σώσω, είχα παγώσει το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Cobra Command, Colin McRae, Crash, Nuclear, Nuclear Strike, πες τα ρε, θα λέω. EA Sports Supercross, Over Midnight, G-Police, Overboard, Warm Spinball, Disney Story Studio Milan, G-Police, Crash Bandicoot 3. Το 3 και το 1. Και το 1. Το Brider πάλι, Bubble Bubble, Gex, αυτό πολύ ωραίο το map. Omega Boost, Medieval, Road Rush, Siphon Filter, εδώ είναι κάποια Greatest Hit. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό ρώσικο παιχνίδι που έχω, ένα με ένα υποβρύχιο. Ναι, ρώσικο παιχνίδι, δεν, εντάξει, βλακία είναι, αλλά δεν είχα ρώσικο ποτέ. Πάτα μία να βγει, καλά. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει για το πλαίσιο 2 Access. Ναι. Magic Carpet, Action Bass, Colony War of the Sun. Και αυτό μου άρεσε πολύ, πολύ ωραίο σου. Ναι, πάτα και το μία το άλλο, να τελειώνουμε αυτό. Εδώ έχει και αυτό ωραία παιχνίδια. Το Resident Evil Secret Hit, το Dracula, Dino Crisis, Silent Hill, Mortal Kombat, X-Men vs. Riders, Cars. Δυνατά, δυνατά. Πιστεύω το 80% είναι πολύ καλή. Εντάξει, έχω και κανένα δύο κάτι ποδοσφαιράκια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι, δηλαδή, αν μου πεις τώρα, παιδιά, θέλω να διασκεδάσεις περισσότερο παίζοντας ένα ποδοσφαιράκι, παίζοντας ένα, ξέρω εγώ, το Final Fantasy, είναι ανάλογα την ώρα. Μπορεί να με. Άσε με, ρε φίλε, να κάτσω να παίζω. Λοιπόν, α δούμε από τα γράφια, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Ήσουν καλύτερα, έτσι, ωραία. Εδώ έχω Engage. Έχω 6 παιχνίδια. Τα 5 είναι κλειστά. Τα 4 είναι κλειστά, ψέματα. Έτσι και το άλλο πρέπει να έχω πίσω. Κάπου είναι καλό ένα, τέλος πάντων. 6 έχω. Τα έχω κλειστά. Έχω τερματίσει, παιδιά. Πριν δεν ξέρω αν το τερματίσει άλλο. Όποιο το έχει να το γράψει. Top Rider στο Engage το έχω τερματίσει. Ναι. Ναι, παιδιά, το έχω τερματίσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε CDI. Μπαγαμόν, Σάντι Σίρκου. Αυτό το πήρα γιατί έχει το όνομα τη κόσμου. Είναι στα Ματιά Κυριακή και το πήραμε για τις πήρα παιχνίδια καλά. Okay. Λοιπόν, όχι για τη συμμετοχή, το πήρα για τη συλλογή. Λοιπόν, Bread Rabbit, εδώ. Το CDI γενικά δεν έχει καλά παιχνίδια. Εμένα μου αρέσει το Max Magic, το έχω και πρέπει να είναι μέσα στην κονσόλα. Εντάξει, το Mario τώρα Hotel για κάτι Zelda που έχει βγει, το Mario το έχω πάρει. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, το Tavli όμως, το Tavli φίλε, παίζεται.
Είναι τάβλη, τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, να δείξω κι άλλα εδώ CDI. Golf, δηλαδή όταν πήγα να πάρω CDI πήρα κάποια παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να μην σα αρέσουν. Δηλαδή, το golf τώρα δεν ξέρω, πέρασε την ώρα σου καλά, μια ωρίτσα απέξησε εγώ. Ναι. Εγώ είμαι και φίλος των παιχνιδιών του Τζόγου. Ναι. Είχαν βάσει και σε μια ομάδα κάποια εδώ στα Χριστούγεννα. Είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή το CDI. Σαν του είδα παλά παλιά. Ναι, αλλά CDI, α πούμε, εντάξει. Ναι. Από το σφαιράκι, ο Super Mario σε CDI, σε νέες περιπέτειες. Ναι. Παίζεται αυτό, εντάξει. Surf City. Αυτό έχει κάποια παιχνίδια μέσα, εντάξει. Διάφορα εδώ, ψιλοβλακία είναι αυτό, εντάξει. Ένα τένις. Το τένις, και αυτό καλό είναι, παίζεται γι' αυτό. Τα Lemmings. Αυτά είναι κάποια για το Saturn, κάποια τα... Τα demo. Τα demo, πρέπει να έχω κι άλλο ένα του CDI. Κατάλληλο στο λέω. Είναι αυτό εδώ, είναι η λαυμαχία, ας πούμε. MB. Εντάξει, MB, ναι, εντάξει, απλά το πήρα για τη συλλογή αυτό, αλλά... Εντάξει, δηλαδή στο CDI αν θα έπαιζα παιχνίδια, θα έπαιζα το τάβλι, τα ζάρια και καφενείο, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε Dreamcast. Πάμε, ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ τι είναι και αυτό εδώ που κρατάω στο λάρας, είναι new. Δεν τα έχουμε ανοίξει ποτέ και δεν νομίζω να τα ανοίξουμε και ποτέ. Ναι, σφραγισμένο. Rayman, το UEFA, Four Wheel Thunder, ό,τι έχω βρει σφραγισμένο είναι αυτό. Spider-Man, The Grinch, Woggy Racer, Track and Field, το όπως το Robovatrix. Κάποια εδώ το Plasma Sword, Technomancer, Rhinal Tycoon, Time Stalker, Tony Hawk και το Army Men. Ναι. Θα δούμε και αυτή τη στιγμή που βράμε στις άλλες. Soul Calibur, Dino Crisis, Graphic Photo, Echo the Dolphin, Sony Adventure, Conflict Zone. Εδώ τα δουλεύει ο Γιάννης τώρα, Silver. Πολύ καλό και το Silver. Το Silver πρέπει να το έχω τερματίσει. Αν δεν το έχω τερματίσει είμαι λίγο πρώτο τερματισμό. Ναι. Το έχω στα save πάντων, το έχω σβήσει. Το Legacy of Kain, το Metropolis και αυτό πολύ δυνατό. Ναι, είναι το Tomb Raider και το, το Fighting Force και το Shadow Man. Shadow Man δεν ξέρω, σ' άρεσε εσένα. Εντάξει, μου άρεσε, ναι. Και από το PlayStation. Λοιπόν, εδώ να κάνουμε, κάτσε να κάνουμε τα μισή. Εδώ έχουμε και άλλα από πίσω. Εδώ έχουμε και άλλη μια στίβα. Εντάξει, εδώ τώρα είναι, ναι, δεν τώρα live. Πες τα τελείω, τα βλέπεις καλύτερα, μισή και εγώ. Ναι, δεν βλέπω όμως από εκεί. Ωραία, τέλος πάντων, τα βλέπω. Δεν τώρα live, Trick Style, ένα που είναι με τις Vario Hydro Thunder, 18 Wheeler. Έχεις πει το 18 Wheeler. Όχι. Είναι με τις Νταλίκες, είναι πολύ αντρίπιο, ναι, έτσι. Μίτσος ο Νταλικέρης. Mortal Kombat, Resident, Rush 249, Virtual Fighter εδώ το 3. Τα Shenmue το 1 και το 2. Εδώ και αυτά έτσι πολύ καλά παιχνίδια. Έχω κι άλλη μια στίβα από μέσα εκεί. Ξέρω κι άλλο έχει από εδώ κάτω. Alone in the Dark, ναι. Fantasy Star Online, VR Alley. Χαμούλης, εντάξει, έχω καμιά, νομίζω σε αυτά είμαι καμιά εκατοστή. Μαζί με τα χήμα αυτά πρέπει να είναι κάπου 80-90, δεν ξέρω. Πολύ δυνατό. Έχω πει κάποια στιγμή στη ζωή μου, το έχω βάλει όρο στη ζωή μου, όταν γεράσω μέχρι να πεθάνω, να κάνω συλλογή, γιατί θα σου πω και μια ιστορία σε αυτά. Αυτά είχα φτάσει κοντά να τα μαζέψω όλα, τέλος πάντων. Να. Α, έχω και κάποια Ιαπωνέζικα εδώ πίσω, κάποια Αμερικάνικα, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ, πάρ' τα κι αυτά εδώ, είναι Crazy Taxi, Bucky Hit. Είπα να τα κάνω τη συλλογή πλήρη, κλειστή. Ναι. Α, τα καταφέρω φίλε, όνειρο έτσι, λέω, μπέιμπος, τα καταφέρω, θα δούμε. Μακάρι, μακάρι, ξέρω. Ανά και το άλλο το engage που ψάχναμε να το δω πίσω. Λοιπόν, κάτσε να τα βάλουμε μέσα. Να πάμε στο επόμενο. Για πάμε. Ναι, πώς τα βάζουμε, εντάξει, λέω το. Α, έχουμε και δεύτερο κλειστό το Watrix, οπότε αυτό πάει στο φίλο μας. Γιάννη. Έλα Γιάννη. Δικό σου από εδώ, νομίζω δεν το έχεις. Από σήμερα το έχεις. Έτσι. Έτσι. Ωραίος, ωραίος. Αγαπάμε Σέγκα. Ευχαριστώ πολύ. Τι πολλά ρε φιλαράκι, τι λες τώρα. Μακάρα που είσαι καλύτερος εδώ σου. Τώρα πρέπει να σου βρω κι εγώ κάτι. Δεν θέλω ρε. Έλα. Για μας ζάχνει. Λοιπόν, πάμε από μέσα του. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, θα το δείξεις εσύ αυτό εδώ. Βίτσα Φάιντερ, ναι. Ωραία έκδοση. Αυτή είναι πολύ καλή έκδοση. Εντάξει, πιο απλή. Έχει μέσα διάφορα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, βάλ' το πάνω εκεί. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ, να δούμε και τα Σάτουρ. Sonic Car, Razer Devil, Sonic Jump, Conqueror Command, Mr. Bone, πολύ δυνατό αυτό, Story of Thor 2, Virtual Cop, Doom, Quake, εδώ έχω βάλει αυτά που είναι όλα εδώ τα Super, αυτά νομίζω είναι και στη λογοτομή, το Doom, το Exhume και το Quake, το Exhume και το
Duke Nukem, είχε κάνει μια εταιρεία η λογοτομή και τα μάζευα, θυμάμαι μια μέρα που πάσα να τα βρω όλα μαζί, ας πούμε. Εγώ από αυτά, φίλε, το καλύτερό μου είναι το Exhumed. Έχω παίξει πολύ και το έχω τερματίσει. Εγώ το έπαιζα στο PS1 τότε. Εγώ το έπαιξα στο Saturn. Ναι. Επειδή εμένα Saturn δεν είχα, αλλά είχαμε πολύ κολλητό φίλο, έναν που είχε μαγαζί που πήγαινες με την ώρα και τα νίκιαζες. Και μόλις τελείωνα τη δουλειά πήγαινα και γαράζαμε, ας πούμε, και εκεί το τερμάτισα. Ναι. Και έχω παίξει σχεδόν όλα. Δηλαδή τα εργαλεία, όπως το 3DO, το έχει ο κολλητός μου, ας πούμε. Okay. Αν θέλει από την Αμερική. Ναι. Λοιπόν, ήξε εδώ, εντάξει, εδώ είναι όλα Super Cell Shock. Το Pandemonium, το Street Fighter το 2, το Α. Ναι. Εδώ είναι κάποια Ιαπωνέζικα, εντάξει, Dragon Ball, το Baku Baku. Ναι, κάποια ποδοσφαιράκια, εδώ το Baku Baku το έχουμε διπλό. Λοιπόν, Mega CD θα τα δείξουμε γιατί έχει κι άλλα εδώ. Ναι, χωράγανε κιόλα. Λοιπόν, θα δείξουμε τα πίσω. Εδώ πέρα έχω κάτι μνήμες. Μνήμες και για το Sega Saturn και δύο μνήμες εδώ χρειάζονται. Αυτό είναι για το Texas Instrument, είδες που κάποιος το φτιάξε μάλλον η γυναίκα μου και νομίζω ήταν μαζί για Saturn. Yeah. Λέγει, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε και τα Saturn, να δούμε και τα άλλα πίσω που είναι γιατί έχει και άλλη σειρά πίσω. Λοιπόν, εδώ, Puzzle Dragon 1G2, Tiger Wall Fighter, Top Rider, Johnny Bazooka Town, το Resurrection, NBA Jam Extreme, το Bust a Move, Lost World Jurassic Park, και έχει και άλλη μια σειρά πίσω. Die Hard Arcade. Δεν το. Κάτω-κάτω. Δεν το πέσει, εντάξει, ναι, δεν το. Δεν το πέσει καλά. Ναι, spot στο Hollywood. Εκεί. Λοιπόν, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat Ultimate, το 3. Firestorm, το Firestorm το έχω παίξει πολύ δυνατό, αλλά είναι σύντομο. Daytona. Όπα. Έχει και άλλα εδώ πίσω, έχει και το. Πώς το λένε, μωρέ, και το. Κάποια ποδοσφαιράκια. Είναι και το. Fighting Vipers, κάποια πίμπον. Έλα μωρέ. Όχι, όχι, και το άλλο το ωραίο. Το Knights. Battle Arena Toxident. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, είναι χαμηλά πολύ. Εντάξει, δεν είναι και σε καλή κατάσταση το κουτί αυτό. Έχει φάει κάτι κλωτσές. Γιατί. Μια χαρά, έχει πολύ πράγμα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Το Knights ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Αλλά επειδή να ξέρει ότι είναι σε κακή κατάσταση, παίζαμε. Ναι, κατάλαβα. Γιατί ένα που. Εντάξει, το έχουμε λυσάξει, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, πάνω αυτά να δούμε. Πάνω να δούμε GameCube. Ναι. Ωραία, θα σας βάλουμε το AS πάνω εδώ, μην πέσει. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ τώρα. Η πρώτη σειρά εδώ, GameCube. Αυτά εδώ. F-Zero, Spider-Man 2, Star Fox Adventure, Luigi Mansion, Rogue Ops, Mario Kart Double Dash. Πάλι αυτό με τις νταλίκες. Πολύ παιδιά, εγώ το γούσταρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, πολύ, δηλαδή. Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Λοιπόν, Super Mario Sunshine, Resident Evil Zero, Metroid, Prince of Persia τα δύο αυτά, το Final Fantasy, Capcom vs SNK 2, Star Wars, τα Zelda, το Zelda το ένα που είχε και το βυσικά και το άλλο μέσα, κλασικά Dragon Ball, δεν γίνεται άλλο, Dragon Ball είναι εντάξει, το Metal Gear και αυτό είναι ωραίο και δύσκολο. Ναι, ναι, ουσιαστικά είναι ότι είναι παιχνίδι το ένα, έτσι, δεν έχει τίποτα διαφορές. Στα γραφικά, ναι. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι υπόθεση, δε, ίδια εχθροί, ίδια όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, Asterix και Obelix, The Sims, Beautiful Joe, τα Need for Speed, Scooby-Doo, να δούμε και εδώ. Ένα Ιαπωνέζικο το μόνο που έχουμε είναι το... Πώς το λένε αυτό με το ξυλίκι, το Yu-Gi-Oh είναι, κάτσα να δεις. Όχι το Yu-Gi-Oh, το άλλο, πώς το λένε, μωρέ. Το Naruto, τα μπερδεύω. Pikmin, Need for Speed, Pokémon Colosseum, αυτά εδώ είναι καινούρια, Defender και το Fireblade που δεν τα έχω ανοίξει. Νίτσο χελωνάκια, εδώ. Πιο μέσα έχουμε το Mario, το Sunshine είναι το Platinum αυτό, Choice Players είναι αυτό, δεν είναι το Platinum, δεν το λέμε εμείς. Ναι. Είναι το Player Choice. Pikmin, κάτι από ποδοσφαιράκια εκεί, κάποιο μπάσκετ. Έλα, και εδώ μία. Εδώ έχουμε και άλλα. Pikmin το σε ασημένιο το Shark Tale, το ένα DJ Fight, τα BMX, το άλλο που είναι με τα χιόνια και το Geist. Λοιπόν, πάνε αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά δεν τα δείξαμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι για το Jaguar CD. Κάτι τραγούδια ξέρω ότι ήταν. Εδώ είναι για Mega, για Amiga CD 32. Ναι. Δεν έχω πολλά παιχνίδια, δύο έχω. Αυτά τα δύο.
Όσκαρ και το Ράλι. Νάιτζελ Μάνσελ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι για TurboGraf, Ιαπωνέζικα. Αυτό είναι Cuts. Αυτό είναι Φόρμουλα, το ποδοσφαιράκι. Αυτά εδώ πέρα για CD TurboGraf. Ναι. Emerald Dragon και Monster Maker. Δεν έχω πολύ παίξει γιατί μου λείπει το κόλπο. Δεν το έχω πάρει αυτό ακόμα. Πάλι, ναι, ναι, και δεν τα έχω. Αυτά παίζουν τα Hue Card. Ναι. Αυτό δεν παίζει ακόμα γιατί δεν έχω και το, το κόλπο και δεν τα έχω βάλει. Θα μεγαλώσω τη συλλογή σε αυτά. Το έχω σκοπό, ας πούμε. Ναι. Μετά τη Wii U σου πάρει σειρά αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι να βάλω, τα Mega CD. Να τα φέρουμε εδώ, κάτσε. Λοιπόν, τα Mega CD είναι ό,τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, Mystery Mansion. Supreme Warrior. Ναι, αυτό πες και με 32 Voice. Ναι. Black Hole, το κλασικό, αλλά αυτό φίλε έχουν παίξει περισσότερο από όλα για την Golden Axe. Έτσι. Και είναι και με καλύτερο ήχο. Στάνταρ. Ένα ποδοσφαιράκι εδώ παίζει και η Ελλάδα, ας πούμε. Ρεζίλ της κοινωνίας. Καμερούν, με τι, με τι, είχαμε παίξει, τι όχι, είχαμε παίξει, θυμάμαι τα αποτελέσματα φίλε, τραγικά. Είχαμε παίξει Νιγηρία 2-0, Αργεντινή 4, Βουλγαρία 4 και γυρίσαμε πίσω. Αρκετά Παναγούλιας. Εδώ βλέπουμε για τα άλλα. Κάπου είχα κανένα δυο ακόμα τέτοια, κάτσε. Dolphin, έχω The Dolphin και το Prize Fighter. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, πάμε στα Mega Drive. Τα Mega Drive δυστυχώς δεν έχω όλη τη συλλογή εδώ. Τα Mega Drive είναι μια πονεμένη ιστορία σε μένα. Mega Drive είχα μαζέψει πάρα πολλά. Μου καήκανε όταν μου κάνει το εξοχικό το 13. Όντως. Ναι, όντως. Και θα δεις και κάποια που θα σας δείξω που είναι ακόμα δεν καθάρισαν. Εντάξει, τα έχω. Τέλος πάντων, έχω όμως αρκετά. Ναι. Δυστυχώς αυτά δεν τα έχω. Καταστροφή, ας πούμε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, εδώ Spaxter, Atomic Runner, το αγαπημένο μου παιχνίδι και αυτό το έχω από τότε. Άμα το δεις, είναι λίγο. Έχει φάει την κάφρα, ας πούμε. Εδώ, εντάξει, το άνοιξα τώρα. Βλέπεις εδώ, έχει, ναι. Δεν στρώνει. Ναι. Έτσι, δεν στρώνει με τίποτα, αλλά δεν ήθελα να το πετάξω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, ήταν νομίζω μέσα στα 10 που σώσα. Αλλά και το αγαπημένο παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, τα Sonic τα 3, έχω και το Gold, αυστραλέζικο αυτό εδώ πέρα. Αφού το βρήκα Ελλάδα, εγώ. Έλα, πολύ ωραία. Κάπου βρήκα ένα χειρί, κάπου κάτω ότι είναι ένα άλλο παιδί που είχε ένα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ποιο παιδί. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά, το είδα εκεί ουρανοκατέβατο. Ναι, ναι. Ποιο το είχε πάρει, κάποιο, καμιά νονά, τίποτα από την Αυστραλία, γαστίο. Ποιο ξέρει. Νταναματιέ, τη Ότιφαντ, Twin Hawk, ο Donald Duck. Αυτό είναι που είναι μαζί με τον Mickey Mouse. Ναι, ναι, το διπλό. Το διπλό. Εδώ έχουμε άλλα μέσα. Σω και τσάπιο είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι καλό παιδί. Ναι. Σφαιράγει κάποια σχέση με τα άλλα. Και αυτό το Tiny Toons, Batman εδώ, το χειρότερο παιχνίδι όλων των εποχών. Αν δεν είναι το χειρότερο, φίλε με στην πεντάδα σίγουρα. Σακ Φου. Έχω The Dolphin, το μπασκετάκι μας εδώ το NBA Jam. Τα Shadow of the Beast 1 και 2, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Aladdin, Warclock. F22 και το F22 είναι από εκείνη τη φάση που έχει καταστραφεί. Γιατί παίζα πολύ μικρό F22, είμαι master πιστεύω. Κάνετε στις electronic arts διαφορετικές. Ναι, ναι, ναι. Το Taz, κάποια μπάσκετ κάτω εκεί, Stargate, Pocahontas, Sonic 2 βλέπω, Power Monkey, Hour Flash. Ναι, και το Power Monkey. Ναι. Εντάξει, εγώ και. Πρέπει, μαζί με τα χήμα πρέπει να είναι κοντά τα 100 κομμάτια νομίζω. Δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Αλλά έχω αρκετά, ας πούμε. Σε όλα είσαι πολύ δυνατό. Κοίταξε να δει κάτι. Αυτό που έκανα έτσι, όταν πρώτο ξεκίναγα, εγώ ξεκίνησα. Πάντα μάζευα παιχνίδια. Έτσι. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν πέταγα, μάζευα. Ναι. Προσπαθούσα να μάχε κάποιο άλλο που δεν το ήθελε να μου το πει. Το έλεγα από. Ξέρεις, δεν τρεπούμε να το ζητήσω κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ξεκινήσαμε να με βάλαμε κάποια συλλογή, γιατί ξεσυλλέχτης δεν μπορεί να λέγεσαι με 10 κασέτες. Έτσι, ούτε με 10 κονσόλες. Ναι, ναι. Εγώ είπα ότι συλλέχτη θεωρώ όποιον έχει 10 κονσόλες και σε κάθε κονσόλα έχει 10 παιχνίδια. Δηλαδή 100 παιχνίδια, 10 κονσόλες. Και εγώ έξαλα το minimum 10. Ναι, το minimum. Καλώς θεωρείται αυτός που έχει 20 κονσόλες και 20 παιχνίδια και μετά ανεβαίνουμε. Ισχύει. Αλλά εντάξει, αν θεωρείς συλλέκτη, και 10 κονσόλες, 10 παιχνίδια. Αυτός αν συλλέξεις μία κονσόλα, που να πεις ότι εγώ μόνο γουστάρω Mega Drive και μαζί με 100 παιχνίδια Mega Drive, 200 ναι, ξέρω ναι, εγώ σαν μπορώ, έτσι. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να πεις ότι συλλέγω και έχω ξέρω εγώ, ένα Mega Drive και το Twin Hawk. Ναι. Εντάξει, εκεί είσαι παίχτης. Εντάξει, έτσι για μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα Master System. Φίλω. Κάπου έπεσε ένα κάτω τώρα εδώ. Τέλος πάντων. Όχι εδώ. Λοιπόν, μήπως μπερδεύτηκε μετά, να το δείξουμε. Power Strike 2. Εντάξει. Έχει ξεφύγει η τιμή του. Πολύ. Ναι. Πολύ, παιδιά, εγώ δεν το πίστευα το, και το έχω και
Το έχω σε κουτί, το έχω και χύμα, έτσι. Ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Ninja Gaiden και αυτό ξεφύγει η τιμή του. Τα Master System ξεφύγανε γενικά, δεν ξέρω. Κάποια αδικαιολόγητα, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είχαν περπατήσει πάρα πολύ γενικά. Ναι, ωραίο παιχνίδι. Το Master System το καλό που έχει είναι ότι σχεδόν ό,τι έχω, παρόλο που έχω πολλά, σχεδόν τα έχω τερματίσει όλα. Ναι. Γιατί ασχολήθηκα πολύ με το Master System. Και στο Mega Drive το ίδιο. Πολύ λίγα, ξέρεις πια δεν έχω παίξει πολύ. Αυτά που είναι πολύ παιδικά, ξέρεις κάτι ναι. Γλυκούτσικα. Εντάξει, εγώ γενικά είμαι και λίγο αούγκανος. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, εδώ να δούμε. Είμαι λίγο. Η Sega εδώ το Sport. Τα μπασκετό, η Vig αυτά. Ναι. Λοιπόν, Fantasy Zone, Desert Strike, Golden Axe, Spider-Man, Jurassic Park, The Lion King, Street of Rage, τα Water Boy, Super Space Invader, New Zealand Story, Dick Tracy. Παιχνιδάρα Dark Dragon, εντάξει. Ναι. Δεν παίζει, εντάξει, βέβαια. Ναι. Παίχτε. Alex και The Lost Star. Πρέπει να τα έχω σχεδόν όλα, αλλά δεν τα έχω όλα σε κουτί αυτά. Ναι, τα είδαμε πριν. Ναι. World, Rastan, ναι. Castle of Illusion, Asterix, Road Rush. Α, εδώ είναι για Mega Drive. Είναι το Mega 6, το NBA Jam, το Lotus και το Olympic Games. Δεν χωράγανε από εκεί, τα βάλα από εδώ μάλλον. Ναι. Πρέπει να τα έχεις γυναίκα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και ένα ωραίο, κάποια ωραία κομμάτια. After Burner, Batman Returns, Tech Toys The Simpsons, στρουμφάκια. Δεν είναι γλέζικο αυτό, πρέπει να είναι γαλλικό, ιταλικό, δεν ξέρω λες του. Αυτό μέσα που το πήρα, έχει και ένα χάρτη που δείχνει μια στρουμφόπολη τότε που είχε γίνει. Το είχαν βάσει μια ομάδα. Εγώ ακόμη δεν καταλάβαινε και τι ήταν περισσότεροι. Σου λέει τι δείχνει αυτό τώρα. Το χάρτη ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ βλέπω η Ultimate Soccer και αυτό έχει ξεφύγει, ρε φιλέ. Το Ultimate Soccer δηλαδή. Κουφά, κουφή τιμή, δηλαδή δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι σπάνιο. Δεν ξέρω στην Αμερική τι είναι. Ξέρω. Είχα και το έχω. Όλοι το έχουν. Και εγώ ξέρω, όσοι ξέρω το έχουν. Γιατί είναι παιχνίδι που παίξαμε πολύ, α πούμε. Έτσι. Ναι, εδώ παίζα. Ζάινόμπι, Gulen Ghost. Αυτό μου λείπει. Αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια τα λίγα που θέλω να πάνε το Master System. Ποιο το Ζάινόμπι. Το Gulen Ghost. Δεν το έχω διπλό, ρε φιλά, στο δίνω. Αλλά είπα, ξέρω γιατί σου είπα Ζάινόμπι, γιατί το Ζάινόμπι το έχω διπλό. Και αυτό δεν είναι, την Παναγία. Tech Toy Spider-Man, και αυτό είναι ωραίο. Να δούμε πίσω τι έχουμε εδώ. Και άλλη μια σειρά εδώ. Εντάξει, Strassbot, Super Tennis, Action Fighter, Enduro Racer, The Ninja. Enduro Racer, άλλο. Ω, φίλε, το τερματίζω και με κλειστά μάτια. Λοιπόν, το μόνο τέτοιο που παίζει, αυτό σου λέει, το Ζάινόμπι το έχω διπλό, γιατί σου λέει το έχω διπλό. Καζίνο, πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Εγώ κουστάρω τζογό, είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είχε κάτι κωδικού στο Casino Games και βέβαια σχεδόν μια λεφτά, έτσι. Λοιπόν, το είχα ανεβάσει και ήταν κάποια παιδιά που στέλναν κωδικού. Βάλε αυτό, ξέρω εγώ, να. Asterix the Secret Mission, Rescue Mission. Πολύ καλά, ωραία. World Grand Prix. Ναι, ναι. Εντάξει. Kickoff, πολύ ωραίο το Kickoff. Σε όλα έχει πάρα πολύ καλά κομμάτια. Εντάξει, προσπαθώ ρε παιδί μου, εντάξει, να σου πω και κάτι. Η συλλογή μου δεν είναι νεκρή, δηλαδή δεν έχω σταματήσει να μαζεύω. Δηλαδή μπορεί να σε ένα χρόνο και να έχω και άλλα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή μαζεύω. Είτε μαζεύω σε κομμάτια να τα κάνω περισσότερα, είτε να τα κάνω καλύτερα. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Επειδή. Δηλαδή, εντάξει, δεν μαζεύω ένα χρόνο τώρα, έτσι δεν σου λέω. Αυτά είναι, θα μα τα πει χρόνια μετά. Τι γίνεται, έχω μάθει ένα πράγμα ότι. Ένα παιχνίδι που γουστάρεις να το πάρεις, ας το βρεις και χωρίς κουτί, ας το βρεις πάρτο. Ναι. Καταρχήν σου φεύγει ότι ένα το μέρος. Έχω. Ναι, ναι. Δεν πιέζεσαι, γιατί μπορεί άμα πιεστείς και το θες πάρα πολύ και πάνω να το βρεις και σε κατάσταση, ξέρω εγώ, mid, ναι. Να δώσεις φίλε λεφτά που δεν αξίζει να το δώσεις, έτσι. Ναι, μπορεί ναι, αργότερα ναι. Να κάνει και ακριβότερα, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να το βρεις σε πολύ καλή τιμή, γιατί. Όπως ναι, είπα, εγώ κυνηγός είμαι, έτσι. Δεν σου λέω ότι πάω και τα σκάω, ας πούμε, ότι μου ζητήσει ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τι άλλο, ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σε αυτό το επίπεδο. Όχι, αυτό τα είδαμε και μένει και ένα άλλο τελευταίο κομμάτι εκεί πίσω να πάμε. Εδώ έχουμε κομμάτι στο ίδιο, δεν χάρισε. Εδώ έχουμε κάποια αρχήμα. Game Boy, Game Boy Advance, Lynx, Neo Geo Pocket, Game Gear. Θα πούμε κάποιους τίτλους που ξεχωρίζουμε και μας αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, να δείξουμε τον Double Dragon, εντάξει, εγώ γουστάρω πολύ Double Dragon, Mortal Kombat 2, εντάξει, Echo, Asterix, πολλά Game Gear τα έχω από τα παιδικά μου χρονιά, έτσι, mm-hmm. Δηλαδή περίπου 12 κομμάτια, 15, εντάξει, νομίζω ότι 12 ήταν τα καλά και 3 ήταν κάποια κομμάτια από κάτι Columns, κάτι τέτοια που δεν τα παίζαμε, ας πούμε. Ναι. Asterix, Sony House, Zainobi, Choc Rock. Halley Wars, Columns. Θα δούμε και τα αυτά που δεν έχω. Wolf Child εδώ. Εντάξει. Restar, Fatal Fury,
Area Assault, το 4-1 εδώ το, το έχουν όλοι. Ναι. Land of Illusion, Legend of Illusion, Chakan, NBA Jam. Αυτό το έχω λιώσει, παιδιά, το NBA Jam. Δεν θυμάμαι τους κωδικούς, όποιος θυμάται τους κωδικούς στο NBA Jam να μου τους στείλει. Ninja Gaiden, G-Log, Tasmania. Εδώ είναι τα Neo Geo που έχουμε, Samurai Showdown, Fatal Fury, εντάξει τα γνωστά τα Neo Geo τώρα εδώ. Ναι. Είναι αυτό το King of Fighters. Να δείξουμε για κανένα Game Boy που έχει πολλούς φανεί. Εντάξει, εγώ στο Game Boy μαζεύω, αλλά επειδή είχα Game Gear το βλέπω και λίγο ξέρεις, ναι. Το εντάξει Game Boy τώρα. Ξενέρωτα. Ναι, φίλε τώρα εδώ που πας. Εντάξει, εδώ κάποια που είναι, γράφει φώτο. Spy vs Spy, αυτά έχω παίξει αρκετά, ας πούμε, εντάξει. Dark Dragon και εδώ, Mega Man, Harvest Moon, ο Terminatoras, ναι. Η Miss Pac-Man, τα Game Watch Gallery, Zelda, Kirby, Kirby Block, και αυτό έχω παίξει πολύ, που είναι σαν ναι. Τα τέτοια, το Goal. Έχω, αυτό ήταν μαζί με το έχω ρίξει πολλά μπαλάκια, φίλε, εδώ, ναι. Δεν θυμάμαι το ρεκόρ πόσο είναι, έχω βάλει πολλά όμως. Αυτό είναι το Dub Dragon το 3. Παιχνιδάρα αυτό. Ναι, φίλε, ναι. Εντάξει, εγώ όμω να σου πούνε λίγα κολλή στο αρκεί το Dub Dragon, το έχω στο PlayStation 4 και εκεί το λυσάω, ας πούμε. Δηλαδή, ό,τι έχω τι να κάνω, Airtight, έχω αρκετά Killeristic. Ναι. Ό,τι υπάρχει, Road Rush, ό,τι υπάρχει, ξέρω, καλό σχετικά και Mars, Yoshi, τα έχω αυτά, Mickey Mouse, εντάξει, αυτά τα πολύ παιδικά, όπως είπα, εγώ δεν τα πολύ παίζω, το Mickey κιόλας δεν το πολύ γουστάρω. Ναι. Είσαι λίγο ρουφιάνος. Οπότε τον πήγαινα, εδώ τι είναι εδώ. Mars, τι είναι αυτό, εντάξει. World Cup και τέτοια, να δούμε και τα Colors, εδώ τι έχουμε εδώ. Terminator, ένα κι άλλο ένα, Robocop Terminator, πολύ ωραίο. Ναι. Donkey Kong, Wario Land εδώ, Mortal Kombat 1, εδώ με το 2, Steel Cage εδώ με τους... Το ναι, Ultimate ναι. Warrior και τον Hulk Hogan. Εντάξει, και εδώ έχεις. Έχω αρκετά Game Boy, έχω και άλλα Game Boy, δεν τα έβγαλα όλα. Δηλαδή, εντάξει, έχω ένα ξεσφώνισμα. Ναι. Έχω και στο χωριό πολλά που σου είπα. Okay. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να τα βάλω, δεν το συζητάω καν. Ναι. Εντάξει, έχω αρκετά εδώ, μπορεί να έχω κανένα 500 όλα αυτά μαζί. Είναι αρκετά και τα Game Boy. Ναι, μια χαρά, όχι πάρα πολλά. Zelda, το έχω και κουτάτο το άλλο. Είναι για Colors τώρα, πάμε. Batman Beyond, Wario Land 3, Mickey Racing, υπερπαιχνιδάρα φίλε. Ναι. Μόνο να το βλέπεις, πάμε Λάντερσα. Εντάξει, μάπα τελείως το παιχνίδι, αλλά εντάξει, πήραμε για την Πάμελα τότε. Το Brider, τα στρουφάκια, ο Power Rangers, Pokémon εδώ έχουμε. Νομίζω Pokémon έχω και στα απλό Game Boy και εδώ τα έχω όλα. Ναι. Νομίζω μόνο ότι χρυσή δεν έχω. Μπορεί και να την έχω, δεν ξέρω. Ναι. Spider-Man, έχουμε αρκετά εδώ. Monster. Και αυτό έχω παίξει πολύ, πριν να ασύν, γιατί το γούσταρα επειδή το box. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, εγώ μπορεί να ήταν κάποια που δεν άρεσα σε άλλους, αλλά εμένα μου αρέσαν, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήταν καλά, το Zelda, εγώ μπορεί να την έβρισκα περισσότερο να παίξω το πριν να ασύν. Ναι, εννοείται, ναι. Εδώ είναι για το Virtual Boy. Vertical Force, Mario Tennis, εντάξει, και στην κονσόλα. Wario Land. Το καλύτερο, να σου πω κάτι, είναι και ίσως κατά λίγα Playbill που είχε ναι, εδώ το ναι. Άλλο, εδώ, το Ιαπωνέζικο και πάλι το Mario Tennis το έχω δύο φορές. Ναι. Όποιος θέλει και έχει κανένα άλλο, αν μου δώσει, θα αλλάξω. Ωραία. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάμε στα links. Links έχω, πιστεύω, ό,τι μου άρεσε το έχω. Λίγα μου λείπουν που θέλω. Α, μετά δηλαδή να πάω να βρω κουτιά, ας πούμε. Ναι. Blue Lighting, πολύ ωραίο. Σκοτώνεις και δεν πληρώνεις με το αεροπλάνο. Crystal Mines. Rampage, Batman. Αυτό είσαι. Για μένα είναι το καλύτερο στο link. Αυτό, το Batman. Ναι, γι' αυτό για μένα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι για τον Batman, γιατί το παίζα προχτές αυτό. Ναι. Τι είναι, στου πρώτου πρέπει να εντάξει, πετά τα δίδια, τελειώνουν, μετά πρέπει να ξανατρέχει. Εντάξει. Batman στην τρεχάλα δεν παίζει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Batman στην τρεχάλα, ο Batman σε γάμο, να ρίξει μια μουνιά. Ξέρω εγώ, εντάξει. Στο link μου άρεσε. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο πλάκα κάνω και μουσική και χρώματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβει εκεί την εποχή. Σκέψω ότι εγώ είχα ένα φίλο που είχε link στο στρατό ναι. Και το είχε φέρει και το είδα γιατί πρώτη φορά και έπαιξα link στο 95 ναι. Ξέραμε Game Gear Game Boy, γιατί περισσότερο είχαν Game Boy για την Game Gear που κυκλοφοράγανε. Και εγώ το 95 έπαιξα, κατασκήνωση 95. Μπράβο, ναι. Τι γίνεται τώρα, το Game Gear δεν το παίρνανε από το στρατό και εγώ είχα, δεν το είχα πάρει γιατί είχε και μπαταρίες σε ένα κάρο. Game Boy είχαν κάποιοι, ναι. Είχαν κάποια μούφα, κάτι τέτρες και κάτι τέτοια ναι. Όταν το είδα αυτό ρε φίλε, εντάξει, καμία σχέση τώρα με τον Game Boy, τι έπαιζες τώρα. Εντάξει, ναι, το Game Boy ήταν καλό, αναμνήσεις, ωραία, αλλά εντάξει, ήταν καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το Slime World, Rygar, και αυτό το έχω τερματίσει αρκετές φορές. Xenophobe, γι' αυτό είναι καλό. Blockout,
Και αυτό είναι διαμαντάκι εδώ πέρα, είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα που κλέβουν το σκύλο και αυτό θα το βρει. Γλυκούτσικο, αλλά αρχίζει μετά και έχει εντάξει, πλάκα, έχει πλάκα. Ναι, ναι, ωραίο, χαλαρό. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα κάποια τα advance. Εντάξει, εδώ είναι 6 σειρές κάτω, ας πούμε, τα advance. Να δούμε τα πάνω εμείς τώρα. Kirby, εντάξει, με άρεσε ο Kirby πολύ. Tomb Raider, Spider-Man, Pac-Man. Ο Donkey Kong, X-Men, Lord of the Rings, Sonic Advance, Pokémon, Τζοχελονάκια, Warrior Land, Sonic Advance, Namco Museum. Ναι. Αυτό, επειδή και το SP το θεωρώ και το καλύτερο, ας πούμε, φορητό, γιατί και κλείνει και δεν χαλάει και το παίρνεις και μαζί. Ναι. Το Advance όχι το απλό, το SP. Το SP και εγώ εκεί παίζω και είναι πολύ παιχνίδι. Ναι, και εγώ όλα εκεί τα παίζω. Και Color. Ειδικά το 101 είναι δύναμη. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Τελειώνει λίγο πιο γρήγορα η μπαταρία νομίζω. Ναι, αλλά εντάξει. Έχει καλή φωτεινότητα. Θα πούμε και μετά τέτοια. Pac-Man, ας πούμε, παίζω πολύ αυτά. Banjo Kazooie. Donkey Mario, ξέρω εγώ εδώ. BMX. Έχει διάφορα εδώ πέρα τώρα. Αυτό το Batman είναι, ποιος είναι αυτό, θα το βλέπω. Να, Batman Begins. Ναι. Kong, Planet Taste. Έχω εδώ, αυτό είναι Ιαπωνέζικο, Super Mario 3, Rayman, Sabre Wolf. Έχω εδώ πέρα αρκετά, πάρα πολλά κομμάτια, σκέψη είναι τώρα εδώ. Ναι, φαίνεται, εντάξει. Ναι. Καμιά, είναι βάθος, ξέρω εγώ. 5 επί βάλε εδώ, 150 γόνες. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τα χήμα. Εντάξει, εδώ είναι αρκετά χήμα δισκάκια από διάφορες κονσόλες. Τα Crazy Taxi, ξέρω εγώ, κάποια Dukes of Hazzard. Εντάξει, θα το προσπεράσουμε γρήγορα αυτό. Είναι τα χήματα CD. Έχει και άλλες συντιέρες, αλλά δεν θα προλάβουμε. Εδώ. Απλά θα κόβω σε κάποια. Όλα είναι γνήσια, έτσι δεν υπάρχει. Ένα μαϊμού έχω, αυτό το Virtual Sex. Ένα μαϊμού μόνο υπάρχει. Σε PlayStation 1. Λοιπόν. Εδώ πέρα είναι για τα Mega CD. Sherlock Holmes. Corpse Kill. Το Fahrenheit. Το Jaguar. Και κάποια για Dreamcast, Virtual Tennis, ξέρω εγώ, Dynamite Cop και τέτοια. Κάποια για Xbox, Mortal Kombat εδώ για το 360. Θα δείξω και κάποια άλλα για το 1, το Resident Evil, το Outbreak το 2, το Dead Aim. Τώρα τα περνάω με πεντάδες τώρα. Εντάξει, εδώ κάποια άλλα, ξέρω εγώ. Final Fantasy Anthology για το 1. Κάποια εδώ το Final Fantasy το 2 πάλι για το Origins. Εντάξει, εδώ κάποια. Τα έχουμε και παίζουμε, ξέρω, για να μην βγάζει τα κουτιά. Είναι πιο εύκολο αυτό παρόλο που είναι πολλά. Δηλαδή κάτι Resident, κάτι το ένα κι άλλο. Spider-Man, ξέρω εγώ. Εδώ είναι κάποια Final Fantasy πάλι, το 7, το 8, ξέρω εγώ, το 9, ξέρω τι είναι. Διάφορα άλλα εδώ πέρα είναι και αυτά κανένα. 250 αργιά, ξέρω εγώ. Είναι αρκετά πάντως. Εδώ, και αυτό εδώ είναι η Capcom Generation. Αυτά είναι πολύ καλά. Έχει όλα 1943 και διάφορα άλλα. Να το κλείσουμε και αυτό. Να το βάλουμε στη θέση του. Εδώ έχουμε κάποια Game Watch. Εντάξει. Εδώ έχουμε το Super Color. Εδώ το πανόραμα το Snoopy. Αυτά είναι σχεδόν όλα λειτουργικά, μόνο κάποια πίσω μου έχουν βγάλει μελάνωμα. Δεν τα δείχνω έτσι, δεν τα... Αυτό εδώ πέρα είναι το boxing, πολύ καλό. Mario Bros, Greenhouse, Donkey Kong, Donkey Kong 2, Mario Bros εδώ το άλλο και κάποια άλλα εδώ που είναι κάτι Octopus, κάτι Chef και κάτι τέτοια, τα οποία κάνα δυο δεν τα έχω για πέταμα, ας πούμε. Πάμε εδώ, νομίζω είναι πιο καλή. Εδώ έχω το Nomad, τη Sega, πολύ δυνατό. Ένα φορητό κολέκο που είναι δύσκολο και αυτό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι δύσκολο. Με κάτι υποδρομίες, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Απλά το έχω για τη συλλογή. Ναι. Και αυτό είναι Game Master, μαϊμού, αλλά δύσκολο. Ναι, ήταν κάποιοι είχε πολλούς φύλαθλους. Ας πούμε τα Βατάρα, τα δύο που έχω. Ναι. Links 1, Links 2. Το Game Gear των παιδικών μου χρόνων. Αυτό ήταν εδώ, έδωσε πολύ ζήλια και πόνο. Σωστά είχαν Game Boy. Αφήνανε και μην χαζεύανε εδώ το Game Gear. Χωρίς να πω ότι το Game Boy δεν ήταν καλό. Έτσι. Και εγώ γούσταρα κάποια παιχνίδια στο Game Boy, τρελά έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα 3DS. Το μικρό και το 3DS το XL. Το πρώτο που είχαν βγει. Λοιπόν, πάμε στην άλλη εδώ. Δύο Game Boy Micro. Εδώ έχω το Wonders One. Αυτό έχει και μπατάρια, θα το βάλουμε να παίξει. Εδώ. Λοιπόν, με το Bandai μέσα. Μπορώ να το δείξει εδώ. Έχω εδώ ένα pinball ψιλοαρχαίο.
τα νιτζοχελονάκια εδώ της Konami. Ναι. Με κουτάκι πίσω, με καπάκι κανονικά. Αυτό εδώ είναι ένα Tiger Furby, το είχα πάρει όταν ήταν μικρό στο παιδί, γιατί είναι με τέτοιο από κάτω, το τραβάς και να νουρίζει και να αναβοκλεί τα μάτια και παίζεις κιόλας. Ένα Gamecom. Α, εδώ ο Luffy. Λοιπόν. Α, το κλείσουμε. Ωραία. Ένα ραδιόφωνο Silent Hill, τη συλλεκτική, παίζει κανονικά. Το PSP Go. Τα δύο Β που έχουμε εδώ πέρα, το ένα είναι με 3G, το άλλο είναι σκέτο. Μια γραφίδα U-Draw για το PlayStation 4 και 3, το 3 συγγνώμη. Εδώ έχω τα PSP σε διάφορα χρώματα, ροζ, ασημί, ροζ το ελαφρύ ας πούμε, μπλε, άσπρο. Εδώ είναι ένα Sub Games που είναι με τα Master System τα παιχνίδια. Α, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα. Λοιπόν, εδώ είναι το Power Glove της Nintendo, δεν είναι το γιαπωνέζικο αυτό. Ένα Sega που δίνα στα McDonald's. Όντως. Ναι, 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 McDonald's είναι αυτό, δες το. Ναι, 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 ναι. Από εκεί νομίζω έχουμε φάει. Ναι. Κάτι είχαμε φάει και... Λοιπόν, εδώ ιδιαίτερα για μένα είναι μια κονσόλα Sanko, ήταν η πρώτη κονσόλα που μου είχαν πάρει οι γονείς μου. Το είχα πάει, το είχα δει σε ένα παιδί και το ψάχναμε και ένα απόγευμα. Το έχω λιώσει τα κουμπιά από το παιχνίδι, είναι η πρώτη μου κονσόλα αυτή. Ωραίος. Κονσόλα, hardware ήταν, μετά μου φέραν το Atari. Ναι. Λοιπόν, και αυτή είναι η δεύτερη. Ένα ρώσικο και το είχαν φέρει, δεν ξέρω, ρώσικο πρέπει να είναι, τρόνικα που το είχε φέρει ένας φίλος του πατέρα μου, ναι, που ταξίδευε. Εδώ είναι τα Engage και το 3300. Ναι. Εδώ είναι αυτό με Tiger Skin, το Engage. Το Engage το δεύτερο μοντέλο που μπαίνει και πιο εύκολα η κασέτα, γιατί αυτό για να βάλεις κασέτα μέσα πρέπει να αλλάξεις, να βγάλεις μπαταρίες, να βγάλεις τα πάντα. Και ψάχνω να βρω άνθρωπο που να έχει τερματίσει το Ιλάρα, είπαμε στο Engage, έτσι. Okay. Αυτό είναι ένα ρώσικο, γιατί εντάξει, Mega Drive από μίμηση, και αυτές είναι οι κασέτες που είχαν βγάλει από μίμηση του Mega Drive ας πούμε. Έχω δύο κομμάτια, ένα το είναι το Animaniacs και το άλλο είναι ένα ρώσικο παιχνίδι, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όταν το βάλω ας πούμε λέει κάτι λόγια και παίζει κανονικά, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, δύσκολο και αυτό, δεν υπάρχει. Πολύ καλό. Λοιπόν, το Power Glove είπαμε, το Godzilla εδώ, αυτό είναι το 3D που ανοίγει και είναι τρεις οθόνες και καλά. Και αυτό είναι ωραίο κομματάκι. Ναι. Τα δείξαμε εδώ. Εδώ είναι και κάποια άλλα Sunwick. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέροντα Sunwick. Τα παίρνω λίγο συναισθηματική αξία Sunwick. Δεν έχουν, ναι, αξία, ναι, ναι. Απλά τα έχω γιατί είμαι. Λοιπόν, εδώ έχουμε Game Boy. Τα τούβλα ας πούμε. Εντάξει, το άσπρο το είχαμε σε κουτί. Έχουμε σε κόκκινο, σε κίτρινο, σε μπλε, σε μαύρο, σε πράσινο. Το πράσινο είναι και υπογεγραμμένο από ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν θέλω να πω όνομα, γιατί εντάξει, είναι και υπογεγραμμένο, είμαστε και σπίτι Ολυμπιακών ας πούμε. είναι εδώ υπογραφή τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Game Boy NES, SP NES. Αυτό είναι το 101 το Tribal που έχουμε. Εδώ είναι που παίζουμε και περισσότερο, έχω και κάποια άλλα κάτω, ένα μαύρο, ένα μπλε. Εδώ είναι το Game Boy Pocket το πράσινο. Mm. Εδώ είναι το μαύρο. Έχω και άλλα χρώματα, τώρα κάπου τα έχω χώσει εδώ. Εδώ είναι το Switch Lite. Mm-hmm. Ένα DSi Pokémon. Mm. Game Boy Color πάλι σε διάφορα χρώματα. Εδώ οι Pokémon, αυτό είναι, πρέπει να είναι σε Grape, σε Pokémon, σε λαχανή, σε πράσινο. Σε Clear, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έχω και ένα πορτοκαλί Game Boy, το οποίο είναι, δεν είναι γνήσιο το καβούκι του, είναι, ναι, το καβούκι του είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το 3DS, το Excel, το New, το Metroid. Ναι. Ρε στείλω, κράτα εδώ λίγο, μπορεί να κρατήσει κάποιος. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι η κάμερα του Game Boy, εδώ είναι ένα Mario Anniversary για τα 25 χρόνια, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Στο DS, το Large, το Extra Large, ναι, και ένα απλό από κάτω μαύρο. Ένα για να βλέπουμε καλύτερα τα βράδια στο Game Boy. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι του DS, έχω και ένα κουτάτο σε κόκκινο άσπρο και σε κόκκινο διαφάνεια. Και αυτά εδώ, δεν ξέρω, τα έδειξα αυτά. Ναι, τα κλασικά. Ναι, τα κλασικά, ναι, εδώ τα ωραία, ένα εσπάκι εδώ άλλο χρώμα. Ωραίος. Αυτά ήταν και από εδώ. Εντάξει, πιστεύω το καλύτερο κομμάτι το χέρι εδώ, εντάξει και τα... Όχι όλα, μια χαρά και τον νόμα, τα αβατάρα, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, όχι, μια χαρά, ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Θα δούμε και αυτά κατευθείαν. Πάμε να τα συνεχίσουμε. Ναι. Στελειώ, για άλλα, ρίξε μας μια ματιά στο παιχνίδι, εγώ στόζεσαι μάλλον πως θα παίξει. Λοιπόν, ρίξου. Πάμε ένα πέρασμα. Αρχίζουμε με Xbox One.
το αγαπημένο μου από τα Xbox One είναι The Jump Force. Μ' άρεσε το gameplay. Αλλά το online δεν είχε rematch button. Άμα θέλεις να παίξεις με φίλο σου, δεν είχε rematch και πρέπει να βγει και να ξαναμπείτε και θα ξαναστρελείς. Οκ. Overwatch. Βλέπω σ' αρέσει να κέρδισε εγώ. Γιατί βλέπω και πάνω και εκεί. Ναι. Overwatch πάρα πολύ ωραίο. Το 5 δεν το έχουμε, το πήραμε την κονσόλα. Το δικό δεν το. Α. Και την κονσόλα. Dark Souls. Halo 5 Guardians. Το καλύτερο online που έχω παίξει. Dark Souls το 2. Μόνο τα αμάξια είναι πολύ πολύπλοκα στο 5. Ναι. Και εγώ πρόσφατα έπαιζα λίγο και λίγο το online. Και λίγο έχω τερματίσει εγώ. Mortal Kombat 11, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ναι. Ωραίο. Να πεταχτώ κι εγώ λίγο. Ναι. Να δω δύο παιχνίδια που. Παιδιά, δεν υπάρχει το παιχνίδι. Δεν έχει παίξει, χάνει έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει το παιχνίδι. Πολύ καλό για όποιο έχει παίζει Resident Evil. Ναι. Resident Evil 2. Αν παίξει εύκολο, είναι ένα σαν το, level, σαν το Resident Evil 4. Αν το παίξει το δύσκολο, είναι σαν το Resident Evil 2. Ναι. Δηλαδή γίνεται πιο survival. Ξέρεις, δεν έχει πυρομαχικά, κοιτά να ξεφύγει. Ναι. Λοιπόν, έχει κάποια νιου εδώ. Λοιπόν, εγώ ένα παιχνίδι που θέλω να κάνω εδώ σταθμό, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, είναι αυτό. Είναι για μένα το καλύτερο παιχνίδι τη γενιά. Αν πει τι λε. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα πλέον. Έχουμε γίνει πολλοί φίλοι με πολλά παιδιά από Αμερική και παίζουμε κατά απόγευμα. Κάνουμε 300 άτομα. Yeah. Όποιο θέλει στην ομάδα, στην παγκόσμια, δεν θέλει να μπει να κάνει, ξέρω εγώ. Για πε την ομάδα για να δει. Είναι η Τάκια, πολύ επίσημη. Η Τάκια, πολύ επίσημη, θα τη βρούνε. Κάθε απόγευμα γίνονται σπουδαίε μάχε. Μακάρι να έρθουν και άλλοι Έλληνε, θα κάνουμε και εμεί μια ομάδα. Γιατί παίζουμε όλο με ξένου και εντάξει, yeah, όποιο θέλει. Yeah. Έχουμε παίξει πάρα πολύ με G10 πιλότο εγώ. Εντάξει, όποιο θέλει να τον βοηθήσει να μπει στην ομάδα, εντάξει. Δεν θα τρέξει πολύ. Θα τρώμε μαζί τουλάχιστον. Εντάξει, Red Dead έχω και το Steelbook. Τα είχα πάρει από το Amazon. Red Dead τον Λάιν είχε πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τα Dead Rising. Το 4 δεν το έχω παίξει ακόμα, το έχω κλειστό. Ναι. Κάπου το έχω εδώ κλειστό. Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι εσύ παίζει τέτοια. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή πήγα και είδα τι έχει παίξει. Ναι, ναι. Μπήκα στο Xbox σου. Ναι, ναι. Και τα έχει σε Γιάννη, τα έχει σε Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το 3 το έχω τερματίσει, είναι το Apocalypse Edition αυτό. Και εγώ αυτό είχα. Αυτό έχει. Το 4 δεν το έχω άνοιξει. Θα το παίξω από το πα. Είναι ωραίο επίλογο. Το έχω άνοιξει. Ναι, γιατί είναι το τέλο. Μπλάνκα έχει γίνει. Τον ήμουν μπλάνκα, τώρα θα γίνει γιούλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα Xbox άλλα, τα Classic. Δεν ξέρω, αριστερό. Και εδώ καλά δουλειά. Aliens vs Predator. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Mortal Kombat Deadly Alliance. Στο χωριό παντού έχουμε παίξει. Στη βεράντα αυτό είναι επικές μάχες το καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Ξυλίγει πολύ. Δεν μπορεί να ξέρεις. Βρίσκει η γυναίκα μου και με βαράει. Star Wars Battlefront. Επειδή, να πω και κάτι, επειδή είμαστε και εμείς, παίζω πολύ racing. Ναι. Έχω εδώ και παιδιά, ήταν, εντάξει, ήμουν κολλημένος με τον Gran Turismo και στο 1 και στο 2, έτσι, στο PlayStation και το 4 φοβερό τον Gran Turismo. Με τα Forza. Και το Forza, παιδιά, εγώ πολύ ευχαριστήθηκα αυτό εδώ το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξανακυκλοφόρησε μετά, δεν ξανάθηκε. Project Gotham. Όχι το Project Gotham, το από κάτω, αλλά παιδιά, τρομερό παιχνίδι. Και το αυτό είναι πολύ καλό, έτσι το ζητάω. Το Project Gotham δεν μου άρεσε, αλλά το Rally Sport το είχα παίξει το 1 και ήταν ωραίο. Τι χειρισμό ήταν αυτό, δηλαδή, απίστευτο, κοφτερό το τιμόνι, πολύ ωραίο, ρε παιδιά, εντάξει, το χάρηκα. Το Sega GT, εντάξει, αυτό το βγάλανε να χτυπήσει τον Gran Turismo, πέρασε ένα κούμπισε, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Το Forza μετά βγήκανε, πιστεύω ότι από το 360 και μετά, κυρία, αφού σου αρέσει είναι η Microsoft, έτσι. Ναι, ναι, δεν άνετα. Είναι πολύ δυνατό. Εδώ ένα Steelbook Halo 2, ναι, Halo 2 απλό, Halo 1, το 13, Ninja Gaiden. Πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, και δύσκολο, πολύ βρεά, μάθες να παιδευτείς. Ναι. Τα δύο Batman, το Rise of the Sun 2 ναι. Και το Vengeance. Δεν είναι τόσο. Εγώ τα είχα παίξει στο GameCube, α πούμε. Τα έχει παίξει αυτά. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπόρεσα αυτά. Ξέρω εγώ. Είναι λίγο animated series, ένα έχει παίξει στο cartoon. Ναι, έτσι τα cartoon δεν τα πολύ μπορώ. Ναι. Λιβερπουλάρα, Μαδάρα. Έτσι. Το 5. Αυτά θέλω να κάποια στιγμή έχουν βγάλει όλες οι ομάδες. Θα τα πάρω όλα αυτά από την Τζέλσι. Όσες ομάδες είναι, κάτσε να τα μαζέψω. Mercenaries Never Die. Ναι. Πολύ δυνατό. Πολύ... Εγώ παίζω και πολύ shooting, έτσι. Ναι. Πολύ γουστάρω σε αυτά. Η Indiana Jones και αυτό μου αρέσει. Το Metal Gear 2. Ναι. Το Substance είναι αυτό. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι που είναι από τη φυλακή τύπου. Να σου το πω. Resident Evil. Που την κοπανάει τη φυλακή έτσι λίγο τρόμου. Παίζεται. Δεν είναι κανένα παιχνίδι τρελό και ωραίο. Ναι. Ποιο άλλο να δούμε εδώ. Εντάξει, εδώ έχω το Silent Hill το 2. Ναι. Κλειστό τελείω. Α πούμε εδώ δεν το έχω ανοίξει με το Nylon. Ωραίος. Εδώ πάλι θα δούμε το Project Zero και αυτά μου αρέσουν πολύ εμένα. Του τρώνε τα Ιαπωνέζικα. Μ' άρεσε και πάρα πολύ αυτό στο Wii U. Θα δείτε παρακάτω. Ναι. Σε μια 2,
Εδώ το παίξα στο Steam, δεν το παίξα στο Dreamcast. Ναι. Εδώ. Και τώρα το τερμάτισα και στο. Στο PS4. Όχι, στο Xbox One. Α, οκ. Okay. Στο. Για το πήρα το Pass. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Sound of Memories. Τα γράφει φωτο, εντάξει, κλασικά φοβερά παιδιά, σαν Ανδρέας. Πιστεύω ήταν και το καλύτερο παιδί της γενιάς. Πολλοί θα διαφωνήσουνε. Εντάξει, αλλά εγώ έτσι και σαν παίκτη είμαι τέσο τέτοια. Ρε, δηλαδή μου εντάξει, όλοι μπορεί να παίζει με το Super Mario. Εγώ κουστάρω. Και εγώ μιστόλια. Το παλιώσει το σαν Ανδρέας. Μιστόλια, έτσι, εντάξει. Ναι. Grips of Sky. Και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι. Όποιο δεν το έχει και αυτό να το ασχοληθεί. Ναι. Και θα το βρει και φτηνά αυτά. Δεν είναι ακριβά παιχνίδια. Ναι, όχι, είναι φτηνά. Φτηνά είναι τώρα, δεν ξέρει. Καλά, στο μέλλον. Πάρει αρκετά, πίστεψε με. Κάποια στιγμή πήγαινε και έπαιξε με ένα ευρώ σε βιντεοκλαμπ και τώρα. Θα και εκεί να πα, όσο που είναι 15. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό είναι σαν το Resident Evil με την Αίγυπτο. Όποιο γουστάρει Αίγυπτο να το παίξει. Ναι. Εντάξει, είναι τα γραφικά βέβαια παπάλια, αλλά είναι ωραίο. Εντάξει, αν τα συνηθίσει. Τα γράφει φωτο το 2 και το, Vice, το 3 και το Vice City. Ναι. Τελχού. Αλία. Το Sonic. Πώ το λέω. Ρεστέλιο, πώ θα αυτό το είπε τα 3 μαζί με το Sonic. Heroes. Το Heroes, μπράβο. Heroes, ναι. Το Heroes. Αυτά κάποια άλλα παιδικά δεν έχω ασχοληθεί. Εντάξει, και αυτά είναι πολύ καλά. Το Deadly Skies, αυτά είναι ωραία παιδιά. Ναι. Εντάξει, να τα πάρει, ας πούμε. Αγαπημένη κονσόλα, από τις πιο αγαπημένες. Για μένα. Το 360. Ναι. Άμα μου λες πήγαινε σε ένα νησί και πάρει μια κονσόλα, αυτή τη στιγμή πάρω 360. Ωραία. Έτσι. Για μένα ήταν τότε πιο αγαπημένη. Εγώ ακόμα μπορεί να βάλω, δηλαδή πιστεύω ότι παίζω αρκετά γιατί πολύ παιχνίδια και πολύ υλικό σε αυτά. Κοντά τα 200 παιχνίδια. Τα παίζουμε και στο Xbox. Εγώ και δεν είναι όλα αργά μόνο. Ναι, όχι, δεν είναι όλα. Και εγώ και ψηφιακά πάρα πολύ στο 360. Ναι. Λοιπόν, από τα καλύτερά μου σε αυτά. Μεγάλη συμμετοχή. Είχε προλάβει το Afterburner στα ψηφιακά στο 360. Όλα το κατεβάσαμε από το. Ναι, βγήκε και μετά το κόψαμε. Α, όχι, όχι, φίλε, δεν το πήρα, όχι. Το Afterburner και όλα το έχω και στο Master System, το έχω και στο PC και δύσκολα θα το περνάω, δεν ξέρω. Ξέρεις, εγώ για να πάρω ένα παιχνίδι που το έχω σε άλλη κονσόλα πρέπει να το βρω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Αυτά είναι κάποια κλειστά που έχουμε Street Fighter με το Tekken, Project Sifat. Λοιπόν, να πούμε τα καλύτερα μας και εδώ. Bad Company, γιατί είμαστε Bad Company, όπως είδατε και έξω. Έτσι είμαστε εδώ αρκετά. Halo 3 η συλλεκτική. Γιάννη και εμένα έχει φύγει αυτό που είχε στο βίντεο σου. Και στον Gears of War. Εμένα δεν έχει φύγει. Να σας πω τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα το βάλεις έτσι, δεν φεύγει. Ναι. Αν το. Πώς το, έτσι το έχεις ή όρθιο. Όρθιο. Όρθιο κάποια στιγμή σου φύγει. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό φταίει. Γιατί και εγώ όρθια τα έχω. Εντάξει, τα έχω βγάλει τώρα για το γύρισμα έτσι. Έτσι. Okay. Τα Halo εδώ. Εντάξει. Halo 4 το έχω δύο φορές, αλλά δεν είναι η ίδια έκδοση. Ναι. Μία είναι από Bundle, η άλλη είναι. Ναι, ναι, ναι. Το Dishonored, παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, πρώτα έπαιξα αυτό και μετά αυτό. Εντάξει, εγώ το στη χρονιά του το έπαιξα. Το χρονιά του, εγώ δεν τα ήξερα τα παιχνίδια. Έπαιξα αυτό, τρελάθηκα. Λέω, παιδί, πού ήταν αυτά τα παιχνίδια. Πολύ δυνατό. Και έχω και ψηφιακά πάρει και το τρίτο μέρος. Το τρίτο, ναι. Ναι, το έχω κατεβάσει. Γιατί εντάξει, βαριούμαι να τρέχω εκείνη η μέρα. Λοιπόν, που ήθελα να το παίξω. Sniper Elite, εντάξει, παιχνιδά, πολύ γουστάρο, φίλε. Τρέλα έχω. Τα Battlefield. Και το online του Sniper Elite. Ναι, άμα δεν σκοτώνουν. Τώρα έχει βάλει ένα που όταν σημαδεύεις και ένα flash. Ναι. Αυτά είναι, φίλε, είναι ωραία, νέα γενιά. Αλλά άμα προλάβεις και το Titanfall και εδώ, τα Call of Duty όλα, τα Gears of War όλα, Doom, όποιος θέλει να παίξει τα Doom το 1 και το 2 και δεν τον νοιάζει να συλλέξει να το πάρει στο 32 στο, ναι, ναι. Στο Atari ξέρω εγώ ή αλλού. Συγχύ. Δεν υπάρχει καλύτερο να το παίξεις από αυτή εδώ την έκδοση. Ναι, BFG Edition, πες Doom 3 και σου δίνει δώρο και τα άλλα 2. Τα Doom δεν υπάρχουν, έτσι δεν παίζονται εκεί πέρα. Είναι φοβερή, δεν είναι πολύ ακριβή όμως μπορεί να τη βρείτε αυτή. Δεν υπάρχει πρέπει να τα παίξει καλύτερα, δεν ξέρω αν θα βγουν καλύτερα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω στο Switch τώρα κάτι που βγάλε, δεν τα έπαιξα, δεν ξέρω. Θα το κοιτάξω εγώ. Ναι. Παιχνιδάρα το έπαιξε στην καραντίνα, το είχα και δεν το είχα δώσει σημασία. Παιχνιδάρα το καλύτερο που τεστάει, τα καλύτερα. Αυτό εδώ παιδιά και αυτό μου άρεσε εμένα. Πολύ δυνατά, όλα τα shooting δηλαδή έχω τρελαθεί. Shoot box το λέγαμε το Xbox, έτσι. Να ξέρουμε το shoot box μας. Λοιπόν, Blue Dragon άρεσε κάποιο σε μένα. Εντάξει, δεν μου άρεσε, δεν μου κάνει τέτοιο. Έχω δώσει πόνο πολύ εδώ στο manager. Ναι. Έπρεπε, είναι από το δημιουργό του Dragon Ball. Ναι, εντάξει. Το Blue Dragon. Το Blue Dragon είναι για τον κύριο μου. Ναι. Silent Hill το που είναι η High Definition που είναι το 2 και το 3. Ναι. Το Prey και αυτό είναι έτσι λίγο τρόμου. Το Prey το καινούριο δεν μου άρεσε. Το βάλα, το βγάλα, κάπου το έχω και αυτό. Ναι. Ξέρω, εδώ το έχω, το Prey, πρέπει να το έχω στο Xbox One. Αυτό το τερμάτισα, πολύ ωραίο. Τα Samurai εδώ, τα πολύ σφαξίδι. Εντάξει, όλοι οι τίτλοι είναι καλοί, το Gun ας πούμε. Πάλι Monopoly, εντάξει, είμαστε πολύ φίλοι της Monopoly, θα το δείτε και παρακάτω. Ναι. Τα Crackdown, το 1 και το 2. Πρώτα πήρα το 2, μετά πήρα το 1. Το 1 δεν μ' άρεσε, το 2 μ' άρεσε. Ναι.
μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις που έχω φάει στο game αυτά τα δύο. Command & Conquer το 3 και το Red Alert. Εντάξει, δηλαδή ένα παιχνίδι το ξεπηλήσαν, το διαλύσανε. Δεν πεζόντουσαν αυτά, δεν ξέρω. Τα Imperium Wars δεν μου άρεσε. Εμένα το 3 το διασκέδασα. Το Red Alert, με τους τοπιούς είχαν βάλει, είχαν τόσα κάποια λεφτά. Ναι. Είχαν βάλει, ξέρω εγώ, εκεί κάτι ψηλές τσαχτιές, ξέρω κάτι από εδώ. Θέλεις να παίξουμε, φίλε, δεν έχουμε μάτι. Όχι να την παίξουμε. Ωραία, μπράβο, Χριστός, ναι. Λοιπόν, άλλο παιχνιδάκι ωραίο. Καλά, τα Resident Evil, εντάξει, κλασικά Alone in the Dark, τα Walking Dead, Resident Evil Racing. Αυτό δεν μπορούσα να το παίξω, αυτό μου είναι τα save, γάμο το. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, εντάξει, να φύγω ρε παιδιά, η ώρα να πάμε σπίτι μας. Ναι, αλλά Wake, εντάξει, δεν το συζητώ. Το άλλο Wake το έχω και σε δύο εκδόσεις. Εδώ είναι μία, κάπου άλλο το έχω και. Άμα το κοιτάξω. Δεν το έχω σε συλλεκτική, το έχω μαζί με. Το bundle με τα κάτι άλλο. Ναι, σε bundle. Το είχα πάρει με το Xbox. Ωραία. Να το. Το έχω βάλει από κάτι. Σωστό, αυτή είναι. Ναι, Forza 3, Alan Wake το είχα πάρει μαζί. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια. Το Rise of Argonaut και το War Legends εδώ τρώει. Στέλιο, για πες μας για αυτό το παιχνίδι, γιατί σου θερμάτισε. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά, ιστορικά. Αλλά ιστορικά, χάλια. Εντάξει. Τα Fable, Bioshock. Έχω και το Bioshock 2 κάπου εδώ πέρα τώρα τριγύρω. Forza Horizon, εντάξει, ξεκινήσα μια σειρά απίστευτη. Απίστευτη, σε γκαράλι. Απίστευτο σε το Forza Horizon. Τα Forza εδώ, το 4, το 3, ξέρω εγώ, έχω και τη συλλεκτική εδώ του 3. Τι άλλο έχω, τα Godfather πολύ ωραία, εντάξει, για να διασκευάζει για λίγο. Τι άλλο, αυτά πιστεύω τώρα είναι κάτι άλλο, ναι, και εδώ είναι πολλά και εντάξει, και να τα δούμε ένα-ένα, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, πάρα πολλά παιδιά. Πάντως λοιπόν, έχεις πάρα πολλούς τίτλους και νομίζω ότι τελειώσαμε αυτό το μάτι, πάμε στα λέω. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες διπλές κονσόλες, κάποια Tiger, κάποια Atari, κάποια άλλα εδώ, το Pac-Man της Coleco, κάτι Pong Radio Shack. Κάποια παιχνίδια που εντάξει δεν είναι τόσο. Μπορεί να μην είναι από πολλούς και κάποια εδώ με φοβόμαστε μας χαλάσουν τα Dreamcast. Έχουμε μαζέψει λίγα Dreamcast να έχουμε, μην χαλάσουν. Λοιπόν, γιατί παίζουμε σε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε εδώ. Εντάξει, δεν νομίζω να δούμε κάτι άλλο. Κάτι links εδώ άλλα. Μια χαρά. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, τον Dragon τον βλέπω. Καλώς τον. Πάμε πάλι. Τι έχουμε εδώ τώρα. Το δωμάτιο του Στέλιου είναι αυτό. Πάμε. Τι γίνεται εδώ, για να δείξε μας τέλειο τώρα. Εδώ πέρα έχουμε Wii U. Wow, τι γίνεται, χαμούλης. Έχουμε και Wii U και πράγματα που εντάξει δεν πολύ κυκλοφορούν. Τη συλλεκτική του Xbox One για τον Dragon Ball Z τα Κακάρο. Αυτά είναι. Και το σκάκι έχουμε. Εδώ κάποια ρίσκα, κάποια τέτοια. Εδώ είναι κάποια αυτό. Μπιστολίδιο παίζει και ο Στέλιος. 3DS Fire Emblem. Η συλλεκτική δεν την έχουμε ανοίξει αυτά, δεν τα έχουμε τολμήσει. Αυτή εδώ είναι. Την πήρα από την κόρη μου, είναι η Χατσούνα Μίκου, δεν ξέρω αν την ξέρουν. Όσοι έχουν κορίτσια μπορεί να την ξέρουν, είναι η Χατσούνα Μίκου. Έχει και άλλα. Συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, όνομα είναι αυτό. Έχει και άλλα, δεν μας τα έδωσε. Αρνήθηκε να μας τα δώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τι βλέπω συλλεκτικές. Εδώ είναι ωραίες. Το Wii U. Το οποίο είναι, θέλουμε να κάνουμε πλήρη. Είχαμε πει μέχρι το τέλος του χρόνου να μπορούσαμε να τα μαζέψουμε. Τώρα λογικά δεν θα τα καταφέρουμε με την κρίση και αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το καλύτερο παιχνίδι και μια από τις πολύ καλές συλλεκτικές που έχει ξεφύγει πάρα πολύ για αυτή. Project Zero. Πολύ δύσκολο πλέον. Ναι. Εντάξει, άμα το βρίσκω, το έχω καινούριο. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει, είναι όλα μέσα. Τώρα το ανοίγω εδώ. Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Ναι. Έτσι, είναι, έχει ξεφύγει ήδη η τιμή. Έχει 3 εκατοστάρια και φτάσει και δεν έχουν βγει. Τώρα κάνα 2 χρόνια έχουν φύγει. Κατάλαβα. Το ΦΕ. Εδώ και αυτό είναι η συνοπτική. Ναι. Ναι. Δεν είναι Fire Emblem, αυτό είναι το Tokyo Mirage. Ναι, Fire Emblem. Xenoblade Chronicles, τα Super Mario, Bayonetta 1 και 2. Ναι. Αυτό που θέλει να παίξουμε μετά είναι το Six Party να τραγουδήσουμε. Όχι. Θα φύγουν εδώ όλοι, ας πούμε. Λοιπόν. Εδώ είναι τα Skylanders, μια συλλεκτική, κάτσε, μια συλλεκτική δύσκολη, η οποία όταν πρωτοβγήκε δεν υπήρχαν και ήταν αρκετά ακριβή, γιατί το ψάχνα από πέρσι πρόπερσι αυτό. Είναι το Kokoto Magic Circus, θεωρείται ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό και το καμπέλας να βρεις τα κυνήγια που είναι με το όπλο, το ψάχνω, δεν μπορώ να τα βρω τα κυνήγια. Όχι ακριβά, δεν μπορώ να τα βρω. Γιατί στο Wii U συμβαίνει το εξής, όχι τα βρεις ακριβά όπως κάποια, δηλαδή υπάρχουν και ζητάω 500 ευρώ ξέρω εγώ, δεν υπάρχει. Okay. Γι' αυτό και με μάγεψε και προσπαθώ να τα μαζέψω. Έτσι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάπου, κάποιο στόκ βρέθηκε και είναι αρκετά φτηνά αυτό. Όπως θέλει να πάει το πάρει, δεν θα τα βρει. Για λίγο διάστημα θα πουληθούν. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα από πίσω είναι. Ξέρετε πώς το λένε αυτό, ρε. Αυτό εδώ πέρα είναι Starling Belfort Atlas. Έχω παίξει στο Switch. Αυτό εδώ πέρα είναι Disney Infinity. Ωραία. Μια μπλούζα παλιά του στήλου Sonic. Ωραίο. Λοιπόν, το Amiibo Festival. Animal Crossing. Ναι. Τα σκαλιά τα δείξαμε. Έχει πάνω και κάποια άλλα Skylanders που είναι για το Switch. Για το Switch έχω ξεκινήσει να μαζεύω ακόμα. Λοιπόν, κάτσε πριν μπούμε στα Wii U παιχνίδια, να δείξω και εδώ τη συλλογή μας, το PSP. είναι καμιά, ξέρω εγώ, 200 αργιά. Τα κουτά τα έχει, έχω και καμιά χήμα, ξέρω εγώ. Τώρα, τίτλους να πούμε εδώ, εντάξει, Metal Gear Solid, Key of Heaven, The Eye of Judgment που είναι πολύ καλά, τα Castlevania, τα Silent Hill, τα Grand Photo εδώ, Εργάκι, Ρόκι Μπαλμπόα, ναι. Τα Dragon Ball, Πολυβία στην κοινωνία, Manhunt 2, έτσι, έτσι. Τα Τερικού, Blaze Dancer. Γενικά είναι πολύ καλή τίτλη, έχω ένα top 200 ας πούμε. Ναι, ναι, πάρα πολύ τίτλη. Ναι, έχω και από πίσω, δεν είναι, είναι τούμπανο, δεν είναι, είναι αυγωμένες ηθίκες, δεν είναι. Τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω. Όχι, άστα, μην τα βγάζεις. Δηλαδή, ναι, γιατί θα καθυστερήσω και πολύ, έχει αρκετά καλά παιχνίδια, έχω και πίσω. EA Replay, και αυτό είναι, έχει τον Budokan μέσα που δεν το έχω, είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε στο Mega Drive πολύ και δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκω, δεν έχω ασχοληθεί να το πάρω, δεν το έχω και το παίζω εκεί. Twist Metal, αυτό είναι και καινούριο. Τα Titles εδώ, όλα κάτι, κάτι συλλογές που είναι. Valkyria, Buzz εδώ πάλι. Ναι. Εδώ βλέπω Breath of Fire. Oh, όλα πολύ, είναι καλά. Fantasy Star. Ναι, ναι, ναι. Ultimate, Ghost and Goblins. Ναι, έχει εδώ διάφορα πίσω. Κάτσε να δούμε μια σειρά της τυχαία, να την πιάσουμε. Τι έχουμε από πίσω. Σφινωμένα αυτά. God of War, Gran Turismo, εντάξει εδώ, Transformer. Mortal Kombat, Street Fighter, Academy. Εντάξει, έχεις κάνει δουλειά. Ναι, τώρα εδώ εντάξει, απέσουν, ξέρω εγώ. Έχω πολλά, είναι καμιά. Μπορεί να και πάνω από 200 τα PSP. Ναι, ναι. Είναι αρκετά. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή τα πήραμε φτηνά, πάλι ανεβαίνουν και αυτά. Ναι. Κάποια στιγμή, όσο υπήρχαν στο public, τώρα δεν υπάρχουν στο public. Ναι. Μπορεί να το παίρνει και ένα ευρώ, ας πούμε. Καλά. Αλλά πρέπει να κινηθείς αυτά και λίγο πιο γρήγορα. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ συλλογή με κοκακόλες. Την ξεκινήσαμε. Μετά. Έκανε η αδερφή μου με κοκακόλες κουτάκια. Βέβαια, κάποια στιγμή τα πέταξε. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, είπα να κάνω κι εγώ. Ναι. Μην κάνετε με άδεια κουτάκια. Όποιος κάνει κοκακόλα, όπως μας λέει κοκακόλες, ποτέ με άδεια κουτάκια. Θα εκπλαγείτε το τι θα βρείτε μέσα. Μπορεί να γεμίσετε μυρμήγκια, ας πούμε, για πλάκα. Ναι, ναι. Οπότε, ό,τι μαζεύετε σε κοκακόλα, κλειστή. Okay. Έτσι είναι. Πέστε λίγο τα Star Wars και αυτό ποιο είναι. Αυτό είναι τα Star Wars και αυτό είναι Avengers, το Endgame όταν βγήκε. Ωραία, εδώ είναι κάποια Amiibo που έχουμε. Έχουμε και ένα άλλο, το πήραμε πρόσφατα. Αυτό είναι, χθες τον πήραμε για να κάνει τον κακό. Εδώ είναι κάποιες κούπες. Χατσούνα Αμίκου και αυτή είναι τη μικρή. Είναι τρελή με το Game Boy που αλλάζει. Zelda, τα Dragon Ball. Monopoly Dragon Ball. Πες τα αστείο. Αυτό εδώ παίρνει το playmat μου για κάρτες. Το deck, το deck, πώς το λένε. Deck, deck, deck. Το deck. Αυτό εδώ πέρα είναι επιτραπέζιο Dragon Ball. Ωραία. Το παίρνω στις εκδρομές. Κάτω τα Wii U παιχνίδια σου. Wii U. Τα Wii U να δείξουμε μια, γιατί αξίζει, επειδή έχουμε λίγο τρέλα με τα Wii U. Λοιπόν, κοίτα τα Wii U εδώ, τα έχω βάλει. Εδώ πέρα έχουμε τα Wii U. Κάποια παιχνίδια, ρε παιδί μου, που είναι καλά. Ξέρω, Mario Kart. Το Mario & Sonic, Pokken Tournament, Zombie U, ξέρω εγώ κάποια άλλα. Δηλαδή τα Zelda, αλλά αυτά δεν είναι τόσο, δηλαδή τα βρίσκεις αυτά εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να είναι πάνω κάτω κάποια λεφτά, τα βρίσκεις. Εγώ θα σου πω κάποια που δεν τα πιστεύω ότι είναι εδώ στην Ελλάδα, μάλλον δεν έχουν και κυκλοφορήσει. Ναι. Εδώ είναι κάποιες κυκλοφορίες, αλλά και αρχίζουν σιγά σιγά και σπανίζουν. Εγώ το διαπίστωσα όταν έβαζα στο καλάθι κάποια παιχνίδια και μέχρι να διαλέξω κάποια άλλα τα είχαν πάρει. Έτσι, έχουν, αρχίζουν και γίνονται δυσέβρετα. Λοιπόν, εδώ είδαμε και τον Dragon Ball, να σας πω εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια δύσκολα, όπως είπαμε. Tank, 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 δύσκολο παιχνίδι να το βρεις. Δεν είναι τόσο καλό, αλλά είναι συλλεκτικό, αρχίζει και γίνεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, Amazing Spider-Man. Ο Turbo και αυτό είναι δύσκολο, βλακή αλλά δύσκολο. Game & Wario. One Piece. One Piece. Η Zumba, παιδιά, το πιο δύσκολο παιχνίδι, η Zumba. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο, έτσι. Τα Γιάννα Σταθμό Αμερικάνικο. Skylanders, εδώ δεν έχω κάτι άλλο καλύτερο. Τα λένε κάτι δύσκολα. Δεν εύκολα όπως λένε. Minecraft, λοιπόν, το πιο δύσκολο παιχνίδι για PAL και το πιο ακριβό. Ναι. Καινούργιο 200 ευρώ. Έλα, ρε. Ναι.
Αν το βρει σε ιταλικό, έχει 70. Okay. Λοιπόν, έχει τα διαμαντάκια του και αυτό, τα συλλεκτικά, έτσι. Sprindle Cell, και αυτό πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν για μια δόση 200 ευρώ στο eBay, το kitty. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγήκανε κάποια αντίτυπα, γιατί πήρανε χαμπάρι και να έπεσε λίγο η τιμή. Yeah. The Croods, από πίσω. Funky Bird, και αυτό δύσκολο. Αυτό είναι από τα πιο καινούργια που είχε βγάλει το Wii U και δεν πούλησε, οπότε θα κάποια στιγμή θα ανέβει. Yeah. Tank Tank, Most Wanted for Speed, Sonic Lost World Deadly 6 Edition, Pac-Man 2, Pac-Man 1, πολύ καλά αυτά. Το Kirby πολύ ωραίο και αυτό παίζει. Αυτό το έχουν πιάσει στο Switch γιατί θέλει και γραφίδα να το παίξεις. Okay, yeah. Αυτό είναι, μου θυμίζει και ένα άλλο παιχνίδι που έχω στο DS, τα Wonder Woman 101, τώρα το βγάζει και το Switch αυτό, δεν ξέρω αν το βγάλε, το βγάλε. Το Batman που δεν είναι καλύτερα, δεν μπορεί να παίξει Batman από το Wii U, έτσι. Όπως και κάποια άλλα παιχνίδια να δούμε. Και το Resident Evil δεν μπορεί να παίξει καλύτερα γιατί έχεις την οθόνη σου, μπορείς, ξέρεις, τάκ, τάκ, ναι βέβαια, τι. Mass Effect, γιατί έβγαλε και άλλα παιχνίδια το Wii U, άσχετα που δεν υποστήριξαν, και οι Nintendo fans δεν το υποστήριξαν, έτσι. Tekken Tag Tournament, Call of Duty. Tokyo Mirage, είναι, αυτά είναι τα καινούργια που έχω, δεν τα έχω ανοίξει. Tokyo Mirage, Devil Third, Darksider, SteamWorld, τα δύο εκεί, τα Hobbit εδώ είναι κάποια Lego και το NBA 13. Ναι. Το NBA 13 στο πάλι είναι πάρα πολύ κοινό, στην Αμερική είναι σπανιότατο. Κατάλαβα, ναι. Στο Αμερικάνικο να το βρεις. Εδώ είναι κάποια Mario, Super Smash Bros, τα αγαπημένα μας από το παιχνίδι. Mm-hmm. Το έχουμε λιώσει. Injustice, κάποια το Monster High. Το 3D World, εντάξει, τα ξέρουν αυτά οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε να δούμε και λίγο Wii και... Αν είχες τελειοδείξει και τα άλλα. Και έχει κι άλλα από πίσω, εντάξει, όλα προλάβαμε να δείξουμε. Φατάλι, εντάξει, ένα γρήγορο. Εδώ, ωραία, πάμε DS, 3DS, Wii. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα κόκκινο Wii για τάκο. Γιατί εκεί δεν χωράει και το Mendeset, το έχουμε βάλει από εκεί. Έχουμε και αυτό το, που δεν έχει το WiFi. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εδώ τα αγαπημένα μας είναι Fire Emblem, εμένα έτσι. Έχει παίξει πολύ ο Στέλιος 3DS. Πες το λίγο για τα αγαπημένα σου, ήξερα. Εμένα είναι αυτά που έχουν βγει με τους Mii. Υπάρχει εδώ. Το Tomodachi Life, Μητόπια. Στο Tomodachi που λέω εγώ, το πειράζω. Το Tomodachi Life έχουμε πόσα Virtual Boys έχει αγοράσει, γιατί έχουμε και εκεί συλλογή, ψηφιακή. Ναι. Έχει 5 Virtual Boys στο γιο. Πολλά mini games. Άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Mario Kart 7. Το Mario Kart 7. Εντάξει, έχουμε παίξει εδώ πέρα στο 3DS Resident Evil Mercenaries. Έτσι πολύ καλό, τα Pokémon. Συνδρομές. Ναι. Το Yoon Watch. Το γιο σου αυτό τερμάτισε στην καραντίνα. Το Luigi Mansion των 2. Από τα καλύτερα Fire Emblem, γιατί πολύ φαν όπως είπαμε σε σειρά. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει το παιχνιδάκι εδώ, είναι εντάξει. Αυτό εδώ πέρα είναι δύσκολο και το σαν το Valentia δεν μ' άρεσε γιατί δηλαδή, για να βγει θέλει πολλά αμίμπο. Αποτέλεσμα χαλάσει και 2-3 αμίμπο, έτσι. Θα σπάσει κάτι χέρια. Εγώ τα δικά μου τα χέρια είναι λίγο μυστήρια. Έχουν λίγο δύναμη παραπάνω. Αυτά είναι λίγο ντελικάτα. Εδώ έχουμε τα DS. Εντάξει, εδώ τα DS έχουμε Ninja Gaiden, τα Sonic, Graphy Photo Chinatown. Πολλοί έχουμε παίξει Edge of the Buyer που εντάξει δεν τα ξέραν και πολλοί. Ναι, ναι. Το αγαπημένο παιχνίδι πάλι εδώ στο DS είναι και ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια ever. Στα top 10 παιχνίδια αγαπημένα είναι το Fire Emblem, το Shadow Dragon. Ναι. Αυτό εδώ πέρα μου το έχει πάρει η γυναίκα μου δώρο στο ξεκάρφωτο ας πούμε. Δεν τα ξέρα τα παιχνίδια και μετά τα έμαθα. Ας πούμε, μου είχε πάρει και μου λέει για μπες 360, εσύ κάτι γίνεται μου λέει τότε. Λοιπόν, Dead and Furious που είσαι με το Στήλιος και Βαράς, εκεί και καλά σαν τέτοιο. Ivy the Quivy, αυτό είναι από το Sonic, το έχει φτιάξει, αυτό έχει φτιάξει το Sonic. Είναι πολύ ωραίο και χρησιμοποιεί όλη την εικόνα, την οθόνη, την... πώς το λένε, την αφής με το Στήλιος και πέσει και κάνει γραμμές και παίρνει ένα πουλάκι, έχει πολύ πλάκα αυτό. Έτσι και δεν ξέρω αν είναι και σπάνιο ή όχι. Τα Shrek τα χιλιώσω τέλειος, πολύ παιχνίδι στο Shrek. Ναι. Πες τέλειο και εσύ, τι άλλο έχεις παίξει εδώ. Εδώ έχω παίξει τα Pokémon όλα, να έχω λιώσει. Όλα αυτά εδώ που βλέπεις. Αυτό εδώ πέρα τα Dragon Ball, πάρα πολύ ωραίο, με κάρτες, λίγο πολύ πλακό. Το gameplay του είναι λίγο παράξενο. Και τα Nintendo έχουμε παίξει. Ναι. Είναι, αυτό που δεν μου άρεσε ποτέ ήταν αυτό, απογοήτευση. Είχα δώσει 25 ευρώ ας πούμε, να το πάρω, το είχα βρει για καλή τιμή. Ναι, ναι. Χάρηκα κι εγώ και πάντα ανοίξω και μια φλακία. Λοιπόν, εδώ έχουμε Wii. Εντάξει, τα καλύτερα παιχνίδια εγώ θα πω εδώ. Εντάξει, τα Metroid τα ξέρουν εδώ ο κόσμος. Τα καλά εδώ είναι το Xenoblade Chronicles, είναι
αρκετά δύσκολο τώρα να το βρεις. Έχει τριψήφια γι' αυτό τώρα πλέον. Μάλιστα. Fire Emblem Radiant Dawn, και αυτό πολύ δύσκολο να το βρεις. Το έχω λιώσει και αυτό. Αυτό το έλειωσα. Το είχα φτάσει σε ένα σημείο, το είχα τερματίσει και το τερμάτισα. Δηλαδή, μέχρι, είχα πάει μέχρι το λιοντάρι που γίνεται βασιλιάς, ας πούμε. Και κάτσα και το τερμάτισα, να πούμε. Τα Resident Evil το απλό, το ένα. Ναι. Εδώ είναι τα Resident Evil που παίζεις με, με τον πιστόλι. Ναι, ναι, τα δύο, και τα δύο τα έχω. Το Alone in the, το Alone in the Dark. Ναι. Το House of Dead το 2 και το 3. Manhunt. Κάποια Call of Duty, εντάξει, ήταν καλύτερα σαν κονσόλες στα Call of Duty, αλλά εντάξει, ναι. Γι' αυτό και δεν τα πήρα όλα εδώ. Ναι. Εμένα μου άρεσε να ξέρεις τα Call of Duty, μου άρεσε ότι είχε φνή, ας πούμε. Δεν ξέρω, φνή, ξέρεις το φνή. Ναι, ναι. Και ό,τι είχε φνή με τράβαγε, εμένα αυτό παίζουμε. Έχεις προλάβει, είχες δυνάμεις σε φνή. Είμαι πολύ παλιός. Εγώ δεν ήμουν με 16. Φνή πάρα είχα. Πού είσαι ακόμα, ήσουν εσύ. Ναι, πού είσαι. Μεγάλο Πεύκο, το ΕΤΕ. Σε αγάπησα περισσότερο τώρα. Έτσι. Σε αγάπησα περισσότερο. Λοιπόν, το Γόριο Λαντίνα, αυτό πέρα χοροπηδάς, ας πούμε, εδώ. Κάποια εδώ Σπάιρο τα έχω και κλειστά. Εντάξει, εδώ έχω κι άλλα από πίσω έχω τώρα, εντάξει, δεν θα προλάβουμε όλα. Κάτι joystick θα σας δείξω, τέλος πάντων. Ωραία. Τα αφήνουμε. Εδώ έχουμε και τις καραντίνας εδώ, τι είχε απομείνει. Τα Wii Fit, ναι. Προσπαθούσαμε να μείνουμε fit. Κάνετε. Τι να κάνεις, εδώ έχουμε... βλέπουμε τα Xbox άγια. Το S με το Wario. Ναι. Έχουμε πολύ στα πιτσιρίκια εδώ, βλέπεις. Σε Xbox είδα εδώ, Wario. Και όλη η τηλεόραση την είχαν αυτό, οπότε ξεγκαθάρισα. Αυτή η τηλεόραση τώρα παίζει τα πάντα, παιδιά. Το Σύμπα έχει 700 εισόδους, έχει 4, ξέρω εγώ, 3 high definition, 4 SCART. Γι' αυτό και την έχω κρατήσει. Δεν παίζει καλά, εντάξει, κατάσταση και παλιών, είναι πολλά χρόνια τηλεόραση. Ναι. Τα Wii, ένα Xbox S είναι το καινούργιο, το πιο καινούργιο με το Kinect πάνω. Ναι. Εντάξει, τώρα κάποια joystick, κάποια τέτοια, εντάξει, δεν σας τα δείχνω αυτά. Μια χαρά, πολύ κομπλέ. Εντάξει, από εδώ να δείξει τα κάθε πολιορκητές έχουμε, κάτι comics. Τις Μονόπολες εκεί ρίξε μια. Είμαστε πολύ φίλοι της Μονόπολη. Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, έχουμε λήψεις κιόλας στη Μονόπολη, θέλουμε κάποια κομμάτια να πάρουμε, αλλά θα δούμε τώρα. Το κάστρα και πολιορκητές είναι αυτό που είχα από μικρός, έτσι το δικό μου. Α, είναι δικό σου. Ναι, ναι, γι' αυτό το βάλα, δεν το βάζα. Εντάξει. Είχα και τα κάστρα, αλλά δεν ξέρω που τα διάλυσα, μόνο τα πετάξαμε. Ωραία, κομπλέ. Λοιπόν. Πάμε να περάσουμε τώρα και στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε ένα παιχνίδι που εγώ δεν έχω ξαναπαίξει, δεν ξέρω τα controls, δεν ξέρω τίποτα, δεν μου αρέσει το Dragon Ball, αλλά θα παίξουμε επειδή θέλει ο Στέλιος για να του χαλάσω το χατήρι και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, τι είναι όλοι τώρα αυτοί εδώ, Σουγκόκου, Γκόχαν, Γκόταν, τι είναι αυτά, τι παίρνω εγώ τώρα, α, αυτόν τον θυμάμαι. Τι θέλεις. Λοιπόν, θα πάρω τον πιο δυνατό. Ωραία. Διάλεξε για να πεις τα. Ωραία. Θα το εξηγήσω αυτό. Πάμε σε μια ανοιχτή πίστα για να μην το κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Η νέα γενιά να δεις τα. Νέοι εναντίον παλιών τώρα. Νέοι εναντίον παλιών. Εντάξει, δεν παίξαμε Fortnite Now Builder όταν παίρνει State Building σε 3 δευτερόλεπτα όπως οι άλλοι. Στον άνθρωπο. Όπως έτσι και πάρεις. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι turn based. Όχι, πας και πάνω και τον πλακώνεις. Γιατί δεν κουνιέται. Α, οκ. Εγώ είμαι ο πράσινος, ε. Πρώτα να το πετύχεις. Οκ. Πού είναι, τρέχω από μακριά. Καλησπέρα σας. Πηδάει κάτι, έλα. Και σούπερ μου. Έχει τα πάντα. Έτσι, πάρε να έχεις. Γιατί δεν μπορώ να σ' ακουμπήσω. Γιατί σ' αποφεύγει. Μάλιστα. Τέλεια. Το πέτυχες τώρα, ε. Έλα, φίλε σε φταί. Εγώ με τους παλιούς, έλα, ναι, είναι αντίον παλιών. Εγώ με τον Νίκο τέλεια, ξέρεις, παλιούς ο γιος μου. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει. Δεν ξέρω ποιο είναι το κουμπί της άμυνας, δεν ξέρω. Είμαι τι κάνω. Εγώ απλά κάνω smash button τώρα. Πάτα εκεί, πάτα. Πάτα. Έχω την εντύπωση ότι Νίκο, ότι δεν σου λέει την τελευταία ο Στέλιος. Τι είναι, πετάνε αυτοί εδώ, σαν το... είναι... ναι. The Strega που λέγαμε στην Κεσέντα. Σωστό, ναι. Δύσκολο. Κάτι κρατήρες εδώ. Εγώ πάντα, όποτε έχω παίξει, Νίκο, ξύλο φάει. Ναι, οκ. Πλακώσαν και παρέα τώρα. Έλα, τελείωσε, ας πούμε. Έξω να γίνει τον τράγκο. Ω, έλα, Νίκο, ρίξου,
Μπορείς! I can read your mind! Neo, try me! Έλα, εδώ θα κάνει ένα super move. Έψαχνα super move charge, κάτι. Fatality. Αυτό ήταν αέρα. Α, ήταν αέρα, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, ωραία επαγγελματίας εδώ. Win, lose. Εντάξει, ωραία. Δώσουμε κανένα τον Dragon με τον μπαμπά. Έλα, πάμε. Μπορείς να παίξεις ένα Dragon με το Steve. Όχι, με το Steve, σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί, παιδί μου. Είναι μαθημένος. Τι όχι, μπλε. Κόμμα. Είναι για 5 λεπτά. Και εδώ τώρα βάλαμε για λίγο Dumb Dragon 1. Όχι, μπλε. Α, καλά. Κοιτάω εγώ το κινητό, τι γράφει τώρα, ναι. Ναι, δεν σε αφήνει, πρέπει να έρθει, πρέπει να έρθει, ναι. Εντάξει. Πάμε να παίξω από τον Double Dragon, βέβαια στο NES μου Double Dragon, εγώ ξέρω. Ναι. Και στο Master System το έχω, αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Το Master... Ναι. Το Master System με αυτό το Arcade. Το Arcade ήταν πολύ καλύτερο. Ναι. Ωπα. Ο φιλόμουρε. Μια ανάποδη. Απλά ξέρεις τι θέλει να μην έχετε κοντά ένα στον άλλον. Ναι. Πάμε για να δούμε το λίγα για τριάκι. Ο Μπίλι και ο Τζίμι Λι. Ωραία, απλά από σέτερ θα βγει αυτό το μαστίγιο για να μην κάτσει κοντά. Ναι, εκεί από την το πόρτα. Το έχεις αλλά το ναι, ξέρεις. Ναι. Εντάξει, το θυμάμαι τώρα, ξέρεις πολύ αμυντρά, αλλά ναι. Το θυμάμαι. Αυτό έχει φάει τάλιρο, μαζί με το Street Fighter, μπράβο. Πάρε σε μαστίγιο, θα πάρω εγώ. Έλα, όμα. Έλα. Ωπα, κεφαλίδι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωπα, ωπα, πέφτει ο μέλος. Όχι, α, το γαλανό. Κεφαλίδι, γαλιάς. Πώς είναι και μέσα πλάγος. Ωραίο, ωραίο, το σύμπι, ωραίο. Γαλέλα, ωραίο. Έτσι, μην τρώγωσα να πούνε και άλλα μαζί, να πούνε και άλλα μαζί, να Μην πηγαίνει του γρου πάνω του. Ω, τον έφαγα, τον έφαγα. Έλα εσύ, όχι ε. Μπράβο ρε, μπράβο ρε λοιπόν. Θα φάω να φύγει αυτός. Ω, εντάξει. Όχι, θα φύγει, θα το πήρουμε. Πας άλλο λίγο, έλα εδώ, έτσι. Τώρα, άμα κλωτσίσεις το βαρέλι, το έτσι για την άλλη πίστα. Ναι, ναι. Εδώ έχει το κουτί. Θα το συνεχίσουμε. Α, εγώ να το αφήσουμε την επόμενη. Τώρα ξέρεις τι, μας παρακαλέσαν. Τώρα δεν βλέπαμε ούτε κανόνα ούτε κρέτη με χάσει. Είμαστε πολύ δυνατοί με τα Dragon. Έτσι. Σε δυναμή τσι, φύγε, φύγε. Μπράβο. Ωραία. Πάμε τώρα και στο μέρος της συνέντευξης. Και τώρα εδώ στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, δύο άτομα πλέον, όχι ένας όπως έχετε συνηθίσει, και θα το πάμε λίγο in alike. Έχει γίνει και μια διαφοροποίηση από τις ερωτήσεις που θυμάστε από τους περασμένους συλλέκτες, οπότε πάμε να το κάνουμε λίγο πιο specific εδώ το σημερινό interview. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με τον μπαμπά σου πρώτα. Λοιπόν, πότε έπαιξες πρώτη φορά video games, Ανδρέα, και ποια ήταν η πρώτη σου κονσόλα? Ήταν αρχές του 80. Ναι. Το οποίο video game ήταν Pong, είχαμε πάει σε ένα θείο, ήταν αυτός ναυτικός και είχε ένα, σε μια σπρώμα πρετηλιός και Elvinator και όλες μάρκα.
Εκεί ήταν το πρώτο που είχα παίξει το τέννις, ας πούμε. Εντάξει, είχα ψιλοκολλήσει, ας πούμε. Στην αριστερά, έτσι. Ναι, ναι, εκεί ήταν. Αρχές 82-83, ξέρω εγώ. Και μετά ήταν και η πρώτη κονσόλα αυτή, δηλαδή στη χάρισε. Όχι. Πρώτη κονσόλα. Τότε οι κονσόλες ήταν ακριβές, δηλαδή δεν είχαν όλοι. Ναι. Η πρώτη μου κονσόλα ήταν το Sunwick που δείξα, το πρώτο που είχαν πάρει. Το Handheld. Και σε κονσόλα ήταν ένα Atari 2600 και ήταν γνήσιο. Και στράφωσε γιατί δεν είχε τα παιχνίδια μέσα, εγώ είχαν τα μαϊμού, ας πούμε. Δηλαδή, πού μου φέρεις εδώ τώρα. Ο άλλος είχε κάνει πολύ τα παιχνίδια, εγώ δεν τα παίξα. Πού είναι η πυγμαχία. Έτσι, πυγμαχία. Όχι, ωραία, ήταν ξεκίνησα από ένα μικρό ρε παιδί μου, αλλά κοιτάξτε παιδιά που έφτασε τώρα ο Ανδρέας, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ Στέλιο τώρα, καταρχήν, να πούμε αυτό ότι ο Στέλιος από τον μπαμπά του έχει δει και γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τα retro video games, όπως ναι. Είπαμε και στην αρχή. Τον είδα δηλαδή και στο pass όπως το κάναμε, είδατε ότι είχε να πει κάτι και για γενιές κονσολών που δεν είναι της γενιάς του, έτσι. Άρα εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, από όσα έχεις δει, Sega ή Nintendo? Νιντεντάκια, θες να μου πεις γιατί σου αρέσει πιο πολύ Nintendo, ας πούμε? Γιατί με Nintendo 64 μεγάλωσα, με Mario 64. Ναι, ναι. Που το Nintendo 64 ουσιαστικά ήταν της δικιάς μου εποχής, ναι. Όταν ήμουν 16. Ναι. Το παίζα, ας πούμε, τον μπαμπά σου, το έχεις δει και σου... Με την αδερφή μου και ναι. Με τον μπαμπά μου. Σου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον τι στο Nintendo 64, το σχήμα της κονσόλας, τα παιχνίδια, τι σου άρεσε πολύ εκεί? Τα παιχνίδια και το πόσο εύκολα έβαζε τη κασέτα. Ναι. Τι ήμουν μικρός. Σωστός, ωραίος. Πάω λίγο στον μπαμπά σου και ρωτάμε τώρα τον Ανδρέα, αγαπημένος 8-bit και 16-bit τίτλος. Τίτλος. Ναι. 8-bit. Να σου πω ένα 8-bit και ένα... Ναι, 8-bit θα πω, εντάξει, το Power Strike το 2. Όντως, θυμάσαι, ναι, όντως, γιατί μου αρέσανε αυτά, ας πούμε. Και το Double Dragon, ναι. Σε arcade, δεν ξέρω πόσα bit όμως ήταν. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πει. 8-bit να το πεις. Εκεί, ναι. Το Double Dragon πολύ. Ναι. Στο 16 το πάλι Sega, θα πω ήταν το Atomic Runner. Atomic Runner, εντάξει, ναι, ναι. Είναι δυνατό παιχνίδι. Αλλά ήσουν και εσύ συγκάκιας πιο πολύ μετά τότε. Και Nintendo πώς... δεν είχαμε. Και δεν, να σου πω και την αλήθεια, ήξερα πολύ λίγους αν Nintendo. Ναι. Δηλαδή είχαν κάνα δύο παιδιά, γιατί τα λέγαμε στο σχολείο τότε, δεξιά-αριστερά. Ναι, εννοείται. Ναι. Sega είναι προσωπικό. Εντάξει, πήγαν και Nintendo, δεν λέω όχι. Game Boy ήταν όλοι. Είχαν και Super NES, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σκέψω ότι ο κολλητός μου, ας πούμε, είχε Genesis. Ναι. Είχε, και το πέσαμε ασπρόμαυρα, ας πούμε. Και μετά πήρε 3DO, δεν πήγαμε Nintendo, το σκέφτηκε, ξέρω εγώ. Πήρε 3DO, δεν πήρε Nintendo. Ναι. Είχε και 3DO όμως, δεν λέω ότι δεν είχε. Εντάξει, ότι τον Donkey Kong το λιγουρευόμαστε, εντάξει. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά δεν είμαι σε γκάκια, σε μετεντάκια. Ναι, πρέπει να χάσουν όλα. Όλα έτσι αυτό. Ισορροπημένοι, ας πούμε, να γουστάρουν. Ό,τι μας κάτσει, ναι. Ωραίοι τίτλοι και τώρα πάμε. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα θα μου πεις εσύ, ποια σου αρέσει από όλες αυτές που έχεις δει εδώ του μπαμπά σου. Η αγαπημένη μου κονσόλα, ναι. Είναι το... Ναι, στο 4 πάλι. Πάλι, ωραία. Ναι. Από όλα ό,τι έχεις από δει, δηλαδή τα έχεις έτσι τσεκάρει, ναι. Γενικά και σου αρέσει, ναι. Πολύ, δεν το ωραία. Ναι. Και, Ανδρέα, εσένα από last gen τώρα, ποια θα προστάρεις. Xbox. Επιτέλες, παιδιά, βρέθηκε ένα συλλέκτης. Να μας πει Xbox έχει Switch ή PS4. Κάτσε τώρα, εντάξει, θέλουμε να πούμε τώρα την αλήθεια. Εγώ Xbox υποστηρίζω, αλλά οι φίλοι μου παίζουν PlayStation και εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δεν πειράζει, είσαι ξεχωριστός, θα παίζεις Xbox. Xbox, πρόκειται να δεις κάτι. Σίγουρα και το PlayStation 4 έβγαλε πολύ ωραία παιδιά που τα έπαιξα, δεν σου λέω τώρα τι. Εννοεί. Δεν θα πάω να παίξω WhatsApp, δεν θα παίξω, ξέρω εγώ, το God of War. Δεν το συζητάω. Έτσι. Αλλά σαν κονσόλα. Εντάξει, ήταν και το τέταρτο που παίζω, ας πούμε, είμαι πολύ φαν και το είχε μόνο το Xbox One, έτσι, δεν το είχε άλλο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι σαν κονσόλα είναι το χειριστήριο πιο καλό. Έχει καλύτερο κοντρόλ. Μου, δεν ξέρω, εντάξει. Εντάξει, εικόνα δεν μπορεί να πει τώρα. Είναι και πιο κοντά τα κουμπιά. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πιο powerhouse, σαν μηχάνημα, είναι πιο δυνατό μηχάνημα. Ναι, ναι, εντάξει, γενικά, δεν ξέρω. Συμφωνούμε μαζί. Στέλιο, αγαπημένο φορητό. Είτε ρετρό είτε καινούριο. Αγαπημένο μου ρετρό είναι το Game Boy. Ποιο, το πρώτο? Color. Το Color. Ωραία, γιατί ήταν και πιο έγχρωμο, είχε yeah. διαφορούλες. Θυμάσαι, ας πούμε, έτσι το παίζεις από πιο μικρό στο Game Color. Όχι. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Ναι. Αλλά το προτιμάς από PSV, ας πούμε, ναι. Και τα λοιπά. Ωραία, ωραία. Το PSV το έχει τα πιο μοντέρνα παιχνίδια και προτιμάς από το γιατί έχει ένα που είναι πατήσει, δεν σου λέει να πατήσει 500 συνδυασμούς, ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Και Ανδρέα, τώρα αγαπημένο arcade ήταν και νομίζω είπε. Όχι, εγώ αρκετά arcade. Γιατί είμαι στα arcade μεγαλώσαμε.
Δηλαδή η αιτία που μα αρέσει το βίντεο κλειπ ήταν arcade. Γιατί είμαστε και λίγο αλυτάκια, bad company. Ήταν άλλες εποχές τότε. Παίζαμε, έχουμε περάσει, έχουμε ιστορίες να σου πω για τα τέτοια. Δηλαδή, τι να σου πω, μέχρι και αστυνομίες θα μα συλλάβουν. Ιστορίες τότε δηλαδή. Το arcade το αγαπημένο μου είναι το Double Dragon, το Street Fighter το 2 έπος. Και εμένα. Κάποια Neo Geo, αλλά να ξέρει τα Neo Geo δεν παίζαμε και τόσο. Δηλαδή όταν ήταν το Street Fighter γεμάτο πήγαινε στο Neo Geo. Η αλήθεια αυτή είναι, έτσι, άσχετα να άρεσε πολλούς γιατί είναι ακριβό. Εντάξει, ναι, το Street Fighter, ναι. Όταν είχε 5 άτομα, τότε ναι. Πήγαινε να παίξει, ξέρω εγώ. Το θυμάμαι καλά. Και το NBA Jam, εντάξει. Ναι, ναι. Το NBA Jam είχε και ένα στο στρατό στο... που είμαστε, το είχαμε λιώσει. Ναι, είχε μέσα στο στρατό. Ναι, 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 στο. Παίρναγα βαρέα όπλα. Όχι, ναι, στο καψιμί. Έλα. Στο Κεβό, παίρναγα βαρέα όπλα τότε. Και είχε το NBA Jam και είχε άλλο ένα. Δεν θυμάμαι το άλλο, δεν το έπεσα. Δεν θυμάμαι έτσι, εντάξει, ήταν πολύ. Αντρίκιο κι αυτό. Νομίζω το καμπάλι ήταν. Καμπάλε, το ναι, καμπάλια ναι, ναι. Και το καμπάλια παίζα, αλλά ναι. Το NBA Jam μου άρεσε περισσότερο. Εντάξει, ήταν ωραίο και στα αρχή το NBA Jam. Και μετά το παίζαμε τότε και στα Mega Drive 2, ας πούμε, το tournament edition και λέγαμε, ναι, αλλά προσπαθούσαμε και ξέρεις, να και ξέρεις τι γίνεται, όταν παίζα NBA Jam, ειδικά κάτω στο Genesis, παίζαμε στο Περιστέρι, νομίζω ότι γινόταν μάχη στο arcade. Δηλαδή και η φωνή διαφορετική, το περιγραφή. Yeah, είχαν και ένα μικρόφωνο. Το αν παίξω Saturn τώρα, ξέρω εγώ που περίμενα να παίξω εγώ το πήρα το Saturn το NBA Jam. I smoke. Παίζε τα άλλα που λέει ο άλλος εκεί, εντάξει. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ήταν άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου. Πάμε επόμενη ερώτηση για να ρωτήσω τον Στέλιο, ποιος είναι ο αγαπημένος σου video game ήρωας. Κράτος, έτσι, ελληνικό, αρχαίο ελληνικό στοιχείο για πνεύμα, γης Μαδιά, Μόλα. Πώς είδες το τελευταίο που πήγε στην Νορβηγία πάνω εκεί, βόρειες χώρες, σου άρεσε? Μου άρεσε, ναι, αλλά με χάλασε λίγο ο κακός, φαινόταν, ναι, λίγο, φαινόταν πολύ πιο αδύναμος από τον Κράτος. Ναι. Εντάξει, τώρα έχουν καθυστερήσει και το DLC που θα ήταν μαζί ενάντια στο Thor γενικά, το αργήσανε πάρα πολύ. Θα δούμε. Ωραία, εσύ, Αντρέα, ποιον λες αγαπημένο τέτοιο? Ωραία. Και αγαπημένο video game franchise από μικρός έτσι που... Εντάξει, τώρα... Κοίταξε, να σου πω τώρα το Sonic, γιατί έχω παίξει Sonic αρκετά. Γιατί έβγαλε και πολλά έτσι. Δηλαδή ξεκίνησα από μικρός που ήμουν και ακόμα υπάρχει το Sonic. Βγάζει ακόμα πράγματα. Εντάξει, και τον God of War βέβαια παίξαμε. Και τα Halo και τα Gears of War με fan. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ναι. Γενικά δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει. Θα σου πω Sonic. Sonic γιατί μπορεί, ξεκίνησα από το. Και τον Donkey Kong μου άρεσε. Έτσι, ναι. Πολύ Donkey Kong. Ναι, ναι, ναι. Και τα Smash Bros. Δηλαδή τα Smash Bros. Ας πούμε. Αλλά σαν σειρά στο Sonic γιατί από το ξεκίνησα από παιδί και τώρα είμαι ακόμα μεγάλος και άμα θέλω καμιά ώρα να ηρεμήσω, άκουσα το Sonic. Και συνεχίζει μέχρι τώρα, ναι. Σωστός. Αναμνήσεις από μαγαζιά εποχής με βίντεο games καταστήματα που έφευγες να πας κάπου σε άλλη περιοχή, σε άλλο σημείο. Ναι, εμείς εδώ είχαμε, εγώ καταρχήν ήμουν στο Περιστέρι τότε, είχαμε ένα μαγαζί τη Φαντασία που είχε Master System, εκεί είχα πάρει και τα Sandwich και είχε και Game & Watch. Είχε παιχνίδια και άλλα, ήταν παιχνιδάδικο όχι μόνο. Ναι, γενικό. Ναι, δεν ήταν, γιατί ήταν και κάποια άλλα, ας πούμε, όπως ήταν το Power Games, νομίζω είχαμε δώσει ένα γερόθεο. Όχι μόνο Sony, PlayStation, Saturn, τέτοια το άνθρωπο. Είχαμε και ένα μαγαζί που σκοραφεί του κολλητού μου που ήταν με την ώρα και εκεί περάσαμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Τη Φαντασία θυμάμαι γιατί ήμουν σαν το Στέλιο. Πέρα από το ακουστό αυτό από το Περιστεριό. Είχε πολλά Master System. Πολλά. Από εκεί είχα αγοράσει και την κονσόλα τη Master System και μάλιστα δεν άναβε, δεν ξέρω, δεν είχε κανένα λαμπάκι πάνω μας. Και έλεγε δεν άναβε. Δεν ξέρω να τη φτιάξουμε, τον φωνάξαμε. Πολύ εξυπηρετικό ο κύριο Ζακυνθινό, νομίζω λίγο. Δεν ξέρω. Ναι. Και ήρθε και φέρε και το Mega Drive και ξέρω μέσα μου λέει ότι χάρη στο Mega Drive. Γιατί το Mega Drive άναβε το λαμπάκι για να δει. Αν πιάνει, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραίες, ωραίες φάσεις. Εντάξει, άλλες εποχές τώρα δεν πάμε. Εγώ σου μιλάω και το Minion το γυρίσαμε. Έτσι απλά δεν σου λέω ότι δεν ήταν game μαγαζί τώρα το Minion. Είχε παπούτσια, ρούχα, κονσόλες, φαν. Ναι. Στις συγκεκριμένες εποχές, Πάσχα, Χριστούγεννα που ήταν. Ναι, ναι, πήγαινα από το Minion. Ήταν τρελά πράγματα στο Minion. Εντάξει, θυμάμαι. Που είχαν έρθει εκεί. Ωραίος. Τώρα, Στέλιο, εσένα ποιο μηχάνημα βλέπεις από αυτά του μπαμπά σου που έχει όλα αυτά την πολύ μεγάλη συλλογή που αν ήσουν τότε στην ηλικία του θα ήθελες να έπαιρνες με χίλια και ας μην δεν το είχε δηλαδή τότε. Ποιο μηχάνημα από τα ρετρό πιστεύεις ότι μόλις το βλέπεις να κυκλοφορεί θα ήθελες να το πάρεις με τη μία, θα σου άρεσε πολύ? Μου άρεσε να είχα πάρει τη μία το Xbox. Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι. Το Dookie, Σου άρεσε έτσι που ήταν σαν mini PC, ξέρω εγώ, ναι, που λέγαμε εμείς τότε καθά, ρε. Είχε σκληρό δίσκο. Σκληρό δίσκο. Memory card 8 MB.
το controller μεγάλο. Σφίσε το μεγάλο. Πολλές επιλογές στα παιχνίδια. Και από τα πρώτα live, να πούμε κιόλα στη Microsoft υπηρεσία, το Xbox Live, από εκεί ξεκίνησε. Ωραία. Αντρέα, αυτή η συλλογή σου που είναι τεράστια, θα σε ρωτήσω. Σαφώς αγοράζεις και από Ελλάδα, αλλά αγοράζεις και από εξωτερικό, υποθέτω, από eBay. eBay δεν έχω κάνει λογαριασμό. Πρέπει να έχω λογαριασμό, έχω αγοράσει ένα καλώδι μια φορά. Α, οκ. Αγοράζεις από μαγαζιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ συνήθως δεν πάω με τη μάζα. Ναι. Συλλεκτικά μιλάμε, έτσι. Ναι. Κοιτάω να πηγαίνω από κάποιον άλλο δρόμο, γιατί και λιγότερα λεφτά να δίνω. Αλλά και γενικά, εντάξει, δεν πάω σου δηλαδή, να μου πει ο άλλος τι πρέπει να συλλέξω, αλλά ό,τι θέλω εγώ να συλλέξω. Καλά, εννοείται. Έτσι, δηλαδή τα shooting μάλλον τα shooting θα παίξω. Δεν θα παίξω με το ζόρι Super Mario. Ή RPG, επειδή άλλοι λένε τα RPG. Ναι, εντάξει, έχω και RPG, έχω παίξει και RPG. Ας δεν έχω τρελάθει, ας πούμε. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να το αρέσει, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, καθένας, ναι, εννοείται. Έτσι, τώρα φοράς ο μουσακάς, θέλω να το αρέσει μακαρονάδα. Δεν έκανε. Λοιπόν, Amazon παίρνω όμως αρκετά παιχνίδια συνήθως παίρνω το Amazon και παίρνω και από μαγαζιά του εξωτερικού απευθείας. Αυτό, έτσι, ναι. Απευθείας. Ναι, ναι, ναι. Επειδή με ξέρουν τώρα κάποιοι άνθρωποι, βέβαια είμαι και σπαθή, έτσι, ποτέ δεν έχω πει αυτό και να είναι εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μου παίρνουν και αρκετές ανταλλαγές και μπορώ, δηλαδή, κάποια πράγματα μπορώ να τα πάρω φτηνά, να τα δώσω και να πάρω κάποια άλλα πράγματα που εδώ στην Ελλάδα είναι ακριβά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, επειδή προλαβαίνω το εκμεταλλευτώ αυτό και κάνεις κάποια άνοδο των τιμών, δηλαδή είχαμε κάποια πράγματα εμείς το 6 από το 7 που είχαμε πάρει τα βιντεοκλάμπ εδώ, τα είχαμε πάρει 1 ευρώ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μου τα πήραν ένα ευρώ, κακά τα ψέματα και πήρα, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη μια κονσόλα που ήταν πανάκριβη, ας πούμε. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή ουσιαστικά μου ήρθε πολύ πιο φτηνά από ότι θα πάω να το πάρω το eBay. Ναι. 500 ευρώ, ξέρω εγώ. Ή να κάτσω να πουλήσω στο eBay και όποτε το πουλήσω και αν το πουλήσω. Ναι. Και μου είχες πει πριν και εκτός κάμερας ότι πηγαίνεις πάρα πολύ συχνά και στο Console Club, έτσι. Πάω, ναι, ναι, είμαστε φίλοι τα παιδιά. Ωραία, εκεί ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο. Console Club, goes to Console Club. Ταιριάζει κιόλα. Σαν να είναι κεφαλίδα. Είναι στα objective του Ναγίου. Πάρα πολύ καλά, μπράβο. Κάνει πολύ καλό μαγαζί. Είναι, είναι δυνατό μαγαζί. Πολύ ωραίο. Η γνώμη σου για την ελληνική retro φάση, την gaming community, έτσι κάτι να σκεφτείς. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη επαφή, όπως σου είπα και πριν. Φαίνεσαι σε low profile. Εγώ πριν δύο χρόνια, εντάξει, κάποιοι ξέραν ότι έχω συλλογή, κάποιοι δεν με ξέρανε καν, έτσι. Ναι. Δεν ξέραν ότι έχω συλλογή. Κάποιοι όμως, επειδή ψώνησα και επαφούς κάποιες φορές, τα είχαμε πει. Μου είπαν, ανέβαζε στις ομάδες να βοηθήσουμε και τις ομάδες που έχουμε κάποια πράγματα. Μπράβο. Να έχουν views και όσο να είναι το retro να αρχίσει στην Ελλάδα να πολύ ωραία και φιλικά. Ναι. Το παιδί βέβαια, εντάξει, να του πω και την αλήθεια, δεν μου πες σε ποια ομάδα είναι. Ναι. Και εγώ θεώρησα ότι ας αρχίσω να βάζω σε όλες. Ναι. Και κάποια στιγμή δεν ήξερα ποια είναι δικιά του και ποια όχι. Και ανέβασα κάποια πράγματα όπως είδατε εκεί πέρα. Εντάξει, γενικά δεν έχω τη γνώμη αν είναι καλή, κακή. Δηλαδή ο Έλληνας, καταρχήν τον Έλληνα εγώ το συλλέκτη, όχι μόνο στα παιχνίδια γενικά, το θεωρώ ήρωα, έτσι. Γιατί μπορεί να έχει μια μεγάλη συλλογή στην Ελλάδα, να έχει φτιάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξει στο εξωτερικό. Εννοείται. Έτσι, πράγμα, έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να, δηλαδή αυτό εδώ, ας πούμε, μπορεί έξω να το κλωτσάνε, ας πούμε. Γιατί οι άλλοι έχουν πουληθεί άλλα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, γενικά το δώρο, ειδικά και τα παιδιά στην επαρχία, που ξέρω κάποια παιδιά που είναι από την επαρχία έχουν ωραίες συλλογές. Ναι. Μπράβο τους, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Μόνο τα μεταφορικά που πληρώνουν για τα τελωνία φτάνει, ας πούμε. Ισχύει. Εντάξει, γενικά η Ελλάδα ανεβαίνει στο ρετρό. Έχουμε πολύ καλούς συλλέκτες. Για τα δεδομένα της χώρας μας, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ καλούς συλλέκτες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε καμιά χώρα εδώ. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, έτσι μετά από αυτό. Ναι, για σκέψου να πληρώνεις και από Αγγλία τελωνία και από Γερμανία τελωνία, θα ήταν ακόμα δυσκολότερα. Ισχύει. Κοίτα τώρα από την Ιαπωνία τι γίνεται, πάνε να φέρεις ένα πράγμα και πρέπει να πληρώσεις τα διπλά λεφτά. Και ναι, όλα και με Αμερική τώρα. Ενώ οι Ιάπωνες θα πάνε τη γωνία και θα το πάρει, για να σου κάνει συλλογή. Έτσι. Ναι, ναι, έχουν. Και οι Αμερικάνοι γι' αυτό είναι πολύ δυνατοί, γιατί τα έχουν δολάριο, πολύ πιο φθηνά. Εντάξει, και άλλα πράγματα έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και ναι, στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή πάντα σου να πας το Activator, λέμε τώρα, για το Mega Drive. Ναι, ναι, τόσο ακριβώς. Ναι. Ναι. Εδώ θα δες μόνο τα μεταφορικά να το φέρεις. Ναι. Αν είναι και μεγάλο πράγμα. Τι να σου πω την Αμερική, θα δώσεις άλλο ένα activate από τέτοιος. Ναι, ναι, ισχύει. Πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα γενικά, τη συλλογή σου που έχουμε δει τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε κονσόλες και σε τίτλους. Έτσι, έχεις πολύ μεγάλη συλλογή και σε τίτλους. Πιστεύεις ότι την έχεις ολοκληρώσει ή έχεις ακόμα πολλές πληγές ανοιχτές? Πληγές δεν έχω ποτέ. Okay. Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Ναι. Εμείς το κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί. Δεν το ζορίζουμε. Σιγά σιγά πάμε, μαζεύουμε. Δεν βέβαια εννοείται ότι δεν σταμάταμε. Στο ίδιο είναι πόσο μικρό ακόμα. Ναι. Ελπίζω ας πούμε. Θα είναι άξιο συνεχίσει. Ελπίζω να συνεχίσει, να μαζέψει. Ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι. Θα συνεχίσει. Φυσικά και δεν. Ωραίες, ωραίες. Λοιπόν. Εντάξει, όχι, μαζεύουμε. Δηλαδή είχα βάλει στόχο φέτος να μαζέψουμε τα Wii U, είπαμε. Ναι.
Δεν θα το καταφέρουν τον καραντίνα, τώρα δεν γίνεται, έτσι, εντάξει. Ναι, έχουμε δυσκολεύσει τον. Θα δούμε, του χρόνου είπα για τον Μπογκράφ να πάω, θα δούμε βέβαια. Ναι. Βάζω κάποιους στόχους. Δεν θα, εντάξει, μπορεί να βρω και κάτι άλλο σε καλή τιμή, ναι, ή να μου κάνω καλή αντιλαγή σε φέρουσα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το καλό σου εύχομαι ότι θέλει να το κλείσει. Ναι, ναι. Αλλά έχει πολύ αξιοζήλευτη συλλογή. Δηλαδή αυτό πιστεύω το βλέπει και ο κόσμο τώρα ότι είναι τρομερή συλλογή σου. Και σε τίτλου δηλαδή. Πολύ... Μα κοίταξε, αν έχει μόνο την κονσόλα ή τον τίτλο. Όπω είπαμε και πριν, να έχει τουλάχιστον 10. Δηλαδή η συλλογή δεν θα δίνει 10 κονσόλε 10 τίτλου. Σου πάνε. Ναι, ναι, ναι. Και μια κονσόλα και πει παιδιά είμαι. Εγώ παραδείγματο ξέρω έναν άνθρωπο που μαζεύει PSP. Ναι. Μόνο PSP, δεν μαζεύει τίποτα. Να πει τώρα PSP. Ναι. Ο άνθρωπο security δουλεύει, α το πούμε έτσι. Okay. Δεν είναι τίποτα επαγγελματία. Δεν έχει να κάνει, ναι, ναι. Κι όμω φίλε έχει, μια... έχει μαζεύει μόνο PSP, έχει πολύ περισσότερα από μένα παιχνίδια. Φοβερή συλλογή, μόνο PSP. Και τάξη, μπράβο του παιδιού. Ναι, εννοείται. Είναι... PSP γουστάρο, φίλε με αυτό μεγάλο. Αφοσιωμένο σε κάτι, ναι, ναι, ναι. 500 παιχνίδια, ξέρω πόσα έχει. Καλά κάνει. Και είναι φοβερή συλλογή. Ωραίο. Μάλιστα. Στέλιο. Τι περιμένεις από την επόμενη γενιά κονσολών που θα έρθει τώρα, PS5, Xbox Series X και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το Switch, το 2 και αυτά. Xbox Series X. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η κονσόλα. Μεγάλη, κάποιοι το λένε ψυγιάκι. Ναι. Για το ύψος του. Και ναι, επειδή το Xbox One μου άρεσε πάρα πολύ, περιμένω και το Series X. Τι περιμένεις από εκεί, περιμένεις ακόμα πολύ πιο δυνατά γραφικά, περιμένεις να δεις από τη Microsoft λίγο VR να αρχίζει να βγάλει και αυτή κάτι τέτοιο. Το Project Scarlet, ναι, ήταν πάρα πολύ ήδη. Ναι. Ναι, το Project Scarlet μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έγινε. Ωραία. Και ναι, περιμένω πολύ καλύτερα γραφικά. Αλλά σ' αρέσουν και τα shooter από το είχα καταλάβει πολύ. Ναι. Άρα θέλεις ένα Titanfall 3 να μπεις ναι, μέσα και να. Θα δω ήμουν. Άμα το γράψει στην ομάδα που θέλουμε, Titanfall 3 παιδιά, τέλος. Και εγώ για, εκεί θα κάνω το. Γιατί παίξαμε με το Apex. Ναι. Βγάλανε το Apex, αλλά εγώ δηλαδή το έβαλα. Δεν βγαίνει για Titanfall 3. Έχει τα όπλα. Πήγαμε μέσα και πήγαμε με τα παιδιά με κάτι φίλους Γερμανούς που έχουμε. Ναι. Επειδή εντάξει, εμείς ξέραμε, τους τσακίσαμε στην αρχή, η αλήθεια είναι. Κερδίσαμε με την πρώτη, κερδίσαμε και ήρθαμε και πρώτη. Και την άλλη μέρα. Δεν μπορούσα, παιδιά, λέω αποκλείεται το παίξιμο. Σε ένα μήνυμα, παίχτε μόνοι σας. Και μάλιστα χτες ένα παιδί μου στέλνει να παίξουμε Apex, του λέω το έσβησα. Το έβγαλα, δεν πήγαινε χωρίς το δίσκο. Είδα μας κάνει Titanfall, δεν παίζουμε με Apex, τέλος. Όχι, το Titanfall, εντάξει, είναι ωραίο παιχνίδι, έχω ασχοληθεί πολύ λίγο δυστυχώς. Να μην παίξουμε, πρέπει να παίξουμε. Αλλά θα με μπριζώσεις να πω. Κοίταξε, στην αρχή απογοητευτείς, γιατί τώρα έχουν μείνει όλοι οι δυνατοί. Μπες Σαββατοκύριακο τουλάχιστον μπαίνει κανένας έτσι. Θα φάμε ξύλο, καλά. Μπορεί να μην προλαβαίνεις να πεθαίνεις, το λέω δηλαδή. Εντάξει. Αλλά μη σε νοιάζει εδώ ο δάσκαλος. Εντάξει. Άμα είναι θα πω Red Dead Online 2 τότε με το Στέλιο. Ωραία. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι ρετρό, α ρωτήσουμε το Στέλιο τώρα που έχει δει πολλά ρετρό ούτως ή άλλως, ποιο ρετρό θα ήθελες να γίνει παιχνίδι remake remaster, όπως έγινε το Link's Awakening στο Switch ας πούμε. Ναι, ήθελα πάρα πολύ να γίνει ξανά remaster το Xenu. Έχει γίνει. Έγινε αυτό το του. Ναι, 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 η συνέχεια, ναι κιόλα. Ναι. Θέλει δηλαδή όλα ναι, από την αρχή ναι, έτσι να φτιάξει. Βασικά το παίξαμε μαζί και το πήγαμε με 100% που φτάσαμε το. Όλα στο Xbox. Τι ήθελε ο Στέλιος. Δηλαδή το Xenu ακόμα ήταν. Ενώ παίξαμε ήταν πολύ και δύο ιστορίες ενδιαφέροντα. Ήταν ακόμα στο. Ρε παιδί μου, δεν είχε φτιάξει τον Dreamcast, δηλαδή. Ναι, ναι. Ήθελε να το κάνει πώ είναι το God of War. Με έτσι, με τέτοια γραφικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να δούμε. Φαίνεται, να φαίνεται και θέλουμε επιτέλους να δίνουμε τον αντί, ρε παιδιά. Δηλαδή, θέλουμε να τον δίνουμε. Πώ θα γίνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται. Πολύ θέλουμε και ο Γιάννη πίσω από την κάμερα. Δηλαδή, με ρώταγε ο Στέλιος. Και δεν ξέρω, πρέπει να στο γράψει κιόλα. Ρε παιδιά, στο 3, το 3 δεν το παίξαμε. Τον αντί το δίναμε. Δηλαδή, δεν δίνουμε τον αντί. Πάμε το σχολείο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί κάποια στιγμή να παίξουν κανένα remaster. Όταν τελειώσουν όμως και το τελευταίο κεφάλαιο, πιστεύω. Εγώ περιμένω το Xenu να βγει με γραφικά ψηλό Tekken. Αυτά τα καινούργια τα Tekken. Ναι, ναι, εντάξει, θέλει άλλες υφές, ξεκάθαρα. Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή ακόμα και αυτό, γι' αυτό και δεν σου πει Amber Punch. Το βγάλανε, δηλαδή. Εντάξει. Ναι, ναι. Βγάλε το ρε παιδί μου, αυτό το βγάζει, τουρμπο, τουμπάνο. Δεν δώσε δυνάμωση. Βέβαια, ιστορικό λάθο. Α δούμε το επόμενο τι θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, γενικά παρακολουθείτε ελληνικό gaming, YouTube, ξένο YouTube κανάλι. Βλέπουμε έναν τύπο τον κόσμο πάντε. Αυτό είναι, βλέπουμε. Λοιπόν, εντάξει. Βλέπουμε κάποια άλλα παιδιά. Εντάξει, εσένα βλέπουμε ό,τι βγάζει, ας πούμε, το βγάζουμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Δύναμη. Βλέπουμε, εντάξει, μωρέ, και πιο μοντέρνα κάποια παιδιά που βάζουν.
Και εσύ το εξωτερικό βλέπουμε, έτσι. Ο Στέλιος βλέπεις περισσότερο βλέπει. Εντάξει, γενικά... Θέλει να παράξενα που έχουν βγει. Ναι, ναι. Σου αρέσει να ψάχνεις έτσι από κανάλια να δει κάποια παρουσίαση. Αν δεν δω review, το παιχνίδι δεν βγει. Α, ναι. Όπως κάποτε με τα περιοδικά. Εμείς είχαμε τα περιοδικά κάποτε. Περιοδικά δεν σε έδειξα τώρα από τα περιοδικά. Ναι, θα μου το βγάλει φωτογραφίες άμα είναι. Ντάνε, οκ. Ωραία. Και κλείνοντα, πε μου, Στέλιο, τώρα στην ηλικία πόσο είσαι. Καταρχήν δεν είμαι πόσο είσαι, 12, 13, πόσο είσαι. 12. Λοιπόν, ο Στέλιος είναι 12 χρονών. Έχει μια συλλογή από τον παπά σου έτοιμη, δυνατή, σούπερ φοβερή. Οι φίλοι σου όταν ακούνε για αυτή τη συλλογή που παίζουν, υποθέτω, τι να παίξουν, παίζουν συνήθως 2-3 παιχνίδια. Σε αποπέχνετε. Μπράβο. Τι σου λένε για αυτή τη συλλογή, αν έχουν έρθει ποτέ εδώ να παίξετε. Μπράβο. Όταν βλέπουν αυτά, τι λένε. Λένε έτσι. Ναι, ναι. Του πάει, ας πούμε, θα θέλανε ας πούμε, να δοκιμάσουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο τελευταίο έτσι που βλέπω τώρα, εκεί να θέλανε. Κάποιοι συγκεκριμένοι ναι, αλλά ναι. Κάποιοι άλλοι θέλουν κάτι καινούργια πράγματα που δεν τα βλέπω, κάτι Line Rancher που δεν το πήγαινα ποτέ αυτό το παιχνίδι. Βγήκε 20 ευρώ και μου λέει σε φάση γιατί. 20 λεπτά να το πάρω. Αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει και παιδιά εδώ και μάλιστα και τον παρακαλούσαν να του βάλει. Ναι. Και μας ένα κορίτσι είχε έρθει. Ναι. Και εσύ έρθει και ήταν έρθος τελείως. Οκ. Ναι. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια παιδιά το ενδιαφέρον το τι είναι αυτό το παλιό το παιχνίδι και τα λοιπά. Ναι. Και τέλος τη συλλογή αυτή θα θέλεις όντως να τη συνεχίσεις στο μέλλον και εσύ για να τη συνδυάσεις. Σου αρέσει δηλαδή το collective, το retro collective, είσαι μικρός για συγκριτικά με εμάς. Αλλά βλέπω ότι σου αρέσει, έτσι. Μου αρέσει να παίρνω κασέτες, καινούργια πράγματα. Σε αυτά είναι φοβερά, είναι φοβερές κουβέντες. Μπράβο, Στέλιο, σου εύχομαι να το συνεχίσεις, να το χαρείς και να το μεγαλώσεις όσο και ο μπαμπάς σου. Χάρηκα, παιδιά, πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε σήμερα εδώ. Μας. Ελπίζω... Πολύ ωραία πράγματα είδα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα εκτιμήσουν, πιστεύω, και οι θεατές όλα αυτά που είδαν εδώ σήμερα. Ό,τι μπορούσα έκανα. Εντάξει, όχι, μεγάλη συλλογή, πολύ όμορφη. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και είδατε, ήταν και έκπληξη ο Στέλιος σήμερα στο επεισόδιο που ήταν πολύ σημαντικό που μίλαγε, μας έδειχνε και που μας είπε και στο τέλος τις απόψεις του. Πιστεύω το χάρηκα το επεισόδιο όσο το χάρηκα εγώ. Τα παιδιά σίγουρα στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο και με τους άλλους συλλέκτες να δείξουμε κάτι εξειδικευμένο, μεμονωμένο. Αν θέλετε, με πολύ χαρά. Και ελπίζω σας άρεσε, μην ξεχάσετε το like, το subscribe, τα σχόλιά σας για αυτήν την επεισοδιάρα και θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε καλά φίλοι και εκεί κολλέκτη, θα το πούμε εκεί πιο retro. Keep it retro. Keep it retro, guys.